Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Καλά. Πώς είστε, κύριε? Πολύ καλά. Σε ψάχνω την Παρασκευή. Πού ήσουν την Παρασκευή? Την Παρασκευή δεν μπορούσα να έρθω. Μεγάλη Παρασκευή, είχα πάει εκκλησία. Από το πρωί, από το ξημέρωμα. Από το ξημέρωμα. Στόλισα τον επιτάφιο. Το καταλαβαίνω. Λοιπόν, τι. Δεν έφαγε. Καλά είσαι. Έφαγα. Μια χαρά είσαι. Έφαγα, αλλά εντάξει, δεν ξεσάλωσα. Πάμε μέτρο. Αυτό η πειθαρχία εμένα στο φαΐ με χαρακτηρίζει χρόνια. Την έχει γενικά την πειθαρχία. Κυρίως. Τι βλέπω πίσω μου, κοίτα. Κοίτα πίσω μου, άγια χώματα, παιδιά. Εδώ περπάτησε μικρός ο Παναγιώτης Στάθης. Εδώ αυλέμωνας κυθύρων. Εδώ έχει παίξει μπάλα, έχει παίξει ποδήλατα. Εδώ τα πρώτα φλερτ. Εδώ βουτάω. Εδώ πρώτες βουτιές. Από το ψηλό το βράχο. Στα φλερτ ξαναγυρνάμε. Κοίτα εδώ, από το ψηλό το βράχο. Εδώ βουτάω. Εδώ έκανε τα πρώτα φλερτ στη χώρα. Στο Καψάλι. Τα πρώτα σου φλερτ εδώ και κάτω στην παραλία. Εγώ είμαι από το μέσα Δήμο, να ξέρεις. Ποιο είναι το μέσα Δήμο? Ο μέσα Δήμο είναι από το. Πού να σου πω τώρα, από τα Φράτσια και μέσα. Από τα Φράτσια προχωρά προ Καρβουνάδε, Φατσάδικα. Ναι, τα Φατσάδικα. Το χωριό, Φατσάδικα. Έχουμε μάθει δηλαδή. Λιβάδι. Ναι. Κατεβαίνω προ τα κάτω, χώρα και Καψάλι. Ο Όξο Δήμο. Ο Όξο Δήμο ποιο είναι? Είναι από τα. Τα λιμάνια και αυτά? Όχι, είναι προ τον ποταμό. Α, μάλιστα. Είναι από την άλλη πλευρά. Ναι. Ωραία. Άγια χώματα. Άγια χώματα. Εδώ άγια έχει χώματα. Γίνει. Έγινε άνδρας εδώ. Εδώ. Και ήρθε εδώ ο Παναγιώτης Στάθης και μας εγωιτεύει καθημερινά. Έχεις δίκιο. Να σου πω μια ιστορία. Να σκαλά, παιδί μου. Αυτή είναι η εικόνα που βλέπεις, αυτό είναι το κάστρο κυθύρων. Πιο γνωστή φωτογραφία των κυθύρων. Είναι αυτή. Άκου να γελάσεις τώρα. Το σχολείο. Αυτό το ξέρουμε από την Παναβάρμπα. Μόνο. Έχει κάνει εκεί η Μιρέλα, η Παπαϊκονόμου, να είναι καλά. Λοιπόν, η οποία μένει σαν κύθυρα, έτσι. Μόνιμα πια. Σχεδόν μόνιμα. Λοιπόν, κυθύρια, την έχουμε κυθύρια. Εδώ είναι το γυμνάσιο Λύκειο Κυθύρων. Αυτή είναι η θέα που έχει. Έλα ρε. Πρόσεξε με, έφτασα 30 χρονών για να πάω στα Κύθρα, να πάω στο σχολείο να το δω. Όμως έφτασες 30 χρονών στο γυμνάσιο, μου πεις. Όχι, κόντεψα. Λοιπόν, πρέπει να κοίταγα προς τα μέσα σταθερά όλα αυτά τα χρόνια, πιτσιρικάς. Όχι ρε, δεν έδινε κανείς σημασία στη θέα και λέει, κοίτα θέα που έχει. Γυμνάσιο Λύκειο Κυθύρων, εγώ κοίταγα προς τα μέσα. Το κατάλαβα μεγάλα τώρα. Εσείς οι ντόπιοι τώρα αυτά τα έχετε φάει με το κουτάλι. Μου λείψε το τσίρι. Τι να δεις, ας πούμε. Σου έχει λείψει. Μου λείψε. Βέβαια, αφού πηγαίνεις αλλού τα Πάσχατα. Την καλημέρα μας στους φίλους μας. Ναι. Να ξέρεις ότι οι φίλοι μας στην Πάργα. Στην Πάργα. Οι φίλοι μας στην Πάργα στέλνουν αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Ναι. Σε στολίζουν με πολύ μεγάλη αγάπη για τα οπαδικά σου. Με στολίζουν, απλά σκέτο. Με πολύ μεγάλη αγάπη. Δεν καταλαβαίνω, εκεί δεν έχει κανονικούς ανθρώπους. Έναν ομοειδεάτη σου βρήκα, το φίλο μου το Θανάση του Ταξιτζή. Γεια σου, Θανάση, άρχοντα. Έναν κανονικό άνθρωπο βρήκε δηλαδή στην Πάργα. Όλα τα καλά τα έχει πάνω του, μόνο που είναι Παναθηναϊκός. Άρα κανονικός άνθρωπος, ένας. Μόνο. Ο οποίος ήταν ταξί, ο δικός σας είπες. Θεός. Θεός ο Θανάσης. Γεια σου, ρε φίλε. Να είναι καλά. Βάστα γερά, Θανάση. Έτσι θα χτίσουμε πάλι την αυτοκρατορία. Σιγά-σιγά. Μια χαρά. Πέρναγα, μίλαγαμε, γυρνάγανε και πίτσες. Εκεί ο φίλος μου ο Χρήστος, να είναι καλά. Ναι. Δεν πληρώνεις, λέει εδώ. Ρε Χρήστο, του έλεγα, όχι, λέει. Εσύ. Κάτι και πίτσα. Και πιτσουλέ. Τι με πέρασε. Κάτι τυχαίο. Και τεχνοτροπία έχουν απέναντι την Ιταλία. Εκεί τα ξέρουν καλύτερα από εμάς. Φίλε, πολύ ωραίο μέρος. Ναι. Δεν είχα πάει. Πάρα πολύ ωραίο. Αύριο, κυρία Ρίζο, μπορείτε να βάλουμε την Πάργα πίσω. Να το πούμε σε πιο, παρακαλώ. Ναι. Να βρούμε την Πάργα, πολύ γιατί ωραία. Τρελάθηκε ο κύριο Στάθης. Πάρα πολύ ωραία. Ήταν όλα καλά. Τώρα επιστρέψαμε. Και καλή Πρωτομαγιά, να σου πούμε. Α, σήμερα, ναι. Ρε φίλε. Ναι, κόλλησα κι εγώ. Κλειστά σήμερα, παιδιά. Τράπεζες κλειστά, εμπορικά καταστήματα κλειστά, επιχειρήσεις κλειστές, δημόσιες υπηρεσίες κλειστές. Όλα κλειστά. Όλα κλειστά. Λοιπόν, σήμερα. Μόνο εμείς είμαστε ανοιχτά, να ξέρω. Είναι αργία. Εμείς όλα τα κανάλια πια σήμερα, κανονικά. Χθες ήμασταν οι μισοί. Σήμερα όλα τα κανάλια. Και την Μεγάλη Παρασκευή ήταν η μισή. Ναι, αληθώς. Ναι, αυτό αληθώς. Λιγότεροι μην είμαστε, μη σου πω. Ναι. Λοιπόν, τώρα ανοίξαμε όλοι και σας περιμένουμε. Τα κανάλια ανοίξαμε. Τα υπόλοιπα όχι. Βέβαια, αν θέλετε, τα πάμε και χθες, τα βρίσκετε όλα πια. Μίνι μάρκετ, φούρνη κτλ. Είναι ανοιχτή 24/7 που λέμε. Ναι, καλά, έτσι. Στα πατήσια. Οπότε βρίσκεται τα πάντα. Λοιπόν, το θέμα της ημέρας. Εντάξει, προφανώς, το πρώτο παγκόσμιο θέμα. Ναι. Είναι όσα συμβαίνουν. Στη Μέση Ανατολή. Και όσο συμβαίνει κυρίως τώρα με την πρόθεση του Ισραήλ να επιχειρήσει στη Ράφα. Υπάρχει από χθες μια συμφωνία εκεχηρίας από τη Χαμάς, η οποία ήρθε από το Κατάρ. Το Κατάρ, ναι. Και στην ουσία θα κάτσει στο τραπέζι το Ισραήλ να τη συζητήσει. Όχι ότι τρελάθηκε κιόλας το Ισραήλ. Όχι. Ναι. Όχι. Δεν λέει ότι είναι παιδί μου, αφού συμφώνησε η Χαμάς εκεχηρία, αλλά σταματάμε τα πάντα. Δεν έχει ικανοποιεί, γιατί από ό,τι φάνηκε τώρα υπάρχουν κάποιες αναφορές, δεν υπάρχουν λεπτομέρειες για τη συμφωνία. Το πλαίσιο στο οποίο συμφωνεί η Χαμάς, να το πω έτσι. Ναι. Όπου μιλάει για τρεις φάσεις ουσιαστικά, με σταδιακή απελευθέρωση ομήρων κτλ. Ναι, δεν ικανοποιεί. Αυτό είναι το βασικό κομμάτι. Το οποίο από ό,τι καταλαβαίνουμε δεν έχει ακούσει κάτι το οποίο την ικανοποιεί, ειδικά για τους ομήρους. Δέχεται τρομερή πίεση ο Νετανιάχου στο Ισραήλ για τους ομήρους και είναι πολύ λογικό.
Εννοείται. Δέχεται φοβερή πίεση παγκοσμίως να μην κάνει επέμβαση ναι. Αυτό στη πάλι Ραφά. Που δέχεται πίεση να μην κάνει τίποτα. Του λένε οι Αμερικάνοι μην κάνει τίποτα και αυτό παρόλα αυτά εκεί επιμένει θα το κάνει. Βέβαια, αυτό ξέρει κάτι σημαίνει. Ότι αν κάνει την επιχείρηση στη Ράφα, μετά τελείωσε ο πόλεμος. Μετά δεν έχει κάτι άλλο να κάνει. Μα τι άλλο να κάνει, θα του εξαφανίσει αυτό ακριβώς. Μετά δεν έχει τίποτα άλλο να κάνει. Δηλαδή, αν θεωρεί ότι αυτό θα είναι το τέλος του πολέμου, αυτό θα είναι και το τέλος προφανώς όμως και πολλών αμάχων οι οποίοι θα βρεθούν στη μέση πάλι. Όπως βρέθηκαν τόσο καιρό. Αν δεν έχει άλλο διαπραγματευτικό και χαρτί την πλευρά, όμως, ακριβώς, πάνε και οι όμοιροι. Άρα λοιπόν εδώ νομίζω ότι είναι ένα παιχνίδι ουσιαστικά πίεσης από τις δύο πλευρές. Παιχνίδι εισαγωγικά όταν μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπινες ζωές. Μιλάμε ήδη για σχεδόν 35.000 νεκρούς. Λοιπόν, το ζήτημα είναι ότι οπότε φαίνεται, αχνοφαίνεται μία λύση. Το Ισραήλ μέχρι στιγμή συνεχίζει βέβαια τις επιχειρήσεις, στοχευμένες λέει, αλλά συνεχίζει τις επιχειρήσεις στον κομμάτι, στο συγκεκριμένο κομμάτι της Ράφα, με εκατοντάδες χιλιάδες άμαχους οι οποίοι εκτοπίζονται επί της ουσίας και είναι στο έλεος των πυράβλων. Ναι, ναι. Χτύπησε και η Ισλαμική Τζιχάντ, χτύπησε προς την πλευρά ναι, του Ισραήλ ναι, με πυράβλους. Από καταλαβαίνουμε, ναι, καταλαβαίνουμε ότι είναι στο όριο πλέον. Μέχρι χθες το βράδυ, ας πούμε, που εδώ βγάζαμε και έκτακτα δελτία εδώ στο Open και μέχρι αργά τα μεσάνυχτα. Μετά ακολούθησε ο Κασελάκης, θα τα πούμε συνέχεια. Γιατί ναι, ναι, και τον Κασελάκη χθες τη νύχτα εδώ πέρα. Βεβαίως. Σε μια εκβαθέων εξομολόγηση. Θα μιλήσω στην κυρία Δρούζα, θα ακούσετε σε λίγο. Μείνετε για αυτόν τον λόγο. Έχει πολλά να πει. Θα ακούσετε αποσπάσματα πολύ σημαντικά. Μέχρι το βράδυ βγάζαμε έκτακτα για το τι κάνει ας πούμε, το Ισραήλ και ποια είναι η πρόθεσή του, τι συνεχίζει. Και όλα προφανώς είναι σε τεντωμένο σκηνή. Όπως λέμε σε πολλά κλισέ στην κόψη του ξεραφείου, είναι πραγματικά στην κόψη του ξεραφείου αυτή τη φάση. Λοιπόν, το να γίνει η μεγάλη χρυσαία επέμβαση. Γιατί επιχειρήσεις κάνει κάποιες πυραυλικές επιθέσεις. Ναι, ναι. Έτσι ονομάζει ο ίδιος. Ναι, στην ουσία σε τρομοκράτες Χαμάς. Αυτό λέει στην ουσία ότι κάνει. Έχω την αίσθηση ότι εδώ τα πράγματα είναι δύο. Το ένα έχει να κάνει με τους ομήρους, ότι πράγματι δεν θα έχει τίποτα άλλο μετά. Ναι. Διαπραγματευτικό χαρτί. Υπάρχει η άλλη πλευρά όμως στο Ισραήλ, η οποία λέει ότι εξόντωσε ολοκληρωτικά τη Χαμάς. Ναι. Μην αφήσει κανένα θύλακα να υπάρχει, ναι, γιατί ακριβώς τα συγκεκριμένα καθεστώτα μετά την ολοκληρωτική κατάσταση ενός πολέμου, ακόμα και την ολοκληρωτική ήττα, γατζώνονται στην εξουσία με μεγαλύτερη ένταση. Το είδαμε να γίνεται με τον Σαντάμ το 1991. Ναι, αυτό, ναι. Είναι μια θεώρηση κι αυτή. Ναι, ναι. Το ζήτημα είναι ότι μιλάμε για ανθρώπινες ζωές. Και μην ξεχνάμε ότι όλες αυτές οι οργανώσεις είναι σαν την Ελληνία Ήδρα. Ακριβώς. Κόβησαν κεφάλια για να εμφανίζονται περισσότερα. Έτσι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τις τελευταίες εξελίξεις. Όπως κατέγραψε και το δελτίο ειδήσεων του Open και επιστρέφουμε μετά γιατί έχουμε και άλλα θέματα. Έχουμε και τα δικά μας θέματα εδώ με την Τουρκία. Εδώ έχουμε όσο φτάνουμε στη συνάντηση με τον Ερντογάν. Εδώ. Η ίστατη ώρα για την εισβολή στη Ράφα έφτασε. Οι εκλεπτισμένοι πολίτες του μοναδικού καταφυγίου των 1,5 εκατομμυρίων πολιτών μαζεύουν τα υπάρχοντά τους για να μετακινηθούν ανατολικότερα. Από πολύ νωρίς το πρωί έλαβαν μηνύματα στα κινητά τους αλλά και φυλάδια. Παρά τις διεθνείς αντιδράσεις, όχι μόνο των ηγετών της Ευρώπης και των ανθρωπιστικών οργανώσεων που προειδοποιούν με τραγωδία άνευ προηγουμένου, ο Ισραηλινός στρατός διεμήνυσε ότι θα προχωρήσει. Seems to be this is not just an evacuation order by text message or phone calls or the leaflets dropped by the Israeli military. It's happening right now under heavy fire by relentless airstrikes. Ταυτόχρονα οι Παλαιστίνοι καταγγέλνουν ότι οι Ισραηλινοί στοχοποίησαν τις συνοικίες Αλ-Σούκα και Αλ-Σαλάμ που βρίσκονται μεταξύ εκείνων που ο Ισραηλινός στρατός ζήτησε να απομακρυνθούν οι κάτοικοι. Ο στρατός του Ισραήλ έκανε λόγο για περιορισμένη επέμβαση και για προσωρινή μετακίνηση 100.000 πολιτών. Οι εκτοπισμένοι θα πρέπει να μετακινηθούν από το σημείο του καταβλισμού στη Ράφα προς την ανθρωπιστική ζώνη Αλ-Μαουάσι. Οι εργαζόμενοι σε φιλανθρωπικές οργανώσεις στη Γάζα προειδοποιούν ότι τα σχέδια του Ισραήλ να εκενώσει τα ανατολικά τμήματα της Ράφα θα έχουν καταστροφικές συνέπειες καθώς δεν υπάρχουν ασφαλείς ζώνες στην περιοχή. It's completely problematic, it's inhumane and unsafe because the Al-Mawasi area where people are being ordered to evacuate to is not equipped. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, επανέλαβε πως η κυβέρνησή του δεν μπορεί να δεχτεί τους όρους που θέτει η ένοπλη οργάνωση Χαμάς. Λαχέν Ισραήλ λό τασκίν με δρυσότ Χαμάς σε μασμαουτάν κνιά ויתמשיך את הלחימה עד השגת כל מטרותיה. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός διεμήνυσε επίσης ότι το Ισραήλ θα πραγματοποιήσει όλους τους στόχους του με ή χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της διεθνούς κοινότητας και των Ηνωμένων Πολιτειών. If Israel is forced to stand alone, Israel will stand alone. But we know we are not alone.
because countless decent people around the world support our just cause. And I say to you, we will defeat our genocidal enemies. Ο Νετανιάχου, με αφορμή τη σημερινή επέτειο του ολοκαυτώματος, κατηγόρησε τους διαδηλωτές στα Αμερικανικά πανεπιστήμια ότι υποκινούνται από εξτρεμιστές. Μπυριονοί μουστατίν πορτσίν λεκητώτα λιμούντ με να πτύμ σμασότ. Δε μασκύρ דברים שקרו באוניברסיטאות של גרמניה בשנות ה-30, כן, גם שם ניפצו שמשות. רק שהפעם, הפעם זה קורה באמריקה של 2024. Υπό την πίεση των αντιπολεμικών διαδηλώσεων που δεν λένε να κοπάσουν, οι Βρετανικές αρχές σε κορυφαία πανεπιστήμια όπως αυτό της Κολούμπια και της Καλιφόρνια ανακοίνωσαν ότι αναστέλουν τις τελετές αποφύτησης για να αποφευχθεί ο κίνδυνος νέων κινητοποιήσεων. Λοιπόν, αυτά είναι στη ράφα προφανώς και στη καρδιάκα της εκπομπής μας μπορεί να συμβούν πολλά. Μπορεί να ξεκινήσει κάτι. Μπορεί να έχουμε εξελίξει, θα συζητήσουμε και συνέχεια. Προφανώς θα έχουμε εξελίξει, γιατί σήμερα είναι μια κρίσιμη μέρα για να δούμε πώς θα εξελιχθούν. Το γεγονός ότι δεν αποτραβιέται από το τραπέζι διαπραγματεύσεων το Ισραήλ είναι μια ελπίδα. Ναι, ναι. Δεν ξέρω πόσες ελπίδες υπάρχουν. Ναι. Πραγματικά ότι να σταματήσει ο Νετανιάχου. Σωστό. Δύσκολο το θεωρώ. Αλλά ό,τι παραμένει στο τραπέζι, κάτι μπορεί να σημαίνει. Σωστό. Κάτι μπορεί να σημαίνει. Σωστό. Λοιπόν, και αυτή η συμφωνία και χειρίες από την πλευρά της Χαμάς, κάτι είναι και αυτό. Όλα αυτά είναι κάποια σημάδια. Ναι. Λοιπόν, θα δούμε συνέχεια. Τώρα, όπως είπα πριν, ναι, μπράβο. Έχουμε τη συνάντηση με τον Ερντογάν σε λίγες ημέρες. 13. Στην Άγκυρα. 13. Ναι, του Έλληνα Πρωθυπουργού. Αλλά παρόλα αυτά έχουμε. Από τη μία, ότι η γαλάζια πατρίδα θα διδάσκει τα σχόλια. Από την άλλη, την αντίδραση για τα θαλάσσια πάρκα. Όπου σηκώσανε μπαϊράκι. Γαλάζια πατρίδα, σταθερά. Μα δεν έφυγε ποτέ από την τραπέζα. Αυτό, όχι, βέβαια. Ποτέ. Ποτέ. Απλά το επαναφέρουν. Και το επαναφέρουν. Δηλαδή, όσο έχει ήρεμα νερά, ξαφνικά λες, αυτά περί γαλάζια πατρίδα μια χαρά τα έχουν. Τα λένε και τα ξαναλένε. Και τώρα. Έχουμε τη Μονή της Χώρας, λοιπόν, που από χθες λειτουργεί ως τζαμί. Λειτουργεί ως τζαμί. Έκανε ένα τεράστιο τηλεοπτικό σόου. Ο Ερντογάν έκοψε τις κορδέλες μέσω τηλεδιάσκεψης επί της ουσίας. Μιλάμε για τη Μονή της Χώρας, ένα από τα σημαντικότερα βυζαντινά ψηφιδωτά ανά τους αιώνες επί της ουσίας. Έτσι, άλλο ένα μνημείο. Είναι το σημαντικότερο μνημείο της εποχής των Παλαιολόγων. Έτσι το καταγράφουν ουσιαστικά. Άλλο ένα μνημείο στην Κωνσταντινούπολη. Άλλο ένα μνημείο στην Τουρκία, όπου μετατρέπεται σε τζαμί και στην ουσία χάνεται κάθε έννοια ορθοδοξίας και χριστιανοσύνης. Ακριβώς. Και φεύγουν είναι, όλα. Είναι μια πρόκληση, έτσι χαρακτηρίζει το Υπουργείο Εξωτερικών σε μια ανακοίνωση που θα αργάξει το βράδυ. Το ζήτημα είναι ότι όλα αυτά γίνονται πολύ λίγο πριν πάει ο Έλληνας Πρωθυπουργός εκεί. Και βεβαίως θα πρέπει να πούμε ότι συνεχίζει μια βυτή ουσιαστικά, μια διγλωσία επί της ουσίας ο Ερντογάν. Απ' τη μια για τον πράξεων εδώ με τη Μονή της Χώρας, όπου ξέρει ότι αυτό θα προκαλέσει αντιδράσεις στην Ελλάδα. Και αυτά που σας είπαμε. Ακριβώς. Και η γαλάζια πατρίδα, όλα, και αντιδράσεις για τα θαλάσσια πάρκα, όλα αυτά μαζί είναι ένα κομμάτι το οποίο κανονικά συνεχίζει κανονικά την πορεία της προκλήσης τους. Και ταυτόχρονα κάνει δηλώσεις ο Ερντογάν, στις οποίες λέει ότι εμείς περιμένουμε τον κύριο Μητσοτάκη, λέει, να έρθει εδώ, ναι. Γιατί εμείς έχουμε αποφασίσει να αυξήσουμε τους φίλους μας. Δεν υπάρχει, λέει, πρόβλημα που δεν μπορεί να επιληθεί με το διάλογο. Και δεν μπορεί να λύσουμε. Τώρα μιλάει για διάλογο ο Ερντογάν. Okay. Ναι, αλλά θέλω. Όπως και να έχει, το αγοράζουμε εμείς αυτό το σενάριο. Το θέλουμε. Επί της ουσίας, δηλαδή, βλέπεις να υπάρχουν πράξεις οι οποίες απευθύνονται στο εσωτερικό του ενδεχομένως για να ικανοποιήσει ένα σκληροπυρηνικό κοινό και απ' την άλλη να απλώνει να τίνει χείρα φιλίας εντός ή εκτός αγωγικών και να λέει, έλα εδώ, όλα θα τα επιλύσουμε. Υπάρχουν και πράγματα, λέει, που μπορεί να σε πληγώσουν. Ναι. Δηλαδή, μπορεί να, σε μια διαπραγμάτευση μπορεί να χάσει και κάποια πράγματα. Ναι. Το λέει. Η διαπραγμάτευση έτσι είναι. Έτσι είναι η διαπραγμάτευση. Όταν πας σε τραπέζι διαπραγματεύσεων, είσαι προετοιμασμένος, θα χάσει κιόλας. Δεν πάει κερδίσει τα πάντα. Δεν τον είχα ξανακούσει τον Ερντογάν να λέει ότι μπορεί κάπου να υπάρχουν και πράγματα που μπορεί να ζημιωθούμε, όπως έλεγε χθες, σε κάποιες δηλώσεις. Σε κάθε περίπτωση, αυτή εδώ η ενέργεια η οποία ουσιαστικά καθιστά τζαμί, μετατρέπει σε τζαμί μετά από 79 χρόνια. Τη Μονή της Χώρας, ένα πολύ σημαντικό μνημείο για την Ορθόδοξη. Είναι πρόκληση. Μια εκκλησιά. Είναι πρόκληση. Ακριβώς. Σε αυτή τη φάση. Το λέει το Υπουργείο Εξωτερικών, όπως είπες, πρόκληση λέει για τη διεθνή κοινότητα, καθώς αλλοιώνει και προσβάλλει το χαρακτήρα της ως μνημείο παγκόσμιας πολιτικής κληρονομιάς UNESCO. Εντάξει, ανήκω στην ανθρωπότητα, οκ. Okay. Ωραία όλα αυτά. Η διατήρηση του κομμουνικού χαρακτήρα μνημείων και η τήρηση των διεθνών προτύπων προστασίας της θρησκευτικής και πολιτικής κληρονομίας αποτελεί σαφή διεθνή υποχρέωση που δεσμεύει όλα τα κράτη. Εντάξει. Δεν το έχουμε δει αυτό στην Τουρκία. Το έχει κάνει η Μεγάλη Σοφιά, το κάνει το Μνημείο της Χώρας. Ναι. Και νομίζω ακολουθούν και ό,τι υπάρχει. Και ό,τι άλλο υπάρχει. Λοιπόν, είναι το τρίτο νομίζω που κάνει. Ναι. Το ζήτημα είναι, όπως αντιλαμβανόμαστε, ότι όλα αυτά εντάσσονται σε ένα πλαίσιο πολύ λίγο πριν τη συνάντηση που οι οποίοι κατά πολλούς είναι πολύ σημαντική και κρίσιμη. Δεν ξέρω με τι αποτέλεσμα θα παράξει. Είναι όμως ένα πλαίσιο
βημάτων προς μια κατεύθυνση που έχει νηνεμία στο Αιγαίο. Αποτέλεσμα και συμφωνίες δεν περιμένουμε στην ουσία. Περιμένουμε απλά ότι συνεχίζεται αυτή η προσέγγιση και αυτή, θα υπάρχει αυτή η ηρεμία στα λειτουργικά νερά. Όλα αυτά προφανώς μέχρι να γίνουν και εκλογές στις ΗΠΑ για να δούμε λιγάκι τι αλλάζει στο παγκόσμιο χάρτη από εκεί και πέρα. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ, έτσι όπως καταγράφηκε χθες το δελτίο ειδήσεων του Open, να δούμε και τις αντιδράσεις και ερχόμασταν τα συζητήματα. Θα συζητήσουμε και συνέχεια αυτά. Έχουμε ανθρώπους εδώ να συζητήσουμε τη σημασία αυτών των κινήσεων στη διπλωματική σκακέρα ενώψη συνάντησης Μητσοτάκη-Ερντογάν. Στη μουσουλμανική θρησκευτική λατρεία αποδίδεται από σήμερα και η Μονή της χώρας στην Κωνσταντινούπολη ένα μοναδικό μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς μετά από απόφαση που ελήφθη από την τουρκική δικαιοσύνη το 2019 ακυρώνοντας το ρόλο της Μονής ως μουσείο. Μετά την Αγία Σοφία αυτό το διάσημο μουσείο μετατρέπεται μετά από 79 χρόνια και αυτό σε τζαμί. Έχουν τοποθετηθεί λοιπόν εδώ να πω ήδη τα κόκκινα χαλιά, όχι τυρκουάζ όπως ήταν στην Αγία Σοφία, αλλά δεν διευκρινίζεται ακόμη αν τα πρόσωπα στα ψηφιδωτά θα καλυφθούν και αυτά με κουρτινάκια όπως και στην Αγία Σοφία. Η Εκκλησία του Αγίου Σωτήρος χρονολογείται από τον 6ο αιώνα μετά Χριστόν με μοναδικά ψηφιδωτά και τοιχογραφίες που φιλοτεχνήθηκαν τον 14ο αιώνα επί βασιλείας των Παλαιολόγων. Τα χρώματα των τοιχογραφιών παραμένουν μέχρι σήμερα αλλοζώντανα. Ο ειδικός σε θέματα βυζαντινής και μεταβυζαντινής ιστορίας της πόλης, Γιώργος Αναπνιώτης, εξηγεί στο Open. Από άποψη βυζαντινής τέχνης ήταν ένα αριστούργημα. Mm-hmm. Και τα μοσαϊκά και οι τοιχογραφίες που περιλαμβάνει μέσα ήταν τόσο εξαίσια που Ευρωπαίοι βυζαντινολόγοι, ιστορικοί τέχνης, το επισκέπτονταν συνεχώς και το μελετούσαν. Αυτή η απεικόνηση του Χριστού, της Ανάστασης που έχει σημασία, ήταν τόσο εξαισιαστής τέχνης που θεωρείται μία πρώιμη τέχνη αναγέννηση. Σήμερα ο Ταγί Περντογάν εγκαινίασε 200 μνημεία, μεταξύ των οποίων και τη Μονή της χώρας. Μακαστάρ ελινιζδέ με κόρδελα ελινιζδέ επ' πιλικτέ για Αλλάχ Bismillah diyelim, kordelayı keselim. Η μετατροπή της Μονής σε τζαμί προκάλεσε αντιδράσεις λόγω και της επικείμενης συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο πρόεδρο Ερντογάν στις 13 Μαΐου. Ο δικτάτορας Ερντογάν, εκμεταλλευόμενος την απάθεια της κυβέρνησης, δεν διστάζει να μετατρέψει σε Ισλαμικό τέμενος και τον Βυζαντινό ναό της Μονής της χώρας στην Κωνσταντινούπολη. Η Ελλάδα δεν είναι δυνατόν να αρκείται σε διαμαρτυρίες και να ξεχνά τις ευθύνες της έναντι της ιστορίας της. Ο Ερντογάν προσβάλλει έμπρακτα και βάναυσα κορυφαία μνημεία του καταλόγου της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Λοιπόν, αυτά, και συνέχεια. Γύρισε κανένα. Θα τα συζητήσουμε. Εκτός από μένα, γύρισε κανένα. Άκουσε με λιγάκι. Χθες είχε κίνηση κάποια στιγμή στην Αθηνά Κορίνθου και στα δύο διαφημιών. Και είχε γίνει και στα Ομάλγα επίσης και πολύ μεγάλη κίνηση. Τρομερές ουρές. Να σου πω την αλήθεια όμως. Γιατί γύρισαν Δευτέρα όλοι αυτοί? Εγώ πίστευα ότι χθες ήμουν ο μοναδικός που γυρνάει. Ναι, τελικά δεν ήμουν μόνο. Αφού σήμερα είναι όλα κλειστά. Θεόκλειστα. Ελάχιστοι δουλεύουν. Να σου πω και κάτι άλλο. Δεν μπαίνει και δύο ώρε επόμενη τη βδομάδα να το κολλήσει και το επόμενο Σαββατοκύριακο. Εντάξει, εσύ τα παρακάνει τώρα. Γιατί? Το παρακάνει. Υπάρχουν και αυτοί που βάζουν τα παιδιά μπροστά. Στην Ελλάδα δεν είμαστε. Ναι, τα παιδιά βάζουν μπροστά. Λένε, τα παιδιά θα πάνε σχολείο τη Δευτέρα 13 Μαΐου. Από τώρα θα γυρίσουμε, μωρέ. Θα γυρίσουμε στο Σαββατοκύριακο. Να γυρίσουμε στο διαμέρισμα. Να προετοιμαστούν τα παιδιά. Λοιπόν, όλοι βάζουν τα παιδιά μπροστά. Τώρα γιατί γύρισα χθες δεν ξέρω. Εγώ γύρισα γιατί μου είπαν ότι ο Φάνης ήταν σε πάλξεις. Ο Φάνης θες, δεν σταμάτησε. Η Ζαφυρίου την είδα χθες, ήταν. Είχε 14 live έκανε ο Φάνης το πρωί. 14 live. Αλήθεια το λέω. Ναι, όπου σταματούσε, σήκωνε κάμερα. Ρε Φάνη σε πολυεργαλείο. Η Ζαφυρίου δεν ήταν μαζί μας χθες, να σου πω. Ναι, αλλά πρωί. Ήταν στο δελτίο τη Ζαφυρίου. Βγήκε, ναι, ήταν prime time χθες. Ήταν prime time. Ήταν το. Έτσι, έτσι. Όχι σε εμάς, στα λαϊκά στρώματα. Στα σαλόνια. Ήταν σε σαλόνια χθες. Βγήκε στα σαλόνια η Ζαφυρίου. Λοιπόν, στα δύο δεν είναι και οι δύο καλοί συνάδελφοι. Ξέρει τι είδα, η Ζαφυρίου το πρωί ήταν στην Καρδίτσα όμως. Σωστά. Είχε πάει, ναι. Έκανε την περιοδία της. Ε? Ναι, Μαρία. Πήγε. Δεν σταματάει η Μαρία Ζαφυρίου. Ξέρεις πώς θα κατα... Ναι, το είδα το οδηπορικό. Ένα οδηπορικό. Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Θεσσαλία, Εύρο, Καβάλα, η Μαθιό. Θα το δούμε και σε λίγο. Θα το δούμε. Γιατί είχε πολύ ενδιαφέρον και μπράβο για την καλή δουλειά. Πάρα πολύ. Λοιπόν. Και είναι και κάτι το οποίο και, το, και τα παιδιά από τη Θεσσαλονίκη, αλλά και το Open δεν αφήνει τη Θεσσαλία. Σε καμία στιγμή. Ήτανε σε καμία φάση. Από τα πιο συγκινητικά που είδα χθες, yeah. Πραγματικά, γιατί σε πιάνει η καρδιά σου βέβαια. Πήγε στον Παλαμά. Στο και αποδεικνύουμε το αφήνουμε, έτσι. Είμαστε εκεί κάθε εβδομάδα, κάθε εβδομάδα. Σε πιάνει η καρδιά σου, λοιπόν. Λοιπόν,
Πάμε στο Φάνη. Διόδια. Ο οποίος είναι στα Διόδια. Φάνη, ψυχή ζώσα δεν βλέπω. Τίποτα, να ούτε κανένα. Τσάντα πήγε, μου φαίνεται εκεί. Δεν βλέπω να γυρνάει κανένα. Αυτή την πρέπει. Ώρα. Ναι. Αυτή την ώρα δεν υπάρχει φυσικά κανένα πρόβλημα. Ναι. Είναι αυτοί που θα επιστρέψουν σήμερα. Θα εξαντλήσουν προφανώς τη μέρα. Εκτός αν θέλουν να γλιτώσουν κάποια κυκλοφοριακά προβλήματα που θα υπάρξουν σίγουρα εντός της ημέρας. Γιατί θα υπάρξουν, διότι είναι η μεγαλύτερη έξοδος των Αθηναίων μετά την πανδημία, άρα και η μεγαλύτερη επιστροφή που αναμένεται να κορυφωθεί σήμερα. 180.000 οχήματα έφυγαν Μεγάλη Πέμπτη ως Μεγάλο Σάββατο το τριήμερο από τα Διόδια της Ελευσίνας και περίπου 150.000 από τα Διόδια των Αφιδνών. Και χθες επέστρεψαν 65.000 θέλω να σου πω μια οχήματα πόση? Από 65.000? Τα Διόδια της Ελευσίνας, άρα με 65.000 και εσύ ένας, 65.000 ένας, αναμένεται. Καλά, καλά, καλά. Περίπου με τους πρόχειρους υπουργούς. Κάτσε, κάτσε, κάτσε. Πρέπει να σου πω κάτι. Ας τα τευτέρια εσύ τώρα. Τη Μεγάλη Παρασκευή που έφυγα, πρέπει να σου πω εκεί που είσαι. Πόση ώρα έκανες? Έκανα το κοροπή εδώ στο κανάλι, παιδιά. Έκανα 2 ώρες να περάσω τα Διόδια. Και άλλα 3/4 να φύγω σε πιο ανοιχτό δρόμο μετά τα Διόδια. Δεν μετάνιωσε, ειλικρινά. Δεν μετάνιωσε. Ήμουν έτοιμο να γυρίσω πίσω από αυτό. Δεν είσαι έτοιμο να γυρίσει. Δεν μπορούσα να κάνω επιτόπου. Δεν είχε να κάνει αναστροφή, ε. Δεν είχε να κάνει. Ήταν one way, μονόδρομο ήταν. Αλλιώς. Ναι. Αλήθεια σου λέω, δεν μου ξανατύχει. Δεν μου ξανατύχει. Αυτό αλλά το παθαίναμε παλιά. Μεγάλε εξόδου. Πολύ, πολύ. Που τρώγαμε τρομερή κίνηση για να φύγουμε. Απίστευτη κίνηση. Βέβαια, όταν φεύγει, δεν σε πολύ ενοχλεί η κίνηση. Όχι, δεν σε νοιάζει. Εχθέ γύρισα αέρα πατέρα, δεν είχε άνθρωπο, έτσι. Το μεσημέρι που γύρισα. Να σου πω, Φανή, είναι, λένε, η μεγαλύτερη έξοδο τη μετά COVID εποχή αυτή εδώ. Που είχαμε τώρα. Μετά την πανδημία, ναι. Μετά την πανδημία, πράγματι, με τα στοιχεία που υπάρχουν, έχουν φύγει από τα 2 δικά δίχτυα, σας είπα, μόνο το τριήμερο, περίπου 230.000 οχήματα. Και το τριήμερο αυτό μόνο από το λιμάνι του Πειραιά, σύμφωνα με στοιχεία που έχουμε από το λιμενικό, περίπου 90.000 ταξιδιώτες. Το κάθε όχημα έτσι μέσω όρο έχει 2-3 άτομα μέσα. 150.000 πες από τα λιμάνια, Φάνη μου, να κάνω ένα πρόχειρο υπολογισμό. Λες 90.000 από τον Πειραιά. Να πούμε και καμιά 50.000 από τη Ραφίνα. Μόνο το τριήμερο. Μόνο το τριήμερο. Τριήμερο λέμε, παιδάκι. Ναι. 50.000 από τη Ραφίνα, να πούμε και καμιά 20.000 το Λαύριο. Ναι, έτσι. Ναι. 90 και 50, 160.000 φύγανε τα λιμάνια. Και καμιά 600.000 από τα Διόδια. Δηλαδή φύγανε σχεδόν 700.000 από την Αθήνα. Ναι. Και 1 εκατομμύριο, άμα πεις ότι φύγανε και σταδιακά, ας πούμε, μέσα στην εβδομάδα. Ναι. Έτσι, πόσοι γυρίσανε από αυτούς, γυρίσανε. Φύγανε σταδιακά. Το 1/3 γύρισε. Στοιχεία που υπάρχουν ότι μία στις 4 οικογένειες θα έφευγε. Βέβαια, είναι λίγα σε σχέση με παλαιότερα χρόνια. Έτσι, πριν μια δεκαετία έφευγε ο διπλάσιος αριθμός. Αλλά είναι τώρα διάφοροι λόγοι. Είχε κάποια σημεία κίνηση Αθηνών Κορίνθου. Γιατί την ώρα που έκανα ραδιόφωνο είχε κίνηση. Αυτό ήθελα να πω. Και με ενημέρωναν οι καλοί συνάδελφοι που ήταν στον δρόμο. Στην κακιά σκάλα. Ναι. Εκείνη την ώρα που έκανα ραδιόφωνο γύρναγα. Μετά τον Ισθμό. Από τον Ισθμό και μετά είχε κίνηση. Όχι πολύ όμως, σου λέω. Εγώ δηλαδή στον δρόμο δεν σταμάτησα. Μπορεί να πήγαινα με λίγα, αλλά δεν σταμάτησα. Χωρίς κάποιο συμβάν είχε κίνηση. Είχε αυξημένη κίνηση. Και είχε και ορισμένα, ξέρει τι, δημιουργούσε πρόβλημα ορισμένα αυτοκίνητα. Είχαν μείνει 2-3 αυτοκίνητα. Ναι. Ξερισμένα ένα αυτοκίνητο στην Εθνική, μποτιλιάρεται όλη η Εθνική. Σωστό είναι αυτό. Δεξιά, ας είναι δεξιά. Βέβαια, μου είπαν εμένα ότι τα περιπολικά πήγαιναν και στη Λέα. Προχαίο. Για να μην μπαίνουν στη Λέα τα αυτοκινητάκια. Ομολογώ ότι μετά από πολλά χρόνια δεν είδα αυτοκίνητο στη Λέα. Ναι, γιατί κυκλοφορούν τα περιπολικά και κόβουν. Ναι, μου έκανε εντύπωση. Αν κόβει, λογικό είναι. Στη Θεσσαλονίκη χαμός εχθές το βράδυ, το είδαμε. Κάποιο τροχαίο. Δεν είχε. Είχε, δεν είχε. Πάμε, Φάνη. Εγώ να συμπληρώσω. Κάποιο τροχαίο δεν είχαμε στην Αθήνα. Τρομάξαμε. Που έχουμε. Ωστόσο, χθες το μεσημέρι, ένα αυτοκίνητο πήρε φωτιά και στο Δερβαίνη, σε εκείνο το ύψος, και για κάποια ώρα είχε κλείσει ο δρόμος. Ευτυχώς λοιπόν, δεν είχε κάποιο τροχαίο ή κάποιο τραυματισμό. Για, μην είναι λίγο, για να δούμε λίγο φωτογραφίες από την Πέτρου Ραλή στο ύψος του Πέτρου Ραλή στην Εθνική. Ναι. Κοίταξε εδώ. Εδώ έχουμε ένα τροχαίο. Έχουμε εκεί, ένα τροχαίο, ναι. Πριν από λίγα λεπτά. Προσοχή λοιπόν στο εκεί Κηφισό στην Πέτρου Ραλή. Στο ύψος του εμπορικού κέντρου είναι. Και στο IKEA, ναι. Έχετε το νου σας εκεί λίγο, γιατί έχει υποκριστεί ο κόσμος, όπως καταλαβαίνουμε, λόγω του τροχαίου που υπήρξε πριν από λίγο εκεί. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στη Θεσσαλονίκη, πάμε στην Μαρία Τζαφυρίου. Η Θεσσαλονίκη όμως, συγγνώμη, η κυρία Τζαφυρίου ήταν στα Διόδια με ουρές πολλών μέτρων, εκατοντάδων μέτρων. Πολλοί κόσμος γύρισε στη Θεσσαλονίκη από πολύ... χθες. Να σου πω, συγγνώμη, Μαρία, τους βγάζανε και σε παράκαμψη, γιατί γίνονται έργα κάπου εκεί. Χιλιόμετρα μετρήσανε. Χιλιόμετρα. Περίπου 40 λεπτά
Περίπου 40 λεπτά κάναμε για να φτάσουμε στο σταθμό 2-2, ερχόμενοι από την Καρδίτσα. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι τα έργα που είναι σε εξέλιξη στη γέφυρα του Αξιού δυσκολεύουν κατά πολύ την κατάσταση. Οι δύο λωρίδες γίνονται μία. Ουσιαστικά δημιουργείται ένα στόμιο μπουκαλιού αμέσως μετά τον σταθμό των 2-2. Από δύο γκισέ περνούσαν, τα οποία ήταν ελεύθερα, αλλά ωστόσο η κατάσταση ήταν πραγματικά απελπιστική. Ακούγαμε κορναρίσματα, κόσμο να φωνάζει. Υπήρξε και μια γέφυρα ζωής που στήθηκε γιατί έπρεπε να μεταφερθεί ένα βρέφος από την Φλόρινα σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, οπότε άνδρες της τροχέας Θεσσαλονίκης οδήγησαν το ασθενοφόρο. Λίγο αργότερα είδαμε και ένα δεύτερο ασθενοφόρο με άλλο περιστατικό. Ήταν κάπως δύσκολη η κατάσταση. Να σημειώσω βέβαια ότι οι περισσότεροι εκ των εκδρομέων είχαν ένα χαμόγελο έτσι ικανοποίησης στα πρόσωπά τους, να κρατήσουμε έτσι μια όμορφη εικόνα, αφού πέρασαν καλά. Κάποιοι δεν πίστευαν ότι χθες θα έχει κίνηση, γιατί όλη η αλήθεια είναι αναμέναμε σήμερα να έχουμε την επιστροφή. Η πόλη τις ημέρες του Πάσχα άδειασε. Έχουμε και άλλους προορισμούς όμως στην Χαλκιδική, δηλαδή σε άλλη έξοδο της Θεσσαλονίκης. Σωστά. Προς Καβάλα, στα διόδια της Ανάληψης. Και εκεί είχαμε κάποια μικρά μποτιλιαρίσματα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα όμως σημειώθηκε εδώ, στα διόδια των Μαλγάρων, γιατί ακριβώς η κατάσταση είναι επιβαρημένη λόγω των έργων στη γέφυρα του Αξίου. Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν. Ευχαριστούμε, κυρία Μαρία. Να είστε καλά. Κάνα Γιώργη έχουμε. Γιατί εχθές ήταν τα Άγιοι Γιώργοι του Καβαλάρη. Μην ξεχνάτε, παιδιά. Και νικό του Αγίου Γεωργίου στον Καβαλάρη τώρα. Ναι, εντάξει ρε παιδάκι μου, του Αγίου Γεωργίου τέλος πάντων. Μπορεί να μην καβαλάρεις. Όλοι οι Γεωργίδες δεν είναι όλοι καβαλάριδες. Εντάξει ρε παιδάκι μου, και εσύ ο Καβαλάρης είναι ο πιο γνωστός. Ναι. Λοιπόν... Όχι, απλά λέω οι Γεωργίδες που κυκλοφορούν, δεν είναι όλοι καβαλάριδες. Αυτό εννοώ. Είναι... Όχι, απλά δεν είναι. Μην παρεξηγούμαστε. Για τον Άγιο λέω. Άγιος άλλο πράγμα. Εγώ λέω για τον Άγιο. Άγιος είναι άλλο πράγμα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα έθιμα, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά έθιμα ανά τη χώρα που τα καταγράψαμε χθες στο δελτίο ειδήσεων του Open. Ο Άγιος Γιώργος κρατημένος τα καταγράψαμε. Ο Άγιος Γιώργος. Χρόνια πολλά, Γιώργα. Ρε. Ο Γιώργος χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά και σε όλους τους Γιώργηδες, παιδιά. Λοιπόν, και στις Γεωργίες. Η κυρία Λινάρδου, τα είπατε χθες. Εδώ κάναμε φεστιβάλ, κάνεις πλάκα. Γεια μου, εγώ δεν σου είπα χρόνια πολλά χθες. Μόνο τηλεφωνικός και με μήνυμα. Έφερε 24 κουτιά γλυκά, αλμυρά. Δεν πάω να τα στιγμή. Έχει κρατήσει 10 για να φέρει και σε μένα. Φεστιβάλ έκανε η Λινάρδου, να ξέρεις. Φεστιβάλ κανονικό. Γιορτή κανονική. Πανηγύρι. Ή πανήγυρι που λένε. Πανήγυρι. Χρόνια πολλά, κυρία Λινάρδου. Yeah. Λοιπόν, πάμε να δούμε το βίντεο με τα έθιμα. Εκατοντάδες θεατές επιφημούν τους αναβάτες που συμμετέχουν στις υποδρομίες μετά τη Θεία Λειτουργία στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Μεσολόγγι. Είναι το έθιμα της περιοχής που έχει τις ρίζες του στα χρόνια της τουρκοκρατίας. Κάθε χρόνο εδώ να τιμούμε το έθιμο και γιατί όχι να το πάμε και ένα βήμα παρακάτω, να έρθει κι άλλος χρόνος περισσότερος. Οι νικητές των υποδρομίων κερδίζουν την εύνοια του Αγίου και ένα στεφάνι με γαρίφαλο. Αναστασία! Αναστασία! Χρύσα! Ιθώμη! Ιθώμη! Αθάνατες! Αθάνατες! Τα ονόματα των τριών κοριτσιών από την Καλαμπάκα που έχασαν άδικα τη ζωή τους στην τραγωδία του Τεμπών φωνάζουν οι αναρριχητές από τη σκήτη του Αηγιώργη του Μαντιλά του Καστράκη, προκαλώντας ρήγη συγκίνησης. Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, νέοι της περιοχής στήρισαν το έθιμο και εν είδη τάματος κρέμασαν μαντήλια στη σκήτη, ενώ κατέβασαν τα περσινά για να τα μοιράσουν ως φυλαχτά στους παρευρισκόμενους. Στην Αράχοβα η γιορτή του Αγίου Γεωργίου άρχισε από χθες, με τη λιτάνευση της εικόνας του, παρουσία εκατοντάδων κατοίκων και επισκεπτών της περιοχής. Οι εορταστικές εκδηλώσεις κρατούν τρεις μέρες και περιλαμβάνουν παραδοσιακούς χορούς και αγωνίσματα, με τους συμμετέχοντες να φορούν τοπικές φορεσιές. Στην Κόρινθο οι καβαλάριδες για άλλη μια χρονιά οδήγησαν την πομπή στην περιφορά της εικόνας του Αγίου Γεωργίου, αναβιώνοντας ένα παραδοσιακό έθιμο της περιοχής. Προσπαθούμε να κρατήσουμε τα έθιμα, να κάνουμε κι εμείς το κομμάτι μας με τα άλογα, να χαρούμε κι εμείς και ο κόσμος. Η πομπή έφτασε μέχρι την πλατεία Ανδρέου, όπου έγινε η λειτουργία με θέα τον Κορινθιακό. Λοιπόν, μεγάλη χάρη του Αγίου Γεωργίου. Χρόνια πολλά σε όλους τους Γεώργηδες. Λοιπόν, σήμερα χρόνια πολλά να πούμε στον ιό της κυρίας Μαργώνη.
Γιορτάζει. Οπα! Ο Ραφαήλ. Γιορτάζει. Ραφαήλ. Βεβαίω σήμερα. Εορτάζει. Ευαγγελία μου. Ευαγγελία. Το καμάρι τη. Χαίρεσαι το παλικάρι. Λοιπόν, το ένα τα... Και τα τρία παλικάρια. Το ένα από τα δύο καμάρια τη. Λοιπόν, yeah. Γιορτάζει. Λοιπόν, από τα μικρά. Όχι, αλλά και τον άντρα μα. Μικρά... Εντάξει, παιδιά, μιλάμε τα μικρά τώρα. Τα καμάρια. Οι μαμάδε καμαρώνουν και τα μικρά τώρα. Δεν καμαρώνουν τώρα για το. Εντάξει. Λοιπόν, και ο Μάρκο γιορτάζει σήμερα. Και ο Μάρκο. Δεν είναι το Αγίου Μάρκου σήμερα. Δεν είναι το Αγίου Μάρκου. Δεν είμαι σίγουρο. Έχω έναν αδερφό που λέγεται Μάρκο. Λοιπόν. Ναι. Ένα από του αδερφού μου. Να τον χαίρεσαι. Να είσαι καλά, αγόρι μου. Να είσαι καλά. Λοιπόν, νέο Πελκόρσα έκδοση Edition, παρακαλώ. Μαζί μα. Για ετοιμαστείτε λιγάκι, για πάρτε τα κινητά σα. Αυτό είναι καλύτερο για το Πασχαλινό αυτό. Τώρα τι συζητάμε τώρα. 1200 κυβικά, 75 άλογα, αξία 19.000 ευρώ, με χαμηλή κατανάλωση, μόλι 5,3 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα. Το λέω κάθε μέρα, αλλά θα κουράσω. Έχει εξοπλισμό 3 σελίδες. Δεν μπορώ να ξεκινήσω να τα λέω όλα. Εντάξει. Είναι ο πιο πλούσιος εξοπλισμός που μπορείτε να βρείτε σε αυτοκίνητο. Θα γίνεις φλίαρος. Θα γίνω φλίαρος. Και δεν μ' αρέσει εμένα. Δεν είμαι καθόλου. Νέο Opel Corsa έκδοση Edition λοιπόν μπορεί να γίνει δικό σας τηλεφωνώντας από σταθερό κινητό στο 14800 και αφήνετε όνομα τεπώνυμο και το τηλέφωνο σας προφανώς ή στέλνετε κρατό μήνυμα, γράφετε Open, αφήνετε και όνομα τεπώνυμο και αποστολή στο 14800. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Καλή χρόνια πολλά, προφανώς. Καλώς επιστρέφετε. Βεβαίως. Προσοχή στο δρόμο. Τρίτου Πάσχα σήμερα. Ναι. Λαμπροτρίτη που τη λένε. Λαμπροτρίτη, σωστό. Ναι. Λοιπόν. Προσέχετε όταν γυρνάτε, παιδιά. Προσέχετε. Να γυρίσουμε ασφαλείς. Σωστά, σωστά. Χρόνια πολλά στο Ραφαήλ και στο Μάρκο. Γιορτάζουν και στο Σεραφείμ, αν δεν κάνω σήμερα γιορτάζουν. Σεραφείμ. Ναι, νομίζω ότι γιορτάζει ο Σεραφείμ, Σεραφιμούλα για αυτή. Σεραφείμ. Τι λες, Ραφείμ. Τα έδαφα χθε ορτολόγιο. Ορτολόγιο βλέπω. Είσαι ένα σύγχρονο. Απλά να ξέρει τι αργίε. Δεν έχει. Δεν έχει. Η επόμενη αργία που θα έχουμε, πότε, να ξέρετε όλοι, καλοί φίλοι μου και καλοί τηλεθεατές, είναι Αγίου Πνεύματος. Που είναι. Τέλος Ιουνίου. 24 Ιουνίου. Και η επόμενη 15 Αυγούστου, που εντάξει, αλλάζει το πράγμα. Για κάποιους είναι αργία οι εκλογές. Αλλά παιδιά, καλό να πάμε να ψηφίσουμε. Επίσης, ναι, το μόνο που θα κάνουν κάποιοι, ας πούμε, να πάρουν μια-δύο μέρες στις εκλογές, αν θέλουν να ψηφίσουν, να πάνε κτλ. Καλό μόνο, είναι να πάνε να ψηφίσουν, να πάνε να ψηφίσουν. Τίποτα άλλο. Δηλαδή, δεν έχει, είναι καθαρό όλο το τοπίο από εδώ και πέρα από αργίες. Ο Μάιος τελείωσε. Ούτως ή άλλως, ο Μάιος ακόμα αργία έχουμε. Με κατακρίμνησες τώρα. Γιατί? Μετά από αυτό. Δεν έχει μια αργία. Δεν έχουμε αργίες. Να κάνουμε μια εκπομπή στις αργίες. Εμείς εδώ λειτουργήμα κάνουμε, αυτό ξέρεις. Εμείς εδώ θα είμαστε. Εμείς σηκώνουμε ψηλά τη σημαία. Λοιπόν, χρωστάμε κάτι. Ναι. Τι χρωστάμε? Αυτό που είπαμε νωρίτερα και με τη Μαρία Ζαφυρίου. Μπράβο. Δεν βρέθηκε χθες στη Θεσσαλία. Έχουμε πει, εδώ το σταθμός, από την πρώτη μέρα έχουμε πει ότι δεν θα καταλήψουμε ποτέ όσο μπορούμε να είμαστε εκεί με το μόνο όπλο που έχουμε, το να δίνουμε βήμα σε αυτούς τους ανθρώπους να μιλάνε. Και να κάνουμε ακόμα πιο δυνατή τη φωνή τους. Και στους πλημμυροπαθείς της Αλίας και σε όλους όσοι δεν έχουν τα αυτονόητα. Αυτούς που δοκιμάζονται κάθε χρόνο. Τα αυτονόητα, τα σπίτια τους δεν έχουν. Αυτές οι εικόνες που κατέγραψε χθες η Μαρία Ζαφυρίου στον Παλαμά, στη Μεταμόρφωση, στο Βλοχό, στα χωριά δηλαδή της Αλίας που ερήμωσαν, είναι πολύ ενδεικτικές για τον απλό στο λόγο ότι εκεί έσφιζαν από ζωή. Πάσχα, καταλαβαίνετε, όλοι πηγαίνουν στα χωριά. Καλά, ναι. Κάθονται εκεί. Περίμεναν τα εγγόνια, περίμεναν τα παιδιά τους από τις πόλεις. Ναι. Ακριβώς. Λοιπόν, αυτό που θα δείτε είναι η πλήρης εγκατάλειψη. Δεν υπάρχει τίποτα εκεί. Κάποιοι λίγοι πήγαν, γύρισαν πίσω προκειμένου να πάνε να δούνε λίγο το χωριό τους, τον τόπο τους, έτσι. Τον τόπο τους και τα σπίτια τους. Και τι αντίκρισαν? Τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα. Είναι όλα καταστραμμένα. Έχασαν αυτά τα σπίτια τους. Έχασαν τη ζωή τους όλοι γιατί χάσανε σπίτια, χωράφια, δουλειές, μηχανήματα, τα πάντα. Τα πάντα. Και τι περιμένουνε? Περιμένουν ένα σημάδι ότι θα αποζημιωθούν. Τίποτα άλλο. Πάμε να το δούμε. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ της Μαρίας Ζαφυρίου. Μαρτύριο. Σε ξένο τόπο, χωρίς οικογένειες, συγκεντρωμένες. Οι καμπάνες δεν χτύπησαν. Όλες οι γυναίκες εδώ στο προάβλιο κάναν το μεγάλο κύκλο και χορεύαμε το παραδοσιακό σεριάνι. Σήμερα όμως, αφού δεν λειτουργήσε η εκκλησία, δεν υπάρχει τίποτα. Οι οικογένειες δεν συγκεντρώθηκαν γύρω από το πασχαλινό τραπέζι. Φωνές και γέλια δεν ακούστηκαν στις πλατείες και τις παιδικές χαρές στα χωριά του Δήμου Παλαμά Καρδίτσας. Μαζεύονταν τα εγκουνάκια εδώ, η γιαγιά, το παιδί ερχόταν και αυτός συνέχεια και περνούσαμε ωραία αυτές τις Άγιες ημέρες. Αλλά τώρα που γυρίζει γύρω, έχει πέσει επιλπισία, δεν ξέρει τι να κάνει. Δεν ήθελα να έρθω στο χωριό. Δεν ήθελα να έρθω στο χωριό. Πού? Σε ένα καταστραμμένο σπίτι να ψήσω αρνί? Πού? Να έρθω να δω τι? Να θυμάμαι την αυλή που ήταν γεμάτο κόσμο. Έψινα και αρνιά πουλί που δεν σου βλούσαν στο αυτό, τα έψινα εδώ στο φούρνο τα αρνιά. Φέτος τίποτα, τίποτα, δεν υπάρχει τίποτα.
Ναι, είναι τα πάντα έρημα. Τα χωριά τις ημέρες του Πάσχα γεμίζουν από ζωή. Όχι όμως ο Βλοχός, η Μεταμόρφωση και ο Παλαμάς Καρδίτσας. Τα σπίτια είναι κλειστά, οι αυλές άδειες και οι δρόμοι έρημοι. Όπως λένε οι ελάχιστοι κάτοικοι που επέστρεψαν στα κατεστραμμένα σπίτια τους για τις γιορτινές ημέρες, μετά από 8 μήνες τα προβλήματα και οι δυσκολίες παραμένουν. Το πλυντήριο, η κουζίνα μου, η σόμπα μου, το ψυγείο, οι πόρτες μέσα από το σπίτι. Τι να σε δείξω, ρε κορίτσι μου. Τι να σε δείξω. Δεν έχει μείνει τίποτα. Και δεν μπορώ κάτι να κάνω. Γι' αυτό θέλω να τα πετάξω και δεν με αφήνει η καρδιά μου. Υπάρχουν οικογένειες που πήραν μόνο το πρώτο τρίμηνο, η επιδότηση νοικίου. Πάμε για το τρίτο τρίμηνο τώρα και δεν έχουν πάρει να φανταστείτε ακόμη το πρώτο τρίμηνο. Οπότε αναγκαστικά κάποιες οικογένειες δώσανε κάποια λεφτά, φτιάξανε ένα δωμάτιο και γυρίσανε πίσω στο χωριό. Γιατί δεν ξέρουμε το αύριο τι μας ξημερώνει. Καταστράφηκε ολοσχυρός φούρνος. Ολοσχυρός και με στείλανε να πληρώσω έμφυα. Πήγα, ρώτηξα στην εφορία και ξέρω τι, λέει, η άδεια είναι για μαγαζί και πρέπει να πληρώσεις και ξέρω εγώ, δεν βρήκα ανταπόκριση πουθενά. Και υποχρεωτικά θα το πληρώσω το έμφυ. Ευχή και ελπίδα όλων είναι το επόμενο Πάσχα να μην θυμίζει σε τίποτα αυτό που πέρασαν φέτος. Τα χωριά τους να αναστηθούν και να γεμίσουν ξανά από ζωή. Λοιπόν, υπάρχει ένα θέμα εδώ. Κατά πόσο μπορεί να πληρώνει έμφυ ένας άνθρωπος, ακόμα επαγγελματίας ενδεχομένως, σε ένα φούρνο που δεν λειτουργεί, σε μια επιχείρηση που ένα δεν ερήπιο, λειτουργεί. Παιδάκι, τι... Σε ένα ερήπιο, σε ένα ερημωμένο νησί, ερημωμένο χωριό. Άρα, αυτό θα το δούμε το θέμα. Κατά πόσον δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να... Έχουμε κάνει ολόκληρη ιστορία, ολόκληρες εκπομπές, πράγματα για την απαλλαγή από τον ένφια των συγκεκριμένων ανθρώπων. Τώρα... Ανθρώπων που έχουν υποστεί φυσικές καταστροφές ή σεισμούς, ας πούμε εδώ, βλέπουμε τους πλημμυροβαθείς Θεσσαλίας. Στο Αρκαλοχώρι, στο ερχόμενο στον ειδοποιητήριο για τον ένφια. Βέβαια. Γιατί. Λοιπόν, εκατοντάδες μηνύματα. Σε σπίτια καταστραμμένα που δεν κατοικούνται καν. Και για τα σπίτια έγινε η νομοθετική ρύθμιση. Δεν ξέρω τι γίνεται με τις επιχειρήσεις, θα το ρωτήσουμε. Θα σας απαντήσουμε σε πολύ λίγο. Και μην μας πείτε, δεν τα έχουν δηλώσει. Να πάνε να πάει ένα κλιμάκι να τα καταγράψει. Τι σημαίνει αυτό. Ο τοπικός δήμος στο τέλος της μέρας δεν πρέπει να κινητοποιηθεί. Εγώ δεν τα βάζω με τον Δήμα. Σιγά τη Νέα Υόρκη. Αλλά δεν ξέρουμε ποιος πληρώνει, ποιος δεν πληρώνει. Να καταγράψουμε τους ανθρώπους, να ξέρουμε να μην αναγκάζονται να πληρώνουν. Και από τι θα πληρώσουν δηλαδή, δεν δουλεύουν. Δεν δουλεύουν, δεν έχουν δουλειά. Περιμένουν την αποζημίωση για να ξεκινήσουν να βάζουν τη ζωή τους μπρος. Έλα, τίποτα άλλο. Δεν είναι ωραίο λοιπόν, τώρα αυτό. Έπρεπε οι Δήμοι, οι περιφέρειες κτλ. Να πάνε να κάνουν μια καταγραφή οι ίδιοι, όχι να περιμένουν από τους κατοίκους. Ο κάτοικος τώρα στο μυαλό του θα έχει να πάει να δηλώσει στο σπίτι μου ότι δεν κατοικείται. Μπορεί να μην ξέρει. Για να μην πληρώσει τον ενφία ή την επιχείρησή μου. Μπορεί να μην ξέρει. Ας πάει ένα κλιμάκιο και να πει: εδώ κατεστραμμένο. Πάμε να κάνουμε την αίτηση να μην πληρώνει η ενφία. Τι συζητάμε τώρα. Και επίσης θα πρέπει να σου πω κάτι. Ακόμα και έναν αφορά είναι σημαντικό. Βέβαια. Γιατί ένας άνθρωπος δεν έχει δουλειά, δεν έχει σπίτι, δεν έχει τίποτα. Ακόμα και ένα. Μην είναι 50, 100, 200. Ένα να είναι μόνο. Σωστά. Δεν είναι θέμα. Σωστά. 10 σπίτια λοιπόν, να είναι, είναι πολύ σημαντικό. Θα το ψάξουμε, δεν το αφήσουμε έτσι αυτό. Για τον απλούστο λόγο ότι αυτό ο κύριο εκεί που άκουσα εγώ ότι είναι στο φούρνο και καλεί το φούρναρι να πληρώσει ένα φούρνο που δεν δουλεύει. Όχι. Έχουν σκουριάσει ήδη τα πράγματα μέσα εκεί. Τα βλέπετε εδώ πέρα. Λοιπόν, και τον κάλεσαν να πληρώσει ένφια. Θα τα λύσουν τώρα, θα λυθούν όλα σε ευρωεκλογές. Αυτό θέλω να σου πω. Θα δούμε περιοδίες εκεί πέρα, κανονικά. Θα λυθούν όλα. Και ας είναι ευρωεκλογές. Θα λυθούν. Θα ακούσουν δεσμεύσεις, υποσχέσεις, τα πάντα όλα. Ότι εδώ είμαστε εμείς, μην ανησυχείτε, θα είμαστε δίπλα σας. Μην ανησυχείτε. 34 μέρες λένε ακόμα. Ναι. Μέρες τις ευρωεκλογές. Τίποτα. Ένας μήνας είναι. Επί της ουσίας, τελική ευθεία μπαίνουμε, όπως καταλαβαίνουμε, περιοδίες των προέδρων των κομμάτων. Κοίτα όμως πόσο προσωποκεντρικές έχουν γίνει οι εκλογές. Εντελώς. Η Νέα Δημοκρατία, Μητσοτάκης, τέλος. Λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ, Κασελάκης, τέλος, όλο πάνω του. Το Πασόκ, Ανδρουλάκης, τέλος. Ο Βελόπουλος, προσωποκεντρικό. Ο Κουτσούμπας. ΚΚ, προσωποκεντρικό. Όλα έχουν γίνει τα πρόσωπα. Οι αρχηγοί και τίποτα άλλο. Δηλαδή γύρω-γύρω τίποτα. Άρα ρωτήσεις δε βέβαια όλους αυτούς θα σου πούνε ότι τα κόμματα δεν είναι προσωποκεντρικά. Ναι, εμείς παίζουμε ομαδικά και τα λοιπά. Ναι, τα κλασικά, αυτά ξέρουμε. Εμείς ναι. έχουμε ναι. όλους τους, όλη την παλέτα απλώνουμε και τα λοιπά. Άκουγα χθες ότι η μεικτά κλιμάκια λέει θα πάνε ανά την Ελλάδα για να εκπροσωπήσουν κυβέρνηση και Νέα Δημοκρατία. Ποια μεικτά κλιμάκια, αν δεν είμαι Μητσοτάκης δεν βλέπω τίποτα εγώ. Δεν παίζει αριστερά. Δεν βλέπω. Στα Ιχούρα είδα σε κάτι φωτογραφίες. Φωτογραφίες όμως το Instagram. Δεν κόσμο. Πηγαίνουν οι υπουργοί. Πηγαίνουν. Έχουν πάρει και το Μίζε. Θυμάσαι που του λέγαμε εδώ πέρα. Έχουν χωριστεί. Είχε παγωθεί, α πούμε, ένα πρωινό. Ναι, του είπαμε όλου. Έναν του είπαμε όλου. Καταγράψαμε. Λοιπόν, ο Μητσοτάκης πάει, θα πάει, μου λένε, στην Ήπειρο θα είναι αυτές τις μέρες. Θα κάνει εξορμήσεις και στην Αττική και θα πάει και στη Χίο, μάλλον την Παρασκευή. Ο Κασελάκης ήταν στην Κέρκυρα. Α, καταρχήν είδε συναντήθηκε με τον Μητροπολίτη ο Κασελάκης. Βέβαια. Συναντήθηκε με τον Μητροπολίτη.
Όπου μια χαρά του είπε: Λεβέντη μου, να σε καλά. Λεβέντη μου, αγκαλιές φιλιά. Είχε ρίξει στο κήρυγμα κάτι, εδώ. Κάτι συνάντησε εδώ πέρα. Πρόσεξε όμως. Στο κήρυγμα είχε ρίξει μερικές, έτσι. Στο ο κήρυγμα που δεν διάβασε αυτός. Το διάβασε εκπρόσωπός του. Ναι, μπράβο, το διαβάζουν εκ μέρους του Μητροπολίτη. Είπε για ψευτοδικαιωματισμό των μειοψηφιών. Πάλι. Και αυτό τσίγκλισε λιγάκι, το πάμε και χθες. Τσίγκλισε λιγάκι τον. Το Κασελάκη δεν αντέδρασε. Ναι. Αντέδρασε ο Αυλονίτης. Ο Αυλονίτης, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Που λέει κάτσε. Πρέπει να είναι πιο ευγενικός τουλάχιστον, λέει, όταν είναι εδώ πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν χρειάζεται να λέει έτσι αυτά. Και μετά όμως συναντήθηκαν κάπου ο κύριος Κασελάκης με τον σεβασμιότατο Κερκύρας και τα ψιλοείπαν. Ενώ σε καλό κλίμα από ό,τι βγαίνει μπροστά, δεν ξέρω τώρα τι ακριβώς είπαν. Επισήμως δεν έχει βγει κάτι. Αλλά συναντήθηκαν. Θυμάστε τι έλεγε ο Μητροπολίτης και είχε πει τότε ο κύριος Κασελάκης: θα πάω στην Κέρκυρα. Μας το είπε και σε εμάς εδώ. Βέβαια. Θα πάω στην Κέρκυρα. Και πήγε στην Κέρκυρα. Ναι, και ας θέλουν να με διώξουν, λέει. Ακριβώς. Ο Ανδρουλάκης ήταν χθες το βράδυ στη Σέριφο. Ήταν από το πρωί. Στη Σέριφο έχει πάει κάτι νοπία για κάτι που λέω εκεί. Τώρα κάνουν περιοδίες όλοι. Και θα γυρίσει σήμερα. Θα πάει στην Κρήτη, στο Ηράκλειο την Τετάρτη. Ναι. Καταλαβαίνουμε ότι κάνουν στοχευμένες περιοδίες πριν οι πολιτικοί αρχηγοί. Πάμε να δούμε λίγο με την ακρίβεια είναι. Σε αυτό το πεδίο και με τα εθνικά, νομίζω, θα σηκωθεί λίγο το θέμα τώρα. Θα σηκωθεί. Εν ώψη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν. Υπάρχει και η καθημερινότητα και υπάρχει και αυτό το θέμα με το ράμα, θα το σώσουμε μετά. Θα το δούμε αμέσως μετά με το ράμα. Είναι πολύ σοβαρό. Πάμε να δούμε τη δραστηριότητα των πολιτικών αρχηγών με επίκεντρο, ξαναλέω. Ο βασικός καυγάς είναι η ακρίβεια αυτή τη στιγμή. Και θα δούμε και όλα τα υπόλοιπα. Θα δούμε και μία συνέντευξη που έδωσε ο κύριος Κασελάκης στην Άννα Δρούζα στην εκπομπή. Πολύ μπορεί να μην το είδατε γιατί καλά. Στου πρωινού φίλου σίγουρα δεν ξενυχτήσατε. Σίγουρα. Αλλά κάποιοι ξενυχτήσανε και το είδανε. Ήταν γύρω στη μία ξεκίνησε η εκπομπή. Ήταν αργά για εμάς τους πρωινούς πολύ. Εμείς μάθαμε τι είπε και θα ακούσετε σε λίγα και θα παρακολουθήσετε σε λίγο ένα απόσπασμα. Πάμε. Αντίστροφα μετράει ο χρόνος για την κάλπη των ευρωεκλογών και μετά την πασχαλινή ανάπαυλα, τα κομματικά επιτελεία θα μπουν ξανά στη μάχη για την τελική ευθεία της 9ης Ιουνίου. Οι πολιτικοί αρχηγοί παίρνουν εκ νέου επάνω τους την προεκλογική καμπάνια, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να ετοιμάζεται να οργώσει τη χώρα, ενώ περιοδεία στο Ιόνιο ξεκίνησε ήδη ο Στέφανος Κασελάκης. Είστε η μοναδική ελπίδα μας. Όλοι μαζί. Κράτα, όλοι μαζί, αλλά κράτα τη μόνη καλό. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος έμεινε στην Αθήνα για το Πάσχα, θα βρεθεί σήμερα στη Σέριφο και την Τετάρτη στην ιδιαίτερη πατρίδα του, την Κρήτη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ήδη βάλει τον πήχη της Νέας Δημοκρατίας στο εκλογικό ποσοστό των ευρωεκλογών του 2019, δηλαδή στο 33%, προσδίδοντας εθνικό χαρακτήρα σε αυτήν την αναμέτρηση. Ενώ για τη δεύτερη θέση ερίζουν ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ. Εκδικούμε ένα ποσοστό τέτοιο που πραγματικά θα σηματοδοτεί πολιτικές εξελίξεις. Ποιο θα είναι αυτό το ποσοστό, κύριε Γαβρίλο? Σε κάθε περίπτωση μεγαλύτερο από το ποσοστό των εθνικών εκλογών του 2023. Εμείς έχουμε ένα εξεφρασμένο στόχο που είναι η δεύτερη θέση. Από εκεί πέρα είναι και συμβολικός ο στόχος, αλλά και πολιτικός. Αν μετά το 2012 σε μια εθνική κάλπη το ΠΑΣΟΚ είναι δεύτερο, καταλαβαίνετε ότι συντελείται μια αλλαγή του πολιτικού χάρτη στη χώρα. Η ακρίβεια παραμένει το νούμερο ένα πρόβλημα για την κυβέρνηση, ενώ οι προβλέψεις του ΟΗΕ δείχνουν αυξητικές τάσεις, προκαλώντας πονοκέφαλο στο κυβερνητικό επιτελείο. Είναι μια μάχη διαρκής και βλέπετε ότι τα μέτρα εντείνονται διαρκώς. Και το έχει πει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, ότι όσο διαρκεί αυτή η κρίση της ακρίβειας, τόσο αυτή η κυβέρνηση θα είναι δίπλα στους Έλληνες πολίτες πιο ενεργά, με περισσότερα μέτρα και κυρίως στους οικονομικά ασθενέστερους. Ναι, πράγματι είναι μια πολύ σκληρή και δύσκολη μάχη. Λοιπόν, έτσι είναι. Αυτό είναι το σκηνικό. Καθημερινότητα, ακρίβεια, ακρίβεια, ασφάλεια, υγεία. Όλα αυτά τα θέματα θα είναι μπροστά τώρα. Θα παίξουν όλα αυτά. Σε κάθε περίπτωση, νομίζω ότι πλέον είμαστε στην τελική ευθεία. Πολύ ωραία λες. Είναι προσωποκεντρικές οι εκλογές. Όλοι να δούμε πάνω τους, το μεγάλο στοίχημα, καταλαβαίνω ότι πλέον είναι η αποχή. Όλοι το τσιγκλάνε αυτό το θέμα. Γιατί δεν ξέρουν πώς θα πάνε να ψηφίσουν σε ευρωεκλογές. Είναι εκλογές οι οποίες όμως έχουν αντίκρισμα και εθνικό και ευρωπαϊκό. Η επιστολική δεν πήγε και πολύ καλά. Δεν πήγε, όχι. 200.000 μόνο δήλωση στην επιστολική, 150 στην Ελλάδα. 150 είναι στην Ελλάδα. Ελλάδα, εντός Ελλάδας. Λοιπόν, εγώ έκανα επιστολική, να ξέρετε. Λοιπόν, εντάξει, αυτή ταχύτατη διαδικασία. Εργαζόμενοι. Εμείς προφανώς. Πού είμαστε εργαζόμενοι, ρε παιδί μου. Και ειδικά τη μέρα των εκλογών, εμείς είμαστε όλη μέρα. Αλλά αυτοί που δηλώσαν την επιστολική συνήθως δεν ψηφίζουν κιόλας, έτσι. Δηλαδή, αυτοί μπορεί να μην πήγαιναν καν να ψηφίσουν. Αυτό λόγω απόστασης. Είναι ένα συν. Δεν αλλάζει όμως το εκλογικό μήνυμα καθόλου με το συγκεκριμένο ποσοστό. Με 100.000 όχι να λες. Όχι. Είναι παραπάνω, είναι γύρω στους 50.000 οι απόδημοι.
από 17.000 ασθενικές εκλογές. Δεν είναι σημαντική διαφορά. Είναι ένα νούμερο παραπάνω, δεν είναι όμως. Βέβαια, πόσοι ασχολούνται από τους απόδημους να πει με τις ευρωεκλογές. Είναι αρκετοί όμως όλη την Ευρώπη που θα έπρεπε να δηλώσουν. Γιατί πρέπει να ασχολούνται με τις ευρωεκλογές. Βέβαια, γιατί είναι το ευρωπαϊκά θέματα μας αφορούν όλους. Να πούμε ότι εχθές υπήρξε μια πληροφορία, δεν έχει βεβαιωθεί ακόμα, θα το δούμε. Κατά πόσον κατέληξε σε ένα πόρισμα η αστυνομία ή καταλήξει σε ένα συμπέρασμα η αστυνομία για την περίφημη διάρρηξη στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο γραφείο του Δευτή Κλογών. Από δύο Σαββατοκύριακα. Ακριβώς. Εχθές υπήρξαν αναφορές, δημοσιογραφικές αναφορές στο Sky, το είπε ο Γιάννης Σουλιώτης, το είπε. Το μετέφερε ως πληροφορία ότι ενδεχομένως το συγκεκριμένο, η συγκεκριμένη διάρρηξη να ήταν μούφα. Ναι. Να ήταν fake. Κοιτάξτε, ακούσαμε πολλά για αυτή τη διάρρηξη. Την πρώτη μέρα βασικά ψάχναμε να δούμε πώς έγινε αυτή η διάρρηξη. Μετά μάθαμε ότι προφανώς διάρρηξη. Δεν πήραν τίποτα. Δεν έγινε τίποτα. Δεν έχουν πειράξει τον υπολογιστή. Δεν έχουν πειράξει τίποτα. Δεν έχουν βρει αποτυπώματα DNA ή κάποιου σημασμένου. Θα μου πει μπορεί να το έκανε σημασμένο. Ναι. Αλλά δεν άκουσαν τίποτα γύρω-γύρω. Δεν κανένας. Άκουσε κανένα γραφείο τίποτα γύρω-γύρω. Ο φύλακας δεν είδε τίποτα. Ήταν περίεργη από την αρχή αυτή η διάρρηξη. Τώρα θα ανοίξουν και τα κινητά τηλέφωνα, λέει εκεί. Ναι. Αυτό περιμένουν για να το πούνε επισήμως. Τώρα, το να έχει γίνει ουσιαστικά fake διάρρηξη σε ένα γραφείο του Υπουργείου Εσωτερικών και να καταγγέλθηκε ως τέτοια, γι' αυτό βγήκε την πρώτη μέρα ενδεχομένως και είπε φερόμενη το Υπουργείο Εσωτερικών. Τι να σας πω, δεν ξέρω, αλλά είναι περίεργα πράγματα από την αυτά. Αρχή έχει πει το Υπουργείο Εσωτερικών φερόμενη, ναι. Ναι, γιατί όμως είναι περίεργα πράγματα, γιατί όλα αυτά συμπίπτουν με τα πορίσματα σχετικά με το τι έγινε με τη διαρροή των mail. Με διαρροή. Ναι, τα οποία... με τα στοιχεία των αποδήμων. Δεν έχουμε μάθει και πάρα πολλά πράγματα. Δεν έχουμε. Καταρχήν, εδώ και αυτό είναι προϊόν αντιδικίας αυτή τη στιγμή. Ναι. Είναι από τον κατάλογο τελικά. Έφυγε από τον Ιούνιο, που ήταν η υπηρεσιακή κυβέρνηση. Ναι, ναι. Ήταν μετά, πότε ήταν. Ναι, γιατί κυκλοφορεί τώρα, τελευταίες ώρες, κυκλοφορεί κάτι ότι αυτό έφυγαν μετά. Ναι, δηλαδή πρέπει να υπάρξει μια απάντηση σίγουρα πριν τις ευρωεκλογές αλλεργίας. Αυτά είναι, παιδιά. Αυτά είναι. Λοιπόν, γίτσας. Πάμε καλά. Αλλεργία είναι, παιδιά. Ναι. Λοιπόν, εχθές ο Στέφανος Κασελάκης έδωσε μια συνέντευξη στην Άννα Δρούζα, στην πρεμιέρα της εκπομπής της. Στην εκπομπή όσα δεν λέμε. Παρένθεση δεν λέμε. Δε. Παρένθεση. Κλείνει παρένθεση, λέμε. Και αλήθειες λέμε. Και αλήθεια λέμε. Δεν τις περνήσε. Η εκπομπή μεταδίδεται στη μία ώρα τη νύχτα. Ήταν μια πολύ προσωπική συνέντευξη με προσωπικές εξομολογήσεις. Ναι. Στοιχεία από τη ζωή του, πέρα από την πολιτική δηλαδή. Ναι, είναι στον καναπέ, μιλάει με την κυρία Δρούζα. Και το ρωτάει και πιο προσωπικά πράγματα. Δεν είναι αυστηρά μια πολιτική συζήτηση. Όχι, είναι πιο προσωπική. Λοιπόν, πιο προσωπική. Θα δούμε ένα απόσπασμα. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Βέβαια. Το απόσπασμα αυτό. Οικία. 13 ετών. Ναι. Καλά, είναι σοκαριστικό το ότι μιλάς έτσι αληθινά. Ειλικρινά σου μιλάω. Δηλαδή, ξέρεις, έχουμε συνηθίσει όλοι να θέλουν να κρυφτούν. Και να κρύψουν κομμάτια που ενδεχομένως δεν θέλουν να. Εντάξει, θα μοιράζουν. Όσο στήθηκα στο ελληνικό κοινό. Με τον εαυτό μου. Mm-hmm. Με ένα αυτοβιογραφικό βίντεο, το οποίο είχε και την πορεία της ζωής μου μέχρι την ανακοίνωση της υποψηφιότητας, mm-hmm. αλλά είχε και πολιτικές προτάσεις, τις οποίες πρεσβεύω. Mm-hmm. Το γεγονός ότι έζησα προδοσία στα 13 στην οικογένειά μου, μάλλον η οικογένειά μου έζησε την προδοσία από ένα φάσμα ανθρώπων, από τον εξωτερικό δικηγόρο του πατέρα μου μέχρι εργαζόμενους της εταιρείας του πατέρα μου που ξαφνικά ξέχασαν το πόσο πολύ τους είχε βοηθήσει και εκείνους και τα παιδιά τους. Ήταν ένα πολύ σκληρό μάθημα. Και τραυματικό. Τραυματικό, το οποίο όμως με έχει σχηματίσει συγχρόνως, με έχει συνδιαμορφώσει. Σε καθόρισε αυτό. Ναι, ναι. Σε έκανε πιο σκληρό, πιο ανθεκτικό, πιο έτοιμο να διεκδικήσεις, να μη σου ξανασυμβεί αυτό που συνέβη τότε. Πώς ξαφνικά σε αυτή την ηλικία βρίσκεσαι, να έχεις μια οικονομική δυνατότητα. Αυτό είναι άλλο. Έτσι, ναι. Συνδέεται με το ότι μπορεί να ορκίστηκες τότε ότι εγώ δεν θέλω να ζήσω όμως ποτέ ξανά αυτή την εμπειρία, να μην έχω τη δυνατότητα της επιβίωσης οικονομικά. Σίγουρα συνδέθηκε, ναι. αλλά νομίζω το πιο βαθύ ένστικτο που καλλιεργήθηκε τότε ήταν ότι μπορώ να αντέξω τα πάντα. Αυτό. Άρα λοιπόν, όταν ξέρεις ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο, και ότι το αντέχεις και ότι βασίζεσαι σε πολύ λίγο κόσμο και ότι μπορείς να αναρρώσεις, να ανακάμψεις, είναι κάτι το οποίο δημιουργεί μια σκληράδα αμέσως, μια ανθεκτικότητα. Την οποία προφανώς και την έχω. Προσωπική συνέντευξη με μεγάλο ενδιαφέρον, οφείλω να πω. Έχει και ένα σημείο όπου μιλάει για τη στιγμή που συνειδητοποίησε τη σεξουαλικότητά του και το εξομολογήθηκε στη μητέρα του
και πράγματι πολύ προσωπική και συγκινητική στιγμή είναι αυτή. Μπορείτε να ακούσουμε συνέχεια αυτό. Ναι, όπου ουσιαστικά περιγράφει πώς αναζήτησε την αποδοχή. Ενώ λέει, ναι, ουσιαστικά ο άνθρωπος σου λέει ότι εγώ έχω κάνει μια επιλογή, δεν με καθορίζει, δεν με καθορίζει πώς με κοιτούν οι άλλοι, προφανώς, και καλά κάνει, έτσι είναι. Ναι. Πόσο τον ενδιέφερε η αποδοχή της μάνας, έτσι. Σε όλους τους ανθρώπους ισχύει αυτό, ναι, δεν είναι μόνο του Κασελάκη. Για όλους τους ανθρώπους είναι. Είναι ένα κομμάτι όμως που η περιγραφή του πραγματικά συγκλονιστική στο πώς το περιγράφει εκεί. Ναι, λοιπόν, και ήταν και κάτι το οποίο στην ουσία προέκυψε στη ζωή του στην πορεία. Και προέκυψε αφού είχε κάνει και ο ίδιος το έχει παραποδεχθεί. Ναι, ναι, ότι κάνει και σχέσεις. Σχέσεις, ναι. Αλλά έχει μία σημασία ο τρόπος που το λέει εκεί αυτό. Σωστά, πραγματικά. Σωστά. Είναι πολύ ευαίσθητο σημείο αυτό και το λέει ανοιχτά, πολύ ξεκάθαρα. Πάμε να ακούσουμε άλλο ένα κομμάτι. Ένα απόσπασμα ακόμα, ναι. Γεωργία. Αυτή η εικόνα της ανδρείας, που είναι μια λέξη προβληματική για άλλους λόγους, αναγκαστικά συνεπάγεται και να μην κλαις, να μην δείχνεις αίσθημα. Το αντίθετο. Ευάλωτος. Το να είσαι γενναίος πάει να πει ότι δεν φοβάσαι να δείξεις αίσθημα. Mm-hmm. Δεν φοβάσαι. Mm-hmm. Άλλο αυτό και άλλο να είσαι αφελής. Mm-hmm. Είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα. Θυμάμαι μου περιέγραφε ένας φίλος για τον Τριντό, τον πρόεδρο, τον μπαμπά του σημερινού. Τον ρώτησε ο δημοσιογράφος για την πρώην σύζυγό του και εκεί λέει έσταξε. Ο Πιέρ Τριντό, ο πατέρας του. Ο πατέρας, ναι, ο Πιέρ Τριντό. Ναι. Και τότε έτρεξε ένα δάκρυ και θυμάμαι ότι είχε γίνει τότε πολύ μεγάλο θέμα στον Καναδά. Ναι. Και ότι ο κόσμος εξαιτίας του ότι επέτρεψε να φεθεί αυτή η ευαισθησία και να φανεί, τον είχαν λατρέψει. Χαίρομαι που ο κόσμος βλέπει η αυθεντικότητα και την επιβραβεύει, αλλά αυτό δεν θα έπρεπε να είναι η εξαίρεση. Θα έπρεπε όλη η πολιτική να είναι πολύ πιο διάφανη. Τι μπορεί να σε έχει κάνει να κλάψεις? Τι μπορεί να σε κάνει να κλάψεις? Και θα σας πω δύο περιστατικά. Το ένα το οποίο το θυμάμαι σε μια πολύ ευάλωτη στιγμή. Και το δεύτερο το οποίο είναι ένα από πολλά κλάματα που έχω βιώσει το τελευταίο εξάμηνο. Συχνά συγκινούμε πολύ μέσω της επαφής με τον κόσμο. Δηλαδή, όταν είχα πάει στην Καρδίτσα και είχα δει τα σπίτια αυτών των ανθρώπων να έχουν καταστραφεί ολοσχερώς από 2 μέτρα λάσπες και να βλέπεις τα πτυχία των παιδιών τους με τους βαθμούς πάνω, να έχουν σπάσει τα τζάμια τους και να βλέπεις φωτογραφίες οικογενειακές, το ίδιο πράγμα. Και να σου λένε ότι είμαστε αφημένοι στην τύχη μας, ζούμε από τύχη και αυτή είναι απελπισία. Προφανώς αυτό και σε συγκινεί. Πάρα πολύ. Mm-hmm. Και τώρα. Το δεύτερο ήταν η πιο ευάλωτη στιγμή μου όσον αφορά το κλάμα ήταν όταν εκδηλώθηκα στη μητέρα μου για τον προσανατολισμό μου. Ένιωσε την ανάγκη να κλάψεις. Έκλαιγα για ώρες. Για ώρες, ναι. Ίσως ήταν λυτρωτικό γιατί έλεγες την αλήθεια σου. Μου ήταν λυτρωτικό και είχα ανάγκη, εάν και έχω υπάρξει ανεξάρτητος για πάρα πολλά χρόνια, εκείνη τη στιγμή είχα ανάγκη από τη δική της αποδοχή. Σου είπε ότι σ' αγαπάει. Μητέρα μου, εκείνη... ναι, πολύ, είμαστε πολύ δεμένη οικογένεια. Σε εκείνη τη στιγμή που εσύ της άνοιξες την ψυχή σου, τότε ναι, ειδικά. Ναι, εννοείται, επί τόπου. Δεν σε απογοήτευσε η αντίδραση της, αυτό θέλω να. Όχι, εντάξει. Ναι. Είχε μερικές ερωτήσεις, προφανώς, αλλά όχι καθόλου. Μάλιστα. Εντάξει. Νομίζω ότι είναι πολύ ενδιαφέρον. Ναι. Πολύ ενδιαφέρον και νομίζω ότι είναι και πολύ εκβαθέον. Εξομολόγηση κανονική είναι. Εξομολόγηση, ναι. Δηλαδή, ναι, σε πίθιο τρόπος που το περιγράφει αυτό το συγκεκριμένο κυρίως. Δεν τα έχουμε ακούσει αυτά. Όχι. Δεν τα έχουμε ακούσει αυτά. Ο τρόπος που το περιγράφει το συγκεκριμένο είναι έναν άνθρωπο ο οποίος το έχει βιώσει έτσι. Πάντα τα έχει πει συνεντεύξεις, αλλά κατά αυτόν τον τρόπο όπως ναι, δεν τα έχει πει. Ναι. Πολύ ωραίο. Λοιπόν, πολύ ωραίο. Πολύ διαφορετικό και πολύ ωραίο. Πολύ διαφορετικό. Να δούμε ποιοι θα ακολουθήσουν στον καναπέ εκεί. Στον καναπέ, θα έχει ενδιαφέρον εκεί. Εμείς θα τα παίζουμε κάθε Τρίτη εδώ πέρα. Ξέρετε, κυρία Δρούζα μου, να ξέρετε εδώ πέρα, εμείς θα τα παίζουμε. Παίρνετε εσείς και εδώ είμαστε εμείς. Ναι, εμείς έχουμε αποσπάσματα που θα παίζουμε εκτενές αποσπάσματα από εξομολογήσεις. Μας αρέσουν αυτά εμάς. Πάμε πριν πάμε σε εφημερίδες να δούμε λίγο. Να πάμε στη Λαμία. Πάμε στη Ράμα, στην υπόθεση Ράμα. Βέβαια. Γιατί ξέχασα. Άκουσε τώρα τι γίνεται με το Ράμα. Έχουμε την υπόθεση Μπελέρη ανοιχτή, έτσι. Ωραία. Φυλακισμένος ο Μπελέρης, υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία. Ξέρουμε όλοι πολύ καλά την ιστορία πια του Φρέντι Μπελέρη. Έχουμε όμως το Ράμα, ο οποίος έρχεται στην Αθήνα
κανονίζει να κάνει προεκλογική εκστρατεία μέσω Αθήνας. Θα κάνει μια ομιλία στην Αθήνα. Εγγενιάζει ουσιαστικά. Είναι του χρόνου οι εκλογές στην Αλβανία. Ναι, ναι. Σε ένα χρόνο. Και έρχεται, θέλει να έρθει στην Αθήνα την ημέρα της επετείου της σύλληψης του Φρέντι Μπελέρη. 12 Μαΐου. Όλα παίζουν ρόλο. Ο Ράμα δεν αφήνει τίποτα έτσι. Όλα έχουν μια σημειολογία. Yeah. Και επίσης μην ξεχνάτε κάτι. Δεν έχει ενημερωθεί επίσημα η ελληνική κυβέρνηση για την άφιξη του. Μιλάμε για πρωθυπουργό μιας άλλης χώρας, έτσι. Ναι. Ακόμα και σ' άτυπες παρουσίες, έχω την αίσθηση ότι υπάρχει μια διπλωματική συνεννόηση. Πρέπει να υπάρχουν μέτρα ασφαλείας, να υπάρχουν διάφορα πράγματα. Γίνεται. Έρχεται ο πρόεδρος μιας χώρας, πρέπει να, όντως, να ενημερωθεί η ασφάλεια. Τώρα... Να, τον, να υπάρχει φρουρά μαζί. Ακόμα και αν δεν υπάρχει συνάντηση καμία επίσημη ή ανεπίσημη. Και σε ανεπίσημη είναι υποχρεωμένο ένα κράτος να έχει φύλαξη. Σε έναν ηγέτη χώρα, σε ένα αρχαίο κράτος. Ο ίδιος το είχε αναγγείλει αυτή την συνάντηση. Λοιπόν, έχει πει ότι θα έρθει να μιλήσει στην Αθήνα. Θα μιλήσει προφανώς σε ανθρώπους που ψηφίζουν στην Αλβανία. Προφανώς, συμπατριώτες του. Συμπατριώτες του, που είναι εδώ στην Ελλάδα προφανώς και ζουν και εργάζονται και μια χαρά είναι οι άνθρωποι εδώ, πολύ ωραία. Αλλά υπάρχει κάτι άλλο. Ξεκινάει αρχικά να κάνει την συγκέντρωση, λέει, στο Γαλάτσι. Στο κλειστό του Γαλατσίου. Δεν υπάρχει τρόπο. Δεν θα γίνει στο κλειστό του Γαλατσίου. Τώρα μαθαίνω ότι θα γίνει κάπου πιο νότια, κοντά στη θάλασσα. Να. Το οποίο και αυτό επίσης δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση. Να. Δηλαδή δεν έχει μιλήσει το Υπουργείο Εξωτερικών, δεν έχει μιλήσει. Δεν ξέρω αν έχει μιλήσει με το Δήμο. Να. Στον Πειραιά είναι αυτό τώρα λοιπόν. Που λέμε. Στο Δήμο και Φιλίας λένε ότι θα γίνει. Δεν ξέρουμε όμως αν ισχύει και αυτό. Μαθαίνουμε ότι σιγά σιγά ψάχνει να βρει χώρο για να κάνει αυτή για την. Για να κάνει. Όπως καταλαβαίνετε, θα συγκεντρώσει πάρα πολύ κόσμο. Εγώ λέω ότι μπορεί να έρχεται να κάνει και μία επίδειξη ισχυρής παρουσίας στη χώρα μας. Με ποια έννοια? Ότι εδώ. Υπάρχουν άνθρωποι στη χώρα σας οι οποίοι έχουν μια αριθμητική παρουσία εδώ σε αντιστάθμισμα όσων έχουν ακουστεί τον τελευταίο καιρό. Γιατί έχει πάρα πολλούς Αλβανούς στη χώρα μας, οι οποίοι εργάζονται και ζουν στη χώρα μας κανονικά. Ψηφίζουν στην Αλβανία. Ακριβώς. Και σε αυτούς υπολογίζει προφανώς ο Ράμα τώρα. Αυτό αυτή τη στιγμή, το να μην υπάρξει επίσημη ενημέρωση, να έρχεται, να το έχει ανακοινώσει ο ίδιος ότι έρχεται, έτσι, με βίντεο στα social media κτλ. Ότι έρχεται κανονικά, το βλέπετε, τα ακούσετε και στο ρεπορτάζ. Α, το Αθήνα, το βλέπετε. Ότι αυτό έρχεται στις 12 Μαΐου. Αυτό είναι σποτ κανονικά. Θα πούμε τώρα, το ακούσετε το ρεπορτάζ του Χρήστου Σιγουρή, πώς το καταγράψαμε και από χθες. 12 Μαΐου στην Αθήνα, το βλέπετε καθαρά. Πάμε να το δούμε. Η αλβανική σημαία. Πάμε να το δούμε. Πάμε. Οι κάλπες στην Αλβανία θα στηθούν την άνοιξη του 2025. Ωστόσο, ο Έντι Ράμα ξεκινά προεκλογική εκστρατεία από την Αθήνα την ερχόμενη Κυριακή. Ένα ολόκληρο χρόνο δηλαδή πριν στηθούν οι κάλπες στη χώρα του. Και σε περίοδο όχι πολιτικά ουδέτερη, αλλά λίγο πριν τις ευρωεκλογές του Ιουνίου. Την εκδήλωση της ερχόμενης Κυριακής στην Αθήνα, ο Πρωθυπουργός της Αλβανίας τη γνωστοποίησε μέσω βίντεο που ανάρτησε στο λογαριασμό του στο Facebook. Στις εικόνες, πέραν του Αετού, σύμβολο της Αλβανίας που εμφανίζεται να πετά με φόντο τον ελληνικό ουρανό, ο Έντι Ράμα έχει περιλάβει στιγμιότυπα από συναντήσεις του με τους Έλληνες πρωθυπουργούς Αλέξη Τσίπρα και Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά επίσης και στιγμιότυπα από εκδηλώσεις με την ελληνική μειονότητα στην Αλβανία. Και αν ο ένας χρόνος που απομένει μέχρι τις αλβανικές εκλογές προκαλεί απορία για την τωρινή εκδήλωση, ο προγραμματισμός έχει μια ακόμα λεπτομέρεια που μπορεί να παραπέμπει σε απάντηση Ράμα για την υποψηφιότητα του Φρέντι Μπελέρη. Καθώς η 12η Μαΐου είναι η ημέρα όπου ένα χρόνο πριν οι αλβανικές αρχές προχωρούσαν στη σύλληψη του Φρέντι Μπελέρη που παραμένει φυλακισμένος. Συμπατριώτησες και συμπατριώτες, το φετινό Πάσχα δεν μπορώ να βρίσκομαι κοντά στην οικογένεια και τους φίλους μου. Θα με συντροφεύει όμως η αγάπη και η δύναμη που μου δίνεται καθημερινά, καθώς και η ελπίδα που γεννά η ίδια η πίστη μας. Στο τέλος του Γολγοθά έρχεται η Ανάσταση. Το αν και πού τελικά θα πραγματοποιηθεί η προεκλογική φιέστα Ράμα παραμένει ασαφές, καθώς σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, ο ίδιος δεν επιδίωξε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση. Ο πρώτος σχεδιασμός για το κλειστό γήπεδο του Γαλατσίου δεν προχώρησε λόγω πραγματοποίησης άλλων δραστηριοτήτων. Λοιπόν, να δούμε τι θα γίνει και πώς. Θα γίνει διαδικασία, πώς θα ενημερωθεί η ελληνική πλευρά, γιατί πρέπει να ενημερωθεί η ελληνική πλευρά. Εντάξει. Πού θα γίνει η εκδήλωση? Ενημερωμένη είναι πια, όχι από τα ρεπορτάζ προφανώς. Ξέρει πολύ καλά ότι θα κάνει εκδήλωση ο Ράμα. Το έχει βάλει ένα σποτ, δηλαδή άλλη μόνο. Φαντάζομαι. Το μάθαμε εμείς, δεν το έχει μάθει το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Φαντάζομαι. Και οι νομοτικές υπηρεσίες. Το θέμα είναι ότι πώς θα γίνει αυτή η εκδήλωση και τι μήνυματα θα στείλει. Και να δούμε, επειδή θα είναι σε ένα χρόνο, να δούμε και τι εξέλιξη θα έχουμε και με τον Μπελέρη. Ξεχνάς... Ο Μπελέρης μπορεί να έχει εκλεγεί ευρωβουλευτής. Ακριβώς. Θα έχει αλλάξει τελείως σκηνικό. Ακριβώς. Και μην ξεχνάς και κάτι άλλο, ότι 12 Μαΐου είναι ο Ράμα στην Αθήνα, 13 ο Μητσοτάκης στην Άγκυρα.
Λοιπόν, υπάρχει μια αλληλουχία πραγμάτων, τα οποία ουσιαστικά δημιουργούν ένα διπλωματικό, έτσι πώς να το πω, περιτύλιγμα διαφορετικό. Να δούμε. Να δούμε. Μπορεί να μην γίνει τίποτα. Θα το δούμε. Προφανώς. Λοιπόν, πάμε στη Λαμία. Πάμε να δούμε τον συνάδελφο, να ακούσουμε τον συνάδελφο, τον Αργύρη Μπλότζο. Από το Star Κεντρικής Ελλάδας. Ακριβώς. Λοιπόν. Είχαμε ένα περιστατικό. Καλημέρα και χρόνια πολλά στο Σταρκεντρικής Ελλάδας. Καλημέρα, καλημέρα. Και στο φίλο μου Γιώργο Σουμόπουλο εκεί. Καλημέρα, παιδιά. Συγγνώμη, κύριε Μπλότζο, θέλω να μεταφέρω και τις ευχές μου στον κύριο Σουμόπουλο, γιατί είμαστε χρόνια φίλοι. Ορίστε, μπράβο, την καλημέρα μας. Με τον επικεφαλής του Star Κεντρικής Ελλάδας. Αυτά είναι τώρα. Λοιπόν, είχαμε μια παρολίγων τραγωδία στο Δομοκό. Πολύ σοβαρό θέμα. Αγαπητέ συνάδελφε, έτσι δεν είναι? Έτσι ακριβώς. Ένα αγόρι, 6 μόλις ετών, κινδύνευσε όταν έπεσε πάνω του μια σιδερένια βαριά πόρτα σχολείου, ναι, παλιού σχολείου, στον Άγιο Στέφανο και του Δήμου Δομοκού. Το βράδυ της Κυριακής, το απόγευμα της Κυριακής, στις 8 έγινε το περιστατικό αυτό, της Κυριακής του Πάσχα, το παιδί έπαιζε με το πατίνι του, βλέπουμε το παλιό σχολείο και την πόρτα, ναι, που έχει πέσει, έπαιζε με το πατίνι του μαζί με την αδερφή του και την ξαδέρφη τους και θέλησαν να πάνε μέσα στο προάβλιο του σχολείου για να συνεχίσουν το παιχνίδι τους. Όπως μας λέει ο θείος του παιδιού και οι γονείς, η πόρτα ήταν μισάνοιχτη. Το παιδί τράβηξε την πόρτα για να την ανοίξει ακόμη περισσότερο για να χωρέσουν και να περάσουν στο προάβλιο και τότε εκείνη υποχώρησε. Τον καταπλάκωσε. Ευτυχώς όμως όχι σε τέτοιο βαθμό που να τον τραυματίσει σοβαρά και να μιλάμε πια, να, ή να μιλάμε πια για τραγωδία. Το άφησε μόνο μόλοπες και εκδορές στην πλάτη. Τα παιδιά σοκαρισμένα άρχισαν να φωνάζουν βοήθεια. Οι γονείς τους που άκουσαν τις φωνές από το σπίτι που βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το παλιό σχολείο έσπευσαν να δουν τι συμβαίνει, σήκωσαν την πόρτα, σοκαρισμένοι και αυτοί έλεγξαν την κατάσταση του παιδιού, ευτυχώς δεν ήταν κάτι σοβαρό και έληξε η περιπέτεια για το παιδί. Επικίνδυνο εκεί. Πράγμα όμως. Πολύ, αυτό πολύ. Το σχολείο δεν λειτουργεί όπως κατάλαβα. Δεν λειτουργεί, όχι. Δεν λειτουργεί. Γιατί δεν υπάρχουν παιδιά στο σχολείο πια. Ναι, και το παιδάκι αυτό... αλλά φαντάζομαι ότι είναι ένας χώρος που επειδή ακριβώς έχει άνοιγμα μπορεί να πηγαίνουν να παίζουν τα παιδιά όπως και έγινε το περιστατικό. Το έχουν εγκαταλείψει από ό,τι καταλαβαίνουμε, yeah, και δεν ασχολείται κανείς με το θα σχολείο. Θα πρέπει να είναι σφραγισμένο βέβαια, yeah, αυτό το πράγμα εκεί. Για ακριβώς για να μην μπορούν να πάνε τα παιδιά, αφού υπάρχει κίνδυνος. Αυτό είναι το θέμα, όπως καταλαβαίνουμε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε να ακούσουμε τι είπε και ο θείος του παιδιού. Αργύρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, Αργύρη. Είχα Μάγιο χθες με τον ανιψό μου, παίζανε εδώ τα παιδιά και θέλησαν να πάνε στο σχολείο, το οποίο είναι απέναντι από το σπίτι μας. Η πόρτα ήταν μισάνοιχτη και μπαίνει μέσα και την ώρα που πάει να την ανοίξει, πέφτει η πόρτα και τον πλακώνει. Ευτυχώς, βοήθησε ο Θεός και δεν είχαμε μεγάλο πρόβλημα και τα μικρά, η κόρη μου και η ανιψιά μου, ζητούσαν βοήθεια και τρέξαμε όλοι μετά και σηκώσαμε την πόρτα. Ήταν πάρα πολύ βαριά και αν δείτε, και ακόμη και σήμερα που μιλάμε, η πόρτα είναι πεσμένη κάτω. Το παιδί τι σας είπε? Πούλωσε, έκλαιγε. Πήγε να ανοίξει την πόρτα και την ώρα που άνοιξε την πόρτα, ήταν μισάνοιχτη η πόρτα. Καταρχάς αυτή η πόρτα έπρεπε να ήταν κλειδωμένη ή να έχει λουκέτο. Προφανώς ήταν σάπια και την ώρα που πήγε να την ανοίξει έπεσε πάνω του. Τίποτα, είμαστε τυχεροί, είχαμε Αγίου. Και μη χειρότερα, λοιπόν, και μη χειρότερα, αυτό, παιδιά. Αυτό. Και μη χειρότερα, πραγματικά. Λοιπόν, πάμε να δούμε τον καιρό. Τι βέβαια γίνεται με τι. Α, ναι, δεν τον έχουμε εδώ. Δεν είναι εδώ ο κύριος. Είναι στο άστρος Κοινουρίας. Βέβαια. Θα προσπαθήσουμε να τον βρούμε. Να δούμε. Τιμή για το άστρος Κοινουρίας που παραθερίζει εκεί ένας. Το καμάρι του Κλέος Μαρουσάκης. Δεν μπορείτε να φανταστείτε ποιο είναι το μέλλον του Μαρουσάκη. Γι' αυτό δεν ξέρετε τι έχετε εκεί. Είναι ένας επιστήμονας, μετεωρολόγος, από τους κορυφαίους της χώρας. Αλλά το τι έρχεται στο μέλλον δεν το ξέρετε. Θέλω να σου πω κάτι. Πιέζουμε. Μετεωρολόγους, βουλευτές έχουμε δει. Ανάγκη σου. Έτσι. Ναι, έχουμε, ναι, προφανώς. Δεν έχουμε ανάγκη από βουλευτές. Υποψήφιους ευρωβουλευτές έχουμε τώρα επίσης. Ακριβώς. Πρόεδρο κόμματος έχουμε μετεωρολόγο. Δεν έχουμε, αδερφιά. Εμείς πιέζουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν ξέρουμε τελικά θα ενδώσει ο κλέαρχος. Κάτι φαίνεται. Κάτι φαίνεται. Κάτι αχνοφαίνεται στον ορίζοντα. Λοιπόν, μέσα στις εθνικές εκλογές καλά να είμαστε. Δεν ξέρουμε πού θα είμαστε όλοι. Αλλά εμείς θα τον πιέζουμε. Κοίταξε να δεις. Έτσι και μπράβο. Εμείς θα τον πιέζουμε. Εμείς θα πιέζουμε Μαρουσάκη. Ναι. Σε κάθε περίπτωση, να δούμε θα γίνει στην κέντρο αριστερά, γενικότερα στον ευρύτερο χώρο.
Να δούμε τι γίνεται. Μπορεί να ψάχνουν ηγέτη αύριο μεθαύριο. Δεν ξέρεις. Ανήκει στο κέντρο. Εκεί τοποθετείται ο κλέρχος. Ναι. Στο χώρο του κέντρου. Στο ευρύτερο κέντρο. Ναι. Οπότε μπορεί να πιάσει από κέντρο αριστερά μέχρι κέντρο δεξιά. Εντάξει. Όπου υπάρχει κενό. Θα τροπώσει. Κανονικά δεν έπρεπε να κάνει παρέμβαση τώρα ο κλέρχος. Κανονικά, ναι. Κανονικά. Αλλά 7 και 13 τώρα στο άρθρο της κοινωνίας θα έχει τσιμπήσει και κάτι από αυτό το βράδυ. Δεν νομίζω ότι τώρα είναι όρθιος. Δεν νομίζω. Ναι. Νομίζω. Εκτός αν ακούσει τη φωνούλα, τη γάργαρη φωνούλα τώρα στον καιρό που θα προβάλλουμε το βίντεο. Και θέλει να διορθώσει και πει: όπα, όπα, ο καιρός. Δεν είναι έτσι. Περίμενα να πω πώς θα γίνουν τα πράγματα. Πάμε να τον ακούσουμε σε βίντεο και μπορεί να τον έχουμε και ζωντανά. Θα δούμε, δεν ξέρω. Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Με καλοκαιρία θα κυλήσει η σημερινή ημέρα στη χώρα μας πιο αναλυτικά. Για σήμερα Τρίτη, σε ολόκληρη τη χώρα, η ηλιοφάνεια αναμένεται να κυριαρχήσει με λίγες πρόσκαιρες τοπικές συννεφιές. Παρ' όλα αυτά, τις απογευματινές ώρες, οι συννεφιές προς τα βόρεια ορεινά της υπηρετικής χώρας θα πυκνώσουν και δεν αποκλείεται να σημειωθούν μπόρες. Οι άνεμοι σε Ιόνιο και Αιγαίο θα πλέουν από διάφορες διευθύνσεις με τις εντάσεις τους στα 4 τοπικά ακόμη και 5 μποφόρ, ενώ η Δάργυρος θα προσεγγίσει αργά το μεσημέρι τους 27 με 29 βαθμούς Κελσίου. Για την περιοχή της Αττικής αναμένουμε γενικά έθριο καιρό, με τους ανέμους γενικά να μην προβληματίζουν και τον υδράργυρο αργά το μεσημέρι να προσεγγίζει στο κέντρο της πόλης και τους 28 βαθμούς Κελσίου. Για την περιοχή της Θεσσαλονίκης αναμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες πρόσφερες τοπικές συννεφιές. Οι άνεμοι στις γύρω θαλάσσιες, παραθαλάσσιες περιοχές θα στραφούν σε νότιους, ιδιαίτερα προς το απόγευμα, με τοπικά μέτριες εντάσεις, ενώ η θερμοκρασία θα προσεγγίσει και τους 27 βαθμούς Κελσίου. Ακολουθεί η πρόγνωση και για άλλες περιοχές. Να έχετε μια υπέροχη μέρα. Αν θέλει ο κλέρχος να παρέμβει, να μας πάρει οποιαδήποτε στιγμή. Παγώθηκες. Παγώθηκα. Αλήθεια. Πάμε εφημερίδες. Θα είναι αύριο εδώ πέρα φυσική παρουσία μαζί μας. Θα μας ανοίξει ένα-ένα, μέρα-μέρα, λεπτό-λεπτό θα πάμε. Ναι, και θα μας πει και πώς πέρασε το Πάσχα, γιατί είναι πολύ κρίσιμο αυτό να μάθουμε. Δεν ξέρω τι έγινε. Έγινε μεγάλο πανηγύρι. Ήρθε η ώρα για εξομολογήσεις, όπως είδες. Εμείς θα τον βάλουμε στο τραπέζι τον κλέρχο. Να τα πει. Στην τον τάβλα. Στην τάβλα. Θα κάνουμε τη τάβλα στη συνέντευξη. Μπορούμε να κάνουμε τάβλα, γιατί όχι. Πάμε να δούμε εφημερίδες. Τα νέα. Τι πρέπει να προσέξουν οι ιδιοκτήτες, φοροπαγίδες με τα ακίνητα, τεκμήρια που απειλούν όσους απέκτησαν κατοικία το 23, ο ρόλος των χρηματικών γονικών παροχών, τι ισχύει για συνδιοκτήτες και ανέγερση οικοδομών. Εδώ επίσης, μετά την Αγία Σοφιά Τζαμί, ξανά η ιστορική μονή της χώρας, τα τηλεοπτικά εγγένεια του Ερντογάν, Ράφα ώρα 0, ναι στη Χαμάς στην πρόταση εκεχηρία, της Χαμάς στην πρόταση εκεχηρίας, όχι προς το παρόν το Ισραήλ. Συνταξιούχοι, νέος γύρος αναδρομικών ως 4.000 ευρώ. Θα δούμε και συνέχεια με τον κύριο Μητρόπουλο, του καθηγητή. Βέβαια. Θα είναι εδώ να δούμε τι αναδρομικά θα πάρει ο κόσμος. Παγώνει η τέταρτη φρεγάτα ξέπαγώνει. Μπελαρά. Ξεπαγώνει. Η Αθήνα ανοίγει. Παγώσαμε όλοι. Ανοίγει το φάκελο της αγοράς. Κίνηση, λέει, αναθέρμανση των σχέσεων με το Παρίσι. Εκεί ήταν ένα πάγωμα. Με το Παρίσι, όπως φαίνεται, μια ψηλοδιάσταση σε κάποια ζητήματα, τις επιλογές που κάναμε. Το νέο χρονοδιαγράμματα, τι είδο αρχηγός γέννης στα ναυπηγεία που χτίζονται οι πρώτες τρεις φρεγάτες. Και μεγάλο θέμα εδώ αυτό. Τι συζήτησε ο ΣΥ, ο πρόεδρος ΣΥ, ο Κινέζος πρόεδρος, με Μακρόν και Ούρσουλα Φοντελάιεν. Ξεχάστε τη ΣΥΠΑ, επενδύστε στην Κίνα. Το πρώτο ταξίδι του Κινέζου πρόεδρου στην Ευρώπη μετά την πανδημία, 5 χρόνια έχει να βγει, να ξέρετε. Τι επιδιώκει το Πεκίνο, σε τι ελπίζουν Παρίσι και Βρυξέλλες. Είναι ίσως από τα πιο ενδιαφέροντα θέματα τελευταίων ώρων, ας το πούμε έτσι, γιατί είναι στην Ευρώπη ο πρόεδρος Κίνας και είχε τις επαφές με τον κύριο Μακρόν και την κυρία Φοντερ Λάιεν. Γιατί το βασικό θέμα, προφανώς έχει έρθει και για τα διπλωματικά για την Ουκρανία. Οικονομία. Το βασικό θέμα είναι ότι τα κινέζικα προϊόντα κατακλείζουν τον κόσμο όλο. Ένα στοιχείο θα σου πούμε. Εμπορικό πλεόνασμα Κίνας έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης 291 δις ευρώ. Να το βλέπετε τώρα. 291 δις ευρώ. Είναι από τα στοιχεία του ρεπορτάζ που έκανε χθες ο Γιάννης Φόσκολος στο Δελτίο Ειδήσεων. Εξαιρετικό ρεπορτάζ, το είδα. Που θα έχει και ενδιαφέρον να το δούμε και συνέχεια. Και εντάξει, τα προϊόντα, τα κινέζικα ξέρουμε πολύ καλά ότι ξεφυτρώνουν παντού, αλλά τώρα έχουν κατακλείσει την Ευρώπη. Και η Ευρώπη πρέπει να πάρει μέτρα. Ότι από, τις, από τα. Πώς το λένε, μωρέ, σκεπές που βάζουμε. Όχι τα κεραμίδια, αυτό για το. Παιδιά, έχω κολλήσει τώρα. Τα φωτοβολταϊκά.
από τις κατασκευές για τα φωτοβολταϊκά μέχρι τα αυτοκίνητα, ουσιαστικά η Κίνα μπορεί να κατακλείσει δύο φορές την κατανάλωση της Ευρώπης. Μπορεί. Δύο φορές. Το πες απλά, μπορεί. Ναι. Μπορεί να κάνει τα πάντα. Το κάνει δηλαδή. Το μπορεί κάνει. Να κάνει τα πάντα, ναι. Σου λέει ότι αυτή τη στιγμή ένα άλλο στοιχείο ενδεικτικό για να καταλάβουμε τη σημασία είναι ότι το 20% των προϊόντων που καταναλώνει η Ευρώπη το εισάγει από την Κίνα. Α, μπράβο. Εδώ είναι η απάντηση σε όλα. Αυτή είναι η απάντηση σε όλα. Το 20% των προϊόντων που καταναλώνουμε είναι όλα κινέζικα. Και μόνο αυτό καταλαβαίνουμε τη σημασία. Και προχωράμε παρακάτω. Σημασία. Προχωράμε παρακάτω τις ζωές μας. Λοιπόν, εφημερίδα των συντακτών. Ώρες αγωνίας για τη Γάζα. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε. Η Χαμάς αποδέχεται την πρόταση κυχηρίας, τον μπαλάκι στο γήπεδο του Ισραήλ, το οποίο χαμηλώνει τις προσδοκίες. Τι βλέπουν τα ματάκια μου, θα έχουμε και Γεωργαντή σήμερα. Θα μας πει και οι διεθνείς ειδήσεις. Θα μας πει οι διεθνείς ειδήσεις για το τι είδε στην Πάρο. Καλά, καλά. Τι παρακαλώ. Εγώ ήρθα σήμερα. Εγώ ήρθα σήμερα, την Παρασκευή ήμουν εδώ όμως. Εμείς από χθες είμαστε εδώ πέρα. Ο Γιάννης ήταν από χθες. Ναι. Δεν είναι μονάδα, δεν είμαστε παρουσιαστές. Άρα, λοιπόν, το δίδυμο. Ποιος το είπε. Προχωράμε τις εφημερίδες, παρακαλώ. Πού το είδαμε αυτό. Όλα καλά. Βλέπεις και πλάνο, βλέπεις. Να βλέπεις και τα άλλα κανάλια. Βλέπεις τι κάνουν τα άλλα κανάλια. Δεν έβλεπα, έκανα αποχή από τα πάντα. Α, έκανες αποχή. Είσαι ενημερωμένη σήμερα. Στο όριο. Στο όριο. Σου έχουμε εμπιστοσύνη. Ναι. Αυτό. Πάμε, συνεχίσουμε τις εφημερίδες μας, λοιπόν. Φέα των συντακτών. Παγκόσμιο φοιτητικό κίνημα υπέρ της Παλαιστίνης. Η φωτιά μεταδόθηκε και στα πανεπιστήμια των Ευρωπαϊκών Μητροπόλεων. Πρώτο θέμα προφανώς της Μέσης Ανατολής, εδώ στην Ένωση Συντακτών. Λοιπόν, έρευνα PALS, που οφείλεται η έξαρση κοκκί της Ελλάδα και Ευρώπη. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον θέμα. Μητσοτάκης, επιστροφή στην πόλωση και στην άγρα ακροδεξιών ψήφων. Πυροπροστασία. Αυτό δεν μας προέκυψε. Μας πάει πολύ τις τελευταίες μέρες. Ναι, ναι, για τις ακροδεξιές ψήφους. Ναι. Πυροπροστασία με ατομική ευθύνη και βροχή προστήμων θα σβήσουν φέτος φωτιές. Και ένωση πληροφορικών να προστάτε αυτά τα προσωπικά δεδομένα των εκλογέων για το θέμα αυτό που συζητάμε. Τις τελευταίες ημέρες συνεχίζει δηλαδή αυτή η αμφισβήτηση για τις εκλογές που έρχονται. Λοιπόν, απογευματινή. Ποιοι θα εισπράξουν τριπλά αναδρομικά στο τέλος του μήνα, 65.000 τυχεροί δικαιούχοι από τον επανεπολογισμό παράλληλης ασφάλισης αλλά και την έκδοση επικουρικής για όσους δεν ελάμβαναν λόγο ταξιοδότησης με 15-20 χρόνια επειδή δεν προβλεπόταν. Όλα είναι σόου, λέει η εφημερίδα. Το βιολί του Κασελάκη έχει με τρεις φωτογραφίες από το Πάσχα που έκανε στην Κέρκυρα με τον σύζυγό του και εδώ με τον Μητροπολίτη Κέρκυρας. Η Μαντάμ Σουσού δεν μένει πια εδώ, ναι, Άννα, ναι. Παναγιωτοπούλου. Αφιερώματα μια εξαιρετικά. Τι καλλιτεχνάρα, τι γυναίκα. Καλλιτεχνάρα, κορυφαία ηθοποιός. Πραγματικά σε όλες εκφάνσεις, θεατρικά, τηλεοπτικά, σε όλα. Ναι, και οι σειρές που είδαμε, τρεις χάρτες, Dolce Vita, δηλαδή. Δεν υπήρχαν, δεν υπήρχαν. Και αυτά είναι αυτά που είδαμε στην οθόνη. Ακριβώς, και στο θέατρο. Το θέατρο έχει κάνει άλλα. Και προσωπικότητα πολύ σημαντική, η Άννα Παναγιωτοπούλου. Λοιπόν, Έντι Ράμα, θα μιλήσει τελικά στο Ειρήνης και Φιλίας 12 Μαΐου, λέει η εφημερίδα. Αυτό που λέγες προηγουμένως, συγκέντρωση στην πρωτεύουσα και η ιστορική μονή της χώρας, επισήμως τζαμί. Ευρωεκλογές, η ακρίβεια, ο νούμερο ένα αντίπαλος Νέας Δημοκρατίας. Ο στόχος 33%, το βαρύ πρόγραμμα περιοδιών του Πρωθυπουργού και η πρώη ημερησία στη Βουλή θα γίνει για την ακρίβεια. Μετά από έτοιμο που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Φάμελος το κατέθεσε στη Βουλή. Λοιπόν, Ελεύθερος Τύπος. 8.822 προσλήψεις μονίμων, 6.1 προκηρύξεις ΑΣΕΠ μέσα στο καλοκαίρι. Λοιπόν, εδώ έχει πάρα πολλούς αριθμούς. Λοιπόν, προσλήψεις σε Υπουργεία, Δήμους, Φορείς Δημοσίου, Επιμελητήρια, σε νοσοκομεία και ΕΚΑΒ, στην Τράπεζα της Ελλάδας και αναλυτικά οι θέσεις εδώ στον Ελεύθερο Τύπο προφανώς. Περιοδίες και μεταρρυθμίσεις με φόντο της Ευρωκάλπες, αυτά που συζητάμε προφανώς, έτσι θα πάμε στις κάλπες σε 34 ημέρες. Το Ισραήλ επιτίθεται στη Ράφα παρά τις αντιδράσεις. Αποχωρούν 100.000 άμαχοι Παλαιστίνοι. Είναι αυτό που συζητήσει και το Ισραήλ. Δράμα ένα. Σκληρή μάχη ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ για δεύτερη θέση. Κίτρινη αριστερά και φόβος αποχής. Θα τα δούμε και αυτά συνέχεια με τους καλεσμένους που έχουμε. Έχουμε δύο πολιτικά πάνελ σήμερα. Δύο πολιτικά τραπέζια σήμερα. Θα γίνει χαμός σήμερα, παιδιά. Όλα να τα βάλουμε στο τραπέζι. Παίρνουμε έντονο προεκλογικό κλίμα, άρωμα. Λοιπόν, πέφτουν οι τιμές χονδρικής στο ελαιόλαδο. Όπα. Τώρα πέφτουν. Γι' αυτό λείπει ο Περούλης. Ρε, πέφτουν. Πάει να ξεπουλήσει ο Περούλης. Πάει να ξεπουλήσει για του χρόνου. Για του χρόνου. Ναι. Αυτά είναι για του χρόνου. Ο σκηνοθέτης μας, παιδιά. Θα πουλάς φέτος για του χρόνου. Ο σκηνοθέτης μας, ο Αντώνης ο Περούλης, Μαρία Ρίζου πάνω μαζί μας. Ναι, ναι. Μας συνδράμει. Ο Αντώνης ο Περούλης είναι βασικά ελαιοπαραγωγός και κάνει ως πάρεργο τη σκηνοθεσία. Βασικά ελαιοπαραγωγός. Έτσι, να λέμε αλήθειες τώρα. Και βασικά θέλουμε και εμείς να είναι μεγάλος ελαιοπαραγωγός και έτσι να φτιαχτούμε όλοι. Δηλαδή. Όχι απλά να παίρνουμε λάδι. Παιδί μου, λαδέμπορας είναι να το πω. Να κάνουμε κανονικές δουλειές και στην ζωή μας. Λαδέμπορας είναι. Ο άνθρωπος έχει πάει να ξεπουλήσει τώρα πριν πέσουν οι τιμές. Τώρα μην λέμε, στην Ηλία.
Λοιπόν, δημοκρατία. Υποκρισία με μεγάλο σταύρο για την πρόκληση, λέει η εφημερίδα. Η κυβέρνηση αντέδρασε χλιαρά και με μεγάλη καθυστέρηση, ενώ προγραμματίζει κανονικά το ταξίδι του Μητσοτάκη στην Τουρκία. Η εφημερίδα έχει τη θέση προφανώς ότι μετά τις προκλήσεις αυτές ενδεχομένως δεν θα πρέπει να γίνει συνάντηση, όπως καταλαβαίνω. Ναι. Μεταξύ Ερντογάν και Μητσοτάκη, 13 Μαΐου να θυμίσω. Η αλήθεια είναι ότι είναι πολλές οι προκλήσεις τελευταίων ημερών. Είναι πολλές. Είναι και, όπως λέμε ξανά, και η γαλάζια πατρίδα που θα δράσει και τα σχόλια. Είναι και η αντίδραση για τα θαλάσσια πάρκα που ήταν αρκετά σκληρή για τα θαλάσσια πάρκα. Δεν ήταν. Να τρελαθείς. Λοιπόν, δεν παρέκλεινε ούτε ίντσα από αυτά που λέει ο Ερντογάν. Από την άλλη πλευρά, πρέπει όλα να σκεφτούμε όλα αυτά. Τα γνωρίζουμε. Τα ξέρει η ελληνική πλευρά. Καιρό τώρα κτλ. Διακόπτει το διάλογο. Με αφορμή αυτά και πας σε μια πολεμική ατμόσφαιρα πάλι. Ειδικά εδώ που έχει φτάσει ο διάλογος και ειδικά εφόσον έχουμε εξασφαλίσει ήρεμα νερά και ξεμπλιώνουμε σχεδόν ένα χρόνο χωρίς παραβιάσεις. Δεν ξέρω αν το έχουμε ξαναζήσει αυτό και από πότε έχουμε να το ζήσουμε. Λοιπόν, ένα χρόνο χωρίς παραβιάσεις, νομίζω κάτι σημαντικό γίνεται. Αυτό λέω κι εγώ. Τσάμπα το ιερατικό εγκόλπιο που φόρεσε η σύζυγος του Πρωθυπουργού ως κόσμο παριστάνοντας την υπερορθόδοξη, λέει εδώ. Ενδυματολογική κριτική, βλέπω, αντιλαμβάνομαι εδώ στην σύζυγο του Πρωθυπουργού. Γιατί και επειδή φοράει σταυρό, δηλαδή. Τέλος πάντων. Νέα μήνυση από την κόρη του μηχανοδηγού της αμαξοστοιχίας των Τεμπών, το είδαμε και την περσμένη εβδομάδα, για τα 11 λεπτά σιωπή στον ασύρματο από τις συνομιλίες μεταξύ του μηχανοδηγού και του σταθμάρχη. Ναι. Δεν υπάρχουν αυτά. Να δούμε γιατί δεν υπάρχει. Πρέπει να το δούμε. Καλά κάνουν και οι άνθρωποι και προσέχουν στη δικαιοσύνη. Αλλαγές στο έντυπο ΦΠΑ τον Ιούλιο, εδώ στην πρωτοσέλιδα της εφημερίδας. Το τερμάτισε ο Κασελάκης στην Κέρκυρα, όλα για το σοου από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ στις Πασχαλινές διακοπές, εδώ στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας. Πάμε στην εφημερίδα Εστία, είναι στο ίδιο κλίμα. Καλωσορίζουν τον Πρωθυπουργό κάνοντας τζαμί Βυζαντινή Μονή. Μία εβδομάδα πριν από τη μετάβαση του κ. Μητσοτάκη στην Άγκυρα, η Τουρκία βεβηλώνει και την ιστορική μονή της χώρας στην Κωνσταντινούπολη. Αυτό είναι το θέμα εδώ πέρα. Και το κύριο άρθρο της εφημερίδας και έχει και την ιστορική μονή της χώρας στην Κωνσταντινούπολη. Είναι ακατανόητο, λέει. Η Τουρκία συνεχίζει προκλήσεις σε κάθε επίπεδο και η ελληνική ηγεσία. Τι κάνει. Δεν τη βλέπω. Η ελληνική ηγεσία καθεύδει. 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 Ναι. Λοιπόν, περιάλλον τριβάζει. Αυτό ακριβώς. Περιάλλον λοιπόν, τριβάζει. Καθεύει. Καθεύει. Πολύ ωραία λέξη. Λοιπόν, ναι, πάρα πολύ ωραία. Μπράβο σας που το χρησιμοποιήσατε. Κόντρα νιούς. Μικρό αντίδημα. Κόντρα, σκέτο. Συγγνώμη, το κόντρα νιούς το κανάλι. Λοιπόν, οργανώνει μεγάλη προεκλογική συγκέντρωση της αλβανικής κοινότητας στο Γαλάτσι. Προκαλεί ο Έντι Ράμα με την ανοχή της κυβέρνησης. Έρχεται στις 12 Μαΐου ακριβώς με τη συμπλήρωση ενός χρόνου από τη συνάντηση, από τη φυλάκιση του Έντι, ναι, του Φρέντι Μπελέρη. Δεν θα γίνει στο Γαλάτσι. Θα γίνει τελικά μάλλον στον Πειραιά, όπως καταλαβαίνουμε. Στο Θάλασσα και Φιλίας θα γίνει μάλλον. Α, την άλλη πλευρά εδώ είναι μια μεγάλη κουβέντα. Πράγματι, είναι πολύ προκλητικό. Η ιστορία με τον Μπελέρη, γι' αυτό και έχει φτάσει στα τέτοια επίπεδα. Απ' την άλλη, να του παγορεύει να έρθει στην Ελλάδα. Του Ράμα. Να. Εντάξει, λοιπόν, δεν λέει, προκαλεί με την ανοχή της κυβέρνησης. Να κάνει προεκλογική συγκέντρωση στην Αθήνα χωρίς να έχει ενημερώσει την ελληνική κυβέρνηση. Βέβαια. Κάτι συμβαίνει. Κάτι συμβαίνει. Προφανώς φαντάζομαι θα ενημερωθεί. Από την άλλη πλευρά, ανοχή τώρα, ξέρω εγώ, τέλος πάντων. Λοιπόν, οργή και αγανάκτηση στον ελληνισμό. Τζαμί από χθες η ιστορική Βυζαντινή μονή της χώρας στην Κωνσταντινούπολη. Και καμπανάκι των ειδικών ανησυχητικά τα στοιχεία για την παιδική φτώχεια εδώ στο πρωτοσέλιδο της Κόντρα. Πάμε στην αυτοπορική. Εγκλωβισμένη στην κατανάλωση ανάπτυξη του ΑΕΠ, διπλό καμπανάκι για το μοντέλο αναπτυξιακού μείγματος που θυμίζει εποχές προ-κρίσης. Αυτό είναι πρώτο θέμα σήμερα στην εφημερίδα Ναυτεμπορική. Τα άλλα θέματα έχει την επίσκεψη Xi Jinping στην Ευρώπη, μηνύματα και συνεργασία. Και Λωρίδα της Γάζας, αντίστροφη μέτρηση για τη Ράφα. Είναι αυτά τα δύο θέματα τα που προφανώς πρωταγωνιστούν και κυριαρχούν παγκοσμίως ό,τι είναι να συμβεί στη Ράφα και προφανώς η επίσκεψη του Xi Jinping στην Ευρώπη μετά από 5 χρόνια. Λοιπόν, εδώ στο πρωτοσέλιδο της Εσπρέσο. Λοιπόν, η νόσος του αιώνα τσάκισε τη Μαντάμ Σουσού. Το βουβό δράμα πίσω από το χαμό της Άννας Παναγιωτοπούλου. Είχε ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας, όπως φαίνεται. Λοιπόν, τι λέει. Γαμπρός στην Κρήτη. Επικό λούκο Γιώργου Παπανδρέου στην Πασχαλινή του απόδραση. Γιώργος χθες ο Γιώργος Παπανδρέου. Χρόνια πολλά στον πρόεδρο. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Εντάξει, τώρα είναι fit. Και μοντέρνος ο Παπανδρέου. Είχαμε κάνει συνέντευξη όταν είχαμε τις εκλογές στο ΠΑΣΟΚ
και μου λέει ότι το πρωί πηγαίνω και κολυμπάω. Μένει στο Παλαιό Φάλιρο πια, δεν μένει στα Βόρεια. Να. Κολυμπάω το πρωί 6.30 ώρα και μου λέει: αν θέλει, έλα ένα πρωινό. Έτσι έκανα κι εγώ, όπως το κάνει κι εσύ. Γέλασε. Λέω: βασικά και να έρθω να κολυμπήσουμε. Θα κολυμπήσουμε μαζί. Θα σε προλάβω. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή να έρθω, πες ότι έρχομαι. Πες ότι τολμώ να έρθω κι εγώ να βουτήξουμε μαζί. Ναι. Δεν πλατσουρίζουμε. Θυμάσαι εσύ κολυμπά κανονικά. Θυμάσαι που είχε πάρει το κανό και είχε πάει από έναν σε άλλο. Θυμάμαι την μπάρο που είχε πάει. Κάπου είχε πάει και τράβαγε κανό. Το έχει κάνει. Τράβαγε. Να είναι καλά ο άνθρωπο. Λοιπόν, οι Πασχαλινοί Μικόνιανς που τήρησαν το έθιμο της απόβασης. Ναι, ναι, πήγαν αρκετοί στη Μύκονο, ναι. Δεν βλέπω τώρα εδώ. Είχα και πολλές προσφορές στη Μύκονο. Να, ο Ατρίδης στη Μύκονο πρέπει να πήγε, λογικά, από τον κόβο. Δεν βλέπω ποιος. Ατρίδης, σίγουρα Μύκονο. Το Σρόιτερ γνωρίζω, τον Αντώνη. Να του δω. Μπισμπίκης Βανδί. Πού τη ρε. Να τη, στη μέση βρε κούκλα μου. Α, να τη, παιδιά, sorry, δεν το είδα. Μπισμπίκης Βανδί, ναι. Αργυρός. Ο Αργυρός εδώ πήγε στη Μύκονο, ναι. Εδώ δίπλα. Εδώ δίπλα δεν βλέπω και καλά, συγγνώμη. Δύο δίπλα στον Αργυρό. Ναι. Λοιπόν. Στέλιος Διονυσίου είναι αυτός. Η καινούριο ήταν. Η Κατερινά. Εδώ δεν είναι στη φωτογραφία, αλλά ήταν η καινούριο. Ποιος? Ο Νίκος Οικονομόπουλος. Ναι. Εδώ είναι η δεν γιατί δεν παίρνουμε μέσα στο θέμα και τα κοιτάμε εδώ πέρα. Στις φωτογραφίες γραμματός που μπορεί να μου εξηγήσεις. 16 σελίδα. Δεν βλέπουμε που δεν βλέπουμε. Ωραία, μεγάλη ανθρώπινη τι πάθαμε. Εγώ δεν φοράω τα γυαλιά. Έλα ρε παιδιά, μεγάλες φωτογραφίες ωραίες. Ωραίες φωτογραφίες με ονόματα, με λεζάντες. Γίναμε. Λοιπόν. Η Σύση Φιδά είναι εδώ πέρα με τον Γιώργο Ανδρίτσο, ο σύζυγός του μάλλον. Ναι. Εδώ ο κύριος Σρόιτερ με τη σύζυγό του, η Ιωάννα Μπούκη, προφανώς. Εδώ ποιοι είναι, ο Μάχης Τσέλιος είναι εδώ πέρα. Μάχης Τσέλιος δεν είδε ότι πήγε στη Μύκονο. Ναι, σωστό. Ούτε η Κατερίνα Μονογιού κατάγεται από τη Μύκονο. Είναι η Μύκονος και οι δύο είναι από τη Μύκονο. Δεν είδε ότι πήγαν στη Μύκονο. Ο φίλος μου Γιάννης Αμπουλόπουλος, συνάδελφος, με την Κατερίνα Καινούργη. Με τη φίλη μου, Κατερίνα Καινούργη. Πολύ ωραίο. Φοβερό ξενοδοχείο έχει φτιάξει ο Γιάννης, πρέπει να σου πω, στη Μύκονο. Με το σύντροφό του. Πάρα πολύ ωραίο. Το σύντροφό του είναι το ξενοδοχείο. Πάρα πολύ ωραίο. Εξαιρετικό. Ο Γιάννης. Και καλό παιδί ο Γιάννης. Ναι. Λοιπόν, Δέσποινα Βανδύ, Βασίλης Βυσμπίκης, Σταματογιάννια. Να τα. Εδώ είχαμε. Γιατί πιο μεγάλη φωτογραφία ο Αργυρός σκέτη μόνο του. Εντάξει, γιατί είναι εντάξει. Είναι ενοχό το όνομα ο Αργυρός. Βλέπω ο κύριος Τσέλιος παρόλα αυτά, το έχει το πουντλ έτσι εδώ πέρα. Είναι, στην, είναι στην οικογένεια και το ο κύριος Τσέλιος από ό,τι βλέπω. Έτσι, όλοι, μαζί μας. Όλοι αγαπάμε. Λοιπόν, όλοι αγαπάμε. Με τα πουντλ. Με τα πουντλ. Λοιπόν, έχει άλλα νόματα. Φοβερά σκυλάκια. Ναι. Λοιπόν, δεν έχει την Πάρο. Ένα καινούργιο δημοσίευμα για την Πάρο δεν βλέπω εδώ πέρα. Για την Πάρο δεν πήγε εσύ, αλλά δεν έχει δημοσίευμα. Άσε για μένα. Α, να το Πάρο. Στην Πάρο πήγε η Μαριάννα Γιωργαντή, όπως βλέπω εδώ. Α, βλέπω τη φωτογραφία. Ναι, μεγάλη φωτογραφία, ναι. Α, εδώ Νικόλ Παναγιώτου, Αθηνά Οικονομάκου. Ναι. Τα ήξερε εσύ αυτά. Την Αθηνά Οικονομάκου την ξέρω. Ξέρω κι εγώ. Ήταν πολύ στην Πάρο, ναι, το ήταν ξέρω. Πολύ, θα μας πεις ποιοι. Πάνε για σου. Α, μπράβο, ρε φίλε. Στη Λίστρια, έχει δίκιο ο συνάδελφος. Νικόλα. Ναι, είναι. Διαβασμένο εδώ. Είναι φίλες. Ναι, και εδώ μια κυρία που πήγε στο Ντουμπάι. Ποια είναι η κυρία που μωρό μου, μπάι. Η Μαρία Ντονά. Α, η Μαρία Ντονά. Η Μαρία Ντονά. Μωρό μου, μπάι, θα πάω στο Ντουμπάι. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, σε Άνδρο και Ντουμπάι βλέπω. Οι χωρισμένες Αθηνά Οικονομάκου, Μαρία Ντονά. Εντάξει, ρε παιδί. Έχουμε. Είχα στείλει ένα βίντεο χθες από την Πάρο. Αν θέλετε να το δείξουμε τώρα εδώ πέρα στην κυρία Γιωργαντή. Στην Πάρο και στην Άκρη. Την έχουμε καταγράψει. Είχα στείλει ένα βίντεο χθες από εκεί, από το λιμανάκι. Ο γίγαντας στην κυρία. Ναι, τεράστιος, τεράστιος. Ο γίγαντας. Ροκάς, γέννημα θρέμα. Αντώνης Γρογιώργης. Μεγάλος, έτσι. Φοβερός, φοβερός. Θεός χωριστό. Και αυτό είναι το Σαββατοκύριακο αυτό. Πολύ δύσκολο Σαββατοκύριακο. Και η Άννα Παναγιωτοπούλου και ο Άννα Παναγιωτοπούλου, βέβαια. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχουμε το βίντεο, απλά να αποδεχθούμε την κυρία Γιωργαντή. Είναι ένα βίντεο το οποίο καταγράφει πολύ ωραίες στιγμές από την Πάρο. Λοιπόν, είναι. Εντάξει, δεν είναι. Μην ανησυχείς, Μαριάννα, μην ανησυχείς. Δεν πρέπει να ήσουν εκεί εσύ, πρέπει να ήσουν. Αποκλείεται να πίνεις καφέ κάπου. Ήρεμα. Η Μαριάννα. Εδώ, ας πούμε, δεν είσαι εσύ εδώ πέρα. Α, δεν είσαι εδώ μέσα, είσαι εδώ. Νησιώτικα ακούς, Μαριάννα μου. Δεν σε βλέπω πουθενά. Σε κάτι τέτοια πάνω σε τραπέζια την είδα εγώ τη Μαριάννα. Δεν είμαι εγώ, τα έχω στείλει. Να την Μαριάννα, παιδιά, να την είδα. Όχι, δεν είμαι. Άσε ρε Μαριάννα. Εδώ είναι πολύ ωραία ημέρα και στην άνθρωση. Πάρα πολύ όμορφα. Έχουμε και Instagram, Μαριάννα μου. Η Μαριάννα δεν κάνει τέτοια. Αυτά εδώ, αυτή η διασκέδαση δεν είναι για τη Μαριάννα μας. Όχι. Μαριάννα πήγε εκεί πέρα, πήρε το βιβλίο της, κάθισε σε μια ξαπλώστρα, ηρέμησε λίγο, ξεκουράστηκε. Έβλεπα τις τιμές στα μίνι μάρκετ. Γέμισε τις μπαταρίες της, αυτό που λέμε, γέμισε τις μπαταρίες μου. Παρακολουθούσατε τα νέα, τι συμβαίνει, την επικαιρότητα, ξυπνούσα να δω την εκπομπή. Διάβαζε εφημερίδες, την Κυριακή, γιατί το Σάββατο βγήκαν. Δεν είχε, Κυριακή Δευτέρα δεν είχε. Ναι, δεν προλάβει την Κυριακή Σάββατο. Σάββατο, να σου πω, Σάββατο Ανάσταση, το ένα τ' άλλο, πού να προλάβει. Τα ταμπλόιτς. Λοιπόν, θα είμαστε Κυριακή. Πάμε.
Σηκωνόμαστε όσο περνάει ο καιρός, όσο πιο δύσκολα. Να σας πω κάτι, γιατί εντάξει, έχω δεχτεί πολλά σχόλια από διάφορους εδώ στο κανάλι. Καλά, καλά σχόλια. Αλλά θέλω να πω ότι εγώ χάρηκα πάρα πολύ που είδα τον κόσμο να ξεδίνει, να ζηλεύουν. Γινόμαστε όλοι μια παρέα. Όσα σχολεία σαν να ζηλεύουν. Ωραία, λέμε για τις τιμές, λέμε για όλα. Πραγματικά είναι, περνάει δύσκολο ο κόσμος. Άλλοι δεν πήρανε δώρο, αλλά και ο Έλληνας ξέρει να διασκεδάζει. Για πες μας λιγάκι, εσύ που είσαι τώρα εδώ πέρα. Τσιμπημένα. Υπάρχουν άτομα που δεν έχουν πάρει δώρο που βλέπουν τηλεθεατές. Που δεν δικαιούνται, γιατί αν κάποιος δεν έχει πάρει δώρο. Όχι, αυτό λέω που δεν δικαιούνται. Δηλαδή τώρα σου λέει. Ναι, που δεν δικαιούνται με βάση νομοθεσία. Ναι. Χαμηλοσυνταξιούχοι υπάρχουν, μας βλέπουν. Ναι, ναι. Αλλά ο κόσμος ξέρει να διασκεδάζει και έξω και στο σπίτι και αρνιά και θα δούμε και βίντεο. Για πες μου λιγάκι, επειδή το νησί κάπου το έχω ξαναδεί. Εγώ έχω μια επαφή. Πώς ήταν οι τιμούλες τσιμπημένες τώρα για Πάσχα. Ωραία, το Πάσχα και τώρα. Δεν θέλω να πω τιμέ στο. Τι είναι, τσακάκι. Άσε με το σηκώνω. Πάω σε ένα μαγαζί. Δεν θυμάμαι τώρα, μου είχε πει και ο Γιάννης για ένα μαγαζί. Δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων, τώρα λέω. Ήτανε, λέω, δεν ήτανε. Τέλος πάντων, άστο. Εσύ σαν να μην υπάρχει στην εκπομπή και λέω καλησπέρα. Καλησπέρα. Είμαι μαζί με τον Γιάννη Κολοκυθά. Μου λένε, με κοιτάνε. Πού να ξέρουν, παιδάκι μου. Καλά, με τον Γιάννη Κολοκυθά λέω. Εμείς είμαστε τώρα. Το έχει χτίσει το μαγαζί. Ή τον ήξεραν όντως. Όχι, όχι. Δεν υπάρχουν αυτά. Εμείς είμαστε. Άσε ρε Γιάννη, δεν ξέρουμε. Δεν ξέρουμε, δεν βλέπουμε, πιστεύεις. Δεν ακούμε έξω, δεν αφουγκραζόμαστε τον κόσμο. Για καλό το λέω, τον ήξερα τον άνθρωπο. Σαν δημοσιογράφο, κακό είναι. Λοιπόν, προχωράμε. Είναι 7:33. Να το βλέπεις. Πάμε στα σοβαρά και σοβαρά πράγματα. Περιμένουμε κομμένη την ανάσα τα νεότερα για το Ισραήλ, παιδιά. Ακριβώς. Αυτό είναι το θέμα της ημέρας. Είχαμε ακούσει ότι από την πλευρά της Χαμάς έχει συμφωνήσει η Χαμάς τους όρους εκεχηρίας που είχε δώσει το Κατάρ. Αυτό ήταν σε τρεις φάσεις. Δόθηκαν στη δημοσιότητα στη συνέχεια. Ομολογεί και η κοινή γνώμη ότι όντως ήταν στην ουσία τέλος πολέμου. Αυτό σήμαινε. Γιατί ήταν χωρισμένο σε τρεις φάσεις, που ήταν 42 μέρες κατάπαυση πυρός με το να γυρίσουν κάποιοι όμηροι πίσω στο Ισραήλ, άλλες 42 μέρες όπου εκεί θα έπρεπε να έχουν φύγει όλα τα στρατεύματα του Ισραήλ από το έδαφος της Παλαιστίνης, και άλλες, και τέλος να τελειώσει ο πόλεμος και να αποκατασταθεί η κυλωρίδα της Γάζας. Mm. Δηλαδή η ανοικοδόμηση, οι ζημιές που έχουν γίνει. Το Ισραήλ το αποδέχτηκε λέγοντας ότι όλα αυτά τα οποία περιγράφονται είναι μόνο υπέρ των Παλαιστινίων και υπέρ της Χαμάς, όχι των Παλαιστινίων, γιατί οι Παλαιστίνοι είναι άνθρωποι αθώοι που έχουν υποστεί τις συνέπειες του σφοδρού πολέμου. Οπότε, όχι μόνο δεν αποδέχτηκε τους όρους, αλλά ξεκίνησε να βομβαρδίζει στοχευμένα, όπως είπε τη Ράφα. Και έχουμε και χθες την πρώτη αεροπορική επίθεση που στήχησε τη ζωή σε 5 ανθρώπους. Mm-hmm. Όπως φαίνεται, το Ισραήλ θα συνεχίσει και όλοι φοβόμαστε. Θυμόμαστε στη Ράφα, υπάρχουν 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι αθώοι, άμαχοι, άμαχος πληθυσμός που έχουν στηβαχτεί εκεί. Το Ισραήλ βάζει σε πρώτο πλάνο την απελευθέρωση των ομήρων. Ακριβώς. Το πιο κομβικό λοιπόν κομμάτι για το Ισραήλ είναι η απελευθέρωση των ομήρων. Σε αυτό το πλαίσιο βέβαια την πληρώνουν και άλλοι άμαχοι, έτσι. Και παρόλα αυτά, Παναγιώτη, επειδή έλεγε μέσα για την απελευθέρωση των ομήρων, δεν ξέρω κανονικά τι βάζει σε πρώτο πλάνο το Ισραήλ πλέον. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι μέσα στους όρους εκεχηρίας ήταν στην πρώτη φάση ότι εμείς θα απελευθερώσουμε ένα μεγάλο μέρος των ομήρων και στην δεύτερη όλους. Αυτό δεν νομίζω ότι ακούει κανένα. Ο Νετανιάχου, αν δεν εξαλείψει τη Χαμάς, διασταυρώνεται. Ακριβώς. Αν χτυπήσει τη Ράφα με τον τρόπο που θέλει να χτυπήσει τη Ράφα, όχι αυτά που κάνει τώρα. Ναι, δεν θα έχει σύμμαχο να τον ακούσει. Ναι, δεν θα έχει κανένα πια να τον ακούσει προφανώς, γιατί έχει γυρίσει πλάτη σε όλους. Και δεύτερον, δεν έχει κάτι άλλο να κάνει μετά. Τελειώνει με τους ομήρους. Τελειώνει ο πόλεμος. Και τελειώνει με τους ομήρους. Και μετά θα έχουμε αυτά τα ντάρτικα που έχουμε μέσα στις πόλεις. Θα είναι δηλαδή ο Ισραηλινός στρατός παντού σε όλη τη λωρίδα της Γάζας. Και προφανώς σκοτώνονται με τη Χαμάς. Mm. Και θα περιμένει προφανώς να βρει του ομήρου. Μα δεν πρόκειται να υπάρχουν όμοιροι μετά. Δεν θα τελειώσει εκεί, φαντάζομαι. Να πούμε ότι σήμερα θα πάνε αντιπροσωπεία του Κατάρ στην Αίγυπτο. Δεν έχουν τελειώσει λέει οι διαπραγματεύσεις. Ελπίζουμε και αφήνουμε ένα παραθυράκι ανοιχτό ότι υπάρχει περίπτωση να έχουμε κάποια συμφωνία για κατάβαση του πυρός. Και πάμε στα πανεπιστήμια που συνεχίζουν οι καταλήψεις. Συγκεκριμένα, στο Χάρβαρντ στάλθηκε από τη διεύθυνση προς τους φοιτητές ένα μήνυμα το οποίο έλεγε ότι πλησιάζουν εξετάσεις. Όποιος δεν συμμορφωθεί και δεν φύγει από εκεί τις σκηνές που έχουν στήσει έξω από το κάμπους, απειλείται να διωχθεί από το πανεπιστήμιο. Δηλαδή να χάσει πλέον τη θέση του σε ένα από τα κορυφαία, όχι σε ένα από τα κορυφαία, ίσως και το κορυφαίο, το Χάρβαρντ, το κορυφαίο πανεπιστήμιο στον κόσμο. Παρόλα αυτά, είστε λέει λίγοι που φωνάζετε και κλείνετε τα στόματα στη δημοκρατία των πολλών.
Όπως όμως φαίνεται, είναι αμετανόητοι, δεν κάνουν πίσω, δεν είναι μόνο στο Χάρβαρντ, είναι σε πάρα πολλά πανεπιστήμια του κόσμου. Το λέμε το θέμα από πριν από το Πάσχα, από την προηγούμενη εβδομάδα. Και λέω να περάσουμε να δούμε ένα βίντεο στο TikTok για το Πάσχα. Ας αφήσουμε λίγο και τα. Να κάνουμε και αυτό κάτι είναι πιο... βαριά επικαιρότητα που απασχολεί τους πάντες. Είναι έτσι. Φυσικά μια επικαιρότητα βαριά. Εδώ λοιπόν, εδώ να πάμε να δούμε πώς είναι το Πάσχα με την οικογένεια. Ωραία, έδειξα με την Πάρο. Να δούμε. Για δώσα. Αν το πετύχω θα τον χρήσω εγγύσες. Είναι τόσο ζέστη ίσως και να του αρέσει. Αν αυτούλα πάντα πες του Χρήστο Ανέστη. Χρήστο Ανέστη. Άιντε παίξε μας το χάι και λάκι. Γρηγορή τσαμόλια να γκύ. Ω, δεν είναι τίποτα το κράνο. Να τους πάσει και πάλι. Αυτό δεν το έχω βράδει. Αυτό δεν το χρειάζεται. Και ξυπνάς το πρωί και λες, πού τα πλακάκια για το καινούριο μπάνιο. Και τα πλακάκια είναι κάτω. Γιατί τέτοιες τάσεις διάλυσης των πάντων, ε. Τους ξέφυγε λίγο το βλέπετε. Το καλύτερο ήταν αυτό με το κράνος. Εγώ το ξάδι με το κράνος. Αγωρέμε το κράνος για να τους πάει το πλακάκι. Για τα πλακάκια, δεν τα πιάτα που σπάμε. Ο άλλος εδώ που έχει φέρει όλα τα πλακάκια, τα έχει κοβαλήσει. Λοιπόν, και δεν ήταν το μόνο. Θέλω να σας πω κάτι. Μπράβο. Αυτά το σπίτι ανήκει στον αδερφό που δεν είχε πάει. Είναι το πατρικό. Το έχουν αφήσει τον αδερφό, ο οποίος δεν είχε πάει για Πάσχα. Ωραία, ωραία, ωραία. Πήγαν τα άλλα αδερφιά. Μας έσκανε 20 άτομα και το ουσίγια κατάλαβε. Και ακόμα και οικογενειακά, κοίτα πόσο ωραία περνάμε. Μια χαρά. Δόξα τω Θεώ. Και πάμε και λίγο στην Τίνο, όπου ο 87χρονος κύριος Αντώνης έγινε βάρελ με το ζεμπέκικό του. Έλα ρε. Οπα. Κοιτάξτε εδώ. Στην Τίνο. Στο πανηγύρισε, πανηγύρισε Τίνο. Έχουν κάνει χώρο όλη η νεολαία για να χορέψει. Να είναι καλά ο άνθρωπος. Ωραίος. Στα μουσουλιά και στα καμπαλαρέ. Και με σωρεπέκικο καρέ. Κοίτα εδώ, όλοι γύρω γύρω. Όλοι γύρω γύρω. Όλοι είναι 25 γύρω γύρω και έχει κάτι στη μέση ο... Πώς τον είπατε κύριος? Ο κύριος Αντώνης. Αντώνης. Έτσι, ο κύριος Αντώνης. Όλοι γίνονται μια παρέα στα πανηγύρια της Τίνου. Και μάλιστα η Τίνος πήγε πάρα πολύ καλά φέτος, δικαίως. Νομίζω. Έτσι και να κλείσουμε και πανηγύρι σε χωριό που είναι, γίνεται ο κακός χαμός. Είναι τα πανηγύρια. Αντίστοιχο της Πάρου, αλλά πανηγύρι, πανηγύρι. Δηλαδή με όλοι χορεύουν ασταμάτητα. Και φυσικά δεν, τα γλέντια μας μαγεύουν όλο τον κόσμο. Έχουμε περάσει πλέον και τον Ατλαντικό. Πάμε πιο πέρα και πάμε. Πού πάμε? Τράβις Σκοτ, ο γνωστός ράπερ, ο οποίος. Είναι από τους πιο γνωστούς σε όλο τον κόσμο. Τι με το που βέβαια, άκουσε καλά, τα νησιώτικα, ξεκίνησε. Νησιώτικα. Τι λέτε ρε παιδιά. Ναι, νάτος. Κοίτα εδώ, κοίτα όπως το πάει. Νάτος. Μακρόπουλο τα πάντα. Ωραίος. Δεν πάει έτσι ρε, ρε Τράβις. Όπως θέλεις πάει, άστο, μια χαρά είναι. Ρε εσύ Τράβις, δεν πάει έτσι λέμε. Πού πήγε? Πήγε στο Μεγανήσι, είναι το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Νομίζω στο Μεγανήσι, αν δεν κάνω λάθος. Ωραίος όμως, ωραίος, μου αρέσει. Αυτό είναι. Είναι, βλέπετε, μέσα σε... Όχι μόνο εδώ, ο κόσμος τρώει πρωινό. Και εγώ σαν τον Τράβις. Εγώ ωραία πέρασα, εσείς είπατε. Γιατί τα έχεις λέτε για μένα για την Πάρο, πήγα και διάβαζα βιβλίο. Εμείς σκεφτόμασταν τη δουλειά μας. Αυτός έφυγε, εμείς στην Αθήνα ήμασταν εδώ. Εμείς σκεφτόμασταν... Στην Αθήνα πέρασα, δεν είδες πριν το βίντεο. Μια χαρά πέρασα. Απλοί άνθρωποι με τις καρεκλίζες, τάκ, φαγητό και έγινε χαμός. Εγώ σκεφτόμουν τη δουλειά μου. Ναι, ναι. Πού? Με έπαιρνε κάθε ώρα. Κάθε μια ώρα τηλέφωνο. Τι θα γίνει, πότε ξεκινάμε την εκπομπή, τι έχουμε. Τι γίνεται, ρε Γιάννη, πώς πάνε τα πράγματα, τι γίνεται. Άγχος. Είχε και άγχος για χθες, πάρα πολύ. Γιατί εγώ έκανα το φόσκολο. Πάρα πολύ. Ξύπνησα κατά τις 5.30 ώρα. 5.30 έφτιαξε καφέ, ξανακοιμήθηκε μετά από 5 λεπτά. Αλλά ξύπνησα παρά 5 για να σας δω. Ναι, ναι. Ξανακοιμήθηκα 10 παρά 4. Ξύπνησε. Είναι το σωστό ρήμα. Ρωτάω. Αν κοιμήθηκε εννοείσαι. Εγώ έπαλα το σωστό ρήμα, δεν ξέρω τι σκέφτεστε. Θεωρείς ότι ξενυχτάει αυτό ο μεγάλο άνθρωπο, φερζιοποία. Δεν ξέρω. Φερζιοποία έχω κι εγώ, αλλά. Τρέιλερ! Δικό σου. Μίλα μα. Γιατί δεν φέραμε αυγά να σπάσουμε. Μίλα μα. Γιατί φοβόμαστε να τα πετάξει. Συγγνώμη που σα το χαλάω. Μα έφερε χθε η Έλβη Μιχαλίδου και σπάσαμε. Α, ναι, το είδα, αλλά ήθελα να σα τσεκάρω. Α, κάνατε τσικιτσικί. Βέβαια. Μα κέρδισε η Έλβη όλου. Τίποτα τσικιτσικί. Εσύ φέρε κι εσύ, αλλά φοβόμαστε να τα πετάξει. Μετά έχουμε, ξεκινάμε καταρχά. Έχει μπει ο Μάης, κολυμπάνε. Κολυμπήσατε εσείς? Ναι, εγώ δεν ξέρω. Πάμε να δούμε πλάνα, γιατί ο κόσμος είναι έξω. Ναι. Τι γίνεται με τους συνταξιούχους? Μου λέει, θεία μου, ξεχάσατε και τους συνταξιούχους να πεις. Ναι. Έχουμε δύο πολιτικά πάνελ. Ναι. Ωραία. Και φυσικά τον κύριο Ατρίδη, γιατί σήμερα είναι πολύ μεγάλη μέρα. Πολύ μεγάλη μέρα είναι. Σήμερα, πράγματι. Θα αντιθεί στα πράσινα όλη η Ελλάδα. Θα το δούμε, μακάρι. Να σου πω κάτι. Αυτό ελπίζουμε για κάποια στιγμή. Για το οικονομικό, κάτι θα σχολιάσουμε.
Μην είσαι ανησυχή. Μην είναι ήσυχο, καταλαβαίνεις. Μην είναι ανήσυχο, σου λέει. Κύριε Ιωραντή θα είναι εδώ μαζί μας. Ναι, ναι. Σε πολύ λίγο. Σε πολύ λίγο. Λοιπόν. Ήρθε με άλλο αέρα πάντως. Είναι λίγο πιο... πιο ζωηρή την κόβω λίγο. Κυκλαδίτικο αέρα. Ναι. Πολύ κυκλαδίτικο αέρα έχει πάρει. Λοιπόν, πάμε μετά από λίγο σε διάλειμμα όμως τώρα. 7 και 42 και μετά θα ακολουθήσει το βαρύ πυροβολικό της αθλητικής ενημέρωσης, ο Γρηγόρης Ατρίδης. Λοιπόν, νέο πολυκόλλησα έκδοση edition αξίας 19.000 ευρώ, 75 άλογα. Αυτό το υπέροχο αυτοκίνητο που βλέπετε. Μικρό για την πόλη, μεγάλο όμως για τις εθνικές οδούς. Καταπληκτικό. Λοιπόν, χαμηλή κατανάλωση, 5,3 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα, με πλούσιο εξοπλισμό. Κορυφαίο. Τηλεφωνείτε από σταθερό κινητό στο 14800 και αφήνετε ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο ή στέλνετε γραπτό μήνυμα, γράφετε open, αφήνετε κενό, ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 14800. Λοιπόν, εδώ λοιπόν, είμαστε. Λοιπόν, μια πολύ ωραία στιγμή για την εκπομπή. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ατρίδη, που είστε μαζί μας. Εγώ σας ευχαριστώ. Δεν πήγα εμείς ευχαριστούμε. Δεν πήγα Θεσσαλονίκη. Όχι. Εδώ, δούλευε. Δούλευες. Δούλευες, είδα. Χθες. Όχι, δούλευα χθες. Α, χθες. Ναι, κάποιες προηγούμενες μέρες πήρα τις ανάσες που δεν μπορώ να, δεν έχω παράπονο, αλλά δεν πήγα Θεσσαλονίκη. Δυστυχώς δεν πήγα. Εμείς ευχαριστούμε που σε κέρδισε η δημοσιογραφία και όχι η πασαρέλα. Επιστρέψαμε τώρα, εντάξει. Επειδή είναι συχνές οι εμφανίσεις, ξαναπάμε τώρα στο πώς το λέει, στο τροφάκι. Καταρχήν δεν ξέρω τι έχει πάρει και έρχεται συνέχεια στην εκπομπή. Για μας, παιδιά μου, λείπετε. Για μας δεν είναι συχνές, να ξέρεις. Εμείς θα θέλουμε πιο συχνά, ναι, κάθε μέρα. Κάθε μέρα και πιο τακτικά κτλ. Είστε συνήθεια που είναι λατρεία, να ξέρεις. Να πω καλή κουβέντα τώρα ή θα μου το γυρίσετε πάλι και θα λέτε ότι λέω κάτι. Να πεις, να πεις. Είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Σημαντικό πράγμα να θέλει κάποιος να έρθει σε μια εκπομπή γιατί νιώθει ότι περνάει πάρα πολύ ωραία. Ακόμα και αν το γλεντάνε όπως γλεντάτε εμένα. Ωραία, φίλε, τι είπε τώρα. Τι είπες τώρα. Ναι. Μπορούμε να εισηγηθούμε να είναι κάθε πρωί εδώ ο κύριος Ατρίδης. Κάθε πρωί. Αυτό ήταν λάθη τώρα. Του αρέσει να ξυπνάει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Πέντε η ώρα του αρέσει να ξυπνάει το Ατρίδη να είναι εδώ να ετοιμάζει τα αθλητικά του και να έρχεται. Αυτό ρε παιδιά με το πρωινό το ξύπνημα. Και πάλεψε πολύ αρχιστά. Κάνει έτοιμα να μετακυληθεί η εκπομπή. Κάνει έτοιμα να εκπομπή και δεν το λέω για να τη πω καλή κουφέντα. Έχει παλέψει πολύ τα τελευταία χρόνια. Δεκάλεπτα μα πηγαίνει πιο μετά. Υπήρξε εκπομπή που ήμασταν και 6 και 4 εδώ πέρα. Μην το θυμηθώ αυτό. Ωραία ιδέα. Ήσασταν για καταγγελία. Ωραία ιδέα. Για έναρξη. Για έναρξη να παίζουμε λίγο ποδόσφαιρο. Λίγο αθλητικά. Δεν είναι ωραία ιδέα αυτή. Μαζί σας εκεί μπροστά όρθιοι την επικαιρότητα και την αθλητικά. Να λέμε πέντε πράγματα. Η Μαριάννα είπε για πρασίνισμα της χώρας ενώ είσαι Πασόκ, φαντάζομαι. Αυτό ελπίζουμε από όλοι κάποια στιγμή. Αλλά στην επιστροφή στα Πασόκ ωραία χρόνια. Στο ορθόδοξο το κάνουμε. Λοιπόν, αλλά από εκεί και πέρα σήμερα μιλάμε εντάξει. Σήμερα παίζει ο Παναθηναϊκό. Θα πάμε μέρα-μέρα. Σήμερα παίζει ο Παναθηναϊκό. Αύριο παίζει ο Ολυμπιακό με την Μπαρσελόνα. Μεθαύριο ξαναπέζει ο Ολυμπιακό με την Άστον Βίλα. Όλα αυτά είναι κρίσιμα ραντεβού για τον ελληνικό αθλητισμό. Πολύ μεγάλες ευκαιρίες έχουμε για ευρωπαϊκή διάρκεια. Θα επιλέξω ποια μέρα δεν θα έρθω, να ξέρεις. Αν θέλετε να ξεκινήσουμε από το προσέλιδο, μην τα ξεκινήσουμε. Ελπίζω, προφανώς. Ωραία. Αύριο έλα, τις άλλες δύο μην έρθεις. Τις άλλες δύο μην έρθεις, Οδό, στις επάλξεις μαζί θα προχωρήσουμε. Να έρθεις όλες, να έρθεις όλες. Μου πάνω ότι τη Μεγάλη Παρασκευή ήταν εξάλλου. Για τη Μεγάλη Παρασκευή. Όχι, ήμουνα προσινή. Είχε πάει τη Μεγάλη Πέμπτη Εκκλησία το βράδυ. Γι' αυτό και. Είχα πάει Εκκλησία. Είχα πάει Εκκλησία, άκουσα τα Ευαγγέλια και ήρθε εδώ πέρα. Συμβαίνουν αυτά. Συμβαίνουν αυτά. Με μεγάλη νίκη συμβαίνουν. Ήμουνα χαρούμενο γιατί έφευγα, ξέρει. Για... Έφυγε διακοπέ, ναι. Έστω και ένα τριμεράκι αυτό που τα βόλεψε λίγο. Αυτό ήταν ο λόγο. Έμπτια. Α, κοίτα να δει που δεν το συνδυάσαμε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε τα πρωτοσέλιδα. Πάμε σιγά-σιγά. Πάμε σιγά-σιγά. Δεν τα πούμε ποτέ στο τέλο. Η εφημερίδα Live Sport, η οποία στο πρωτοσέλιδό τη. Έχει το Δύσης ο ΆΚΑ, ο Εξάστερος πατάει απόψε σε 9 και 4 τη Μακάμπη και επιστρέφει έπειτα από 12 χρόνια σε Final Four της Ευρωλίγκας. Είναι το μεγάλο παιχνίδι της ημέρας. Mm-hmm. Και είναι η σημάτα από τον Παναθηναϊκό που έκλεισε τον διεθνή δεξιό μπακ για τον Μπάλτογο λόγος, Μπάλτοκ στα πράσινα. Ούτε χθες ο Λάρη, είναι ένα πρόβλημα το οποίο έχει ο Ολυμπιακός με τον Λαριτζάκη, θα το πούμε και στη συνέχεια. Στραβοπάτησε, ναι. Με αυτό το διάστημα το οποίο τον ταλαιπωρεί. Το φως. Στο πρωτοσέλιδό του έχει σχέδιο μάχης όλες οι κινήσεις του Μεντιλίμπαρ για τη σπουδαία ρεβάνς με την Άστον Βίλα. Πρωτοσέλιδο και στο πρωτοσέλιδο υπάρχει και το θέμα του Παναθηναϊκού. Ραντεβού με την ιστορία στο καλοκαίρι. Στο κολλασμένο ΆΚΑ, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Μακάμπη και με νίκη επιστρέφει στο Final Four μετά από 12 χρόνια. Νομίζω ότι και πριν από 12 χρόνια πάλι η Μακάμπη ήταν τότε με την παρέα του Διαμαντίδη απέναντι στον Παναθηναϊκό. Έχετε 12 χρόνια να πάτε. Δεν θυμόμουν. Σοβαρά το λέω τώρα, δεν κάνω πλακά. Νόμιζα ότι είναι λιγότερα, παιδιά. Τα χρονιά. Ναι. Final Four, όχι, έχουμε λιγότερα να πάμε. Ναι.
Η εφημερίδα Metro Sport, 5 κέρδη, με νίκη την Κυριακή, ο ΠΑΟΚ μένει ζωντανό στη μάχη του τίτλου για το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, γίνεται η αναφορά. Βγάζει νοκάου τον Ολυμπιακό, αγκαλιάζει ευρωπαϊκό εισιτήριο, συσπηρώνει και άλλο τον κόσμο του και κλειδώνει το σολντάτο με τον Παναθηναϊκό. Και ποντάρει σε Μανού, ενεργός ρόλος του φορμαρισμένου Ισπανού στο πλάνο του μάτσιου ενώπιση του τελικού για τον τελικό κυπέλου, που είναι το μεγάλο παιχνίδι που απομένει στη σεζόν για τον Άρη. Η εφημερίδα Sport Day, έτσι θα τη δέσει η επίγνωση των δυσκολιών, η προετοιμασία για πόλεμο και το συνολικό πλάνο του Μεντιλίμπαρ για την πρόκριση. Αρπαγή από την ΑΕΚ, οι πράσινοι έκλεισαν τον Μπάλτον, τον οποίο είχε προσεγγίσει τους τελευταίους μήνες και η Ένωση. Ο κόκκινος πρωταθλητής, τι τους πήρε ο Μεντιλίμπαρ. Και για τον μπάσκετ, ο walk-up τώρα είναι η ώρα σου. Η Μπαρτσελόνα τον προκαλεί να σουτάρει και ήρθε η ώρα να το πληρώσει. Τελευταία εφημερίδα, ναι. Η αθλητική ώρα, το πιο μεγάλο στοίχημα. Ο Αλμέιδη από σήμερα πιάνει δουλειά για να μπορέσει να κρατήσει την ομάδα σε φουλ αγωνιστικό ρυθμό. Τι ισχύει για το πλάνο ενίσχυσης στο δεξιάκρο της άμυνας? Αυτό είναι το κόλπο τώρα για το ποδόσφαιρο, για τις ομάδες που δεν έχουν άμεση υποχρεώση να τους κρατήσουν. Τώρα, για σκέψου να παίξει τελικό κυπέλο και να είναι μόνο που σε ενδιαφέρει και να είναι δύσκολο. 25 του μήνα, δεν είναι? Δύσκολο. Ναι, 25 ναι, Μαΐου. Σε 20 μέρες. Να τους κρατά σε γρήγορη στους παίκτες. Να ψήξει ένα μήνα σε γρήγορη. Δύσκολο. Ναι. Και είναι και βασικός λόγος στην προηγουμένη περίπτωση για τον Άρη. Το να, για να μπορείς να είσαι σε εγρήγορση στα παιχνίδια, τα οποία, το μεγάλο παιχνίδι που θα έρθει στον τελικό, να ασχοληθείς και με τα play-off. Δηλαδή, δεν γίνεται κάποια ομάδα να παρατήσει τα play-off και μετά ξαφνικά να θέλει να βρει τη φόρμα της. Έχει να κάνει και με τη διαχείριση των παικτών και με την ενεργοποίηση. Και με την αξιοπιστία του πρωταθλήματος γενικότερα. Λοιπόν, είπαμε, με τη φανέλα πολλές φορές. Μην ξεχνάμε και τη φανέλα που έχουν. Είναι βαριές φανέλες. Να ξεκινήσουμε από τον Παναθηναϊκό, ο οποίος αντιμετωπίζει σήμερα την Μακάμπη. Είναι πολύ μεγάλο παιχνίδι. Βλέπουμε και στα πλάνα μας ο Παναθηναϊκός κατάφερε στο τέταρτο παιχνίδι στο Βελιγράδι να ανακτήσει το προβάδισμα της έδρας και να φέρει την σειρά στο ΆΚΑ. Έγινε χαμός για τα εισιτήρια. Νομίζω ότι έφτασε μέχρι και 80.000 τους ανθρώπους οι οποίοι μπήκαν στη διαδικασία να περιμένουν και να μπουν σε μια λίστα για να διεκδικήσουν εισιτήριο. Θα είναι κατάμεστο το ΆΚΑ. Ευχάριστα νέα για τον κύριο Αταμάν, ότι ο Χουάντσο συμπεριλήφθηκε στην δωδεκάδα των Πρασίνων. Δεν ξέρουμε αν θα είναι ένας παίκτης στον οποίο τελικά θα δοθούν κάποια αγωνιστικά λεπτά, γιατί έχει να κάνει και με την αποχή του τελευταίου χρονικού διάστημα και το ότι ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ. Αλλά σίγουρα είναι μια θετική είδηση, γιατί είναι και μια μονάδα κομβική, έτσι κι αλλιώς είναι στις μεταγραφές που έκανε ο Παναθηναϊκός. Ανάλογα τώρα αυτό. Το τελευταίο χρονικό διάστημα. Θα εξαρτηθεί. Ο κ. Αταμάν, τον ξέρουμε πολύ καλά, τον έχουμε μάθει πια. Ή θα επιλέξει μια οχτάδα που θα παίξει όλο το παιχνίδι. Ναι, σωστό. Δεν θα του βάλει όλου. Σωστό, σωστό. Ναι, δηλαδή, ότι... αν από αυτού του 8 που έχει επιλέξει θα τον πάει θα μέσα τον πάει, έξω. Ναι. Αν δεν τον βλέπει καθόλου στον πάγκο, θα τον αφήσει εκεί πέρα. Ενδεχομένω μια ευχή να είναι για την εξέλιξη τη αναμέτρηση, μακάρι να μην τον χρειαστεί. Να μην δυσκολεύεται δηλαδή ο Παναθηναϊκός και να είναι μια αναμέτρηση σαν αυτή του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ απέναντι στην Μπαρτσελόνα. Καλά, δηλαδή, βέβαια. Εύκολη επικράτηση. Δεν ξέρω αν μπορεί να είναι τόσο εύκολη. Και δεν νομίζω, γιατί η Μακάμπι είναι πολύ σκληροτραχυλή ομάδα και ομάδα του προπονητή της. Αλλά μακάρι ο Παναθηναϊκός να είναι πολύ αθλητική ομάδα. Την πρόκριση. Και σε εμάς, δηλαδή στον Παναθηναϊκό, έχει βρει τα κουμπιά του Παναθηναϊκού. Ναι, σωστό. Έχει πάει όλη σεζόν έτσι. Μπορεί με άλλη ομάδα. Να ήταν πολύ πιο. Δηλαδή, ας πούμε, μπορεί με τον Ολυμπιακό να ήταν πιο, πολύ πιο δύσκολη η αποστολή της. Σωστό. Αλλά με τον Παναθηναϊκό έχει βρει τα κουμπιά. Και γι' αυτό μας πήρε δύο φορές μες στον χρόνο και τώρα. Και καμιά φορά στο ματσάρισμα των ομάδων, ειδικά σε διαδικασίες όπως τα play-off, αντιλαμβάνεσαι και το αν ταιριάζει κάποιος με έναν αντίπαλο ή όχι. Ναι. Γιατί και το momentum παίζει ρόλο και το ματσάρισμα στο οποίο αναφερόμαστε. Όπως και ο Ολυμπιακός ήταν δύσκολο τελικά. Ήταν κακή επιλογή της Μπαρτσελόνα. Συμφωνώ. Κακή επιλογή της Μπαρτσελόνα. Μπορεί με τη Φενέρμπαχτσε να ήταν πολύ καλύτερα. Να δούμε, κλείνοντας το ρεπορτάζ για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού, αν Μονακό θα είναι και ο Baldwin στους διαθέσιμους για τη Μακάμπη, γιατί και εκείνος αντιμετωπίζει μέσα από τη σειρά ένα πρόβλημα τραυματισμού και είναι μια πολύ σημαντική έτσι, απουσία. Να πάμε στον Ολυμπιακό, ο οποίος είναι η επόμενη ελληνική ομάδα η οποία θα δώσει τη δική της μάχη για να προκριθεί στο Final Four. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος κατάφερε μετά τη συντριβή της Μπαρτσελόνα στο ΣΕΦ να στείλει τη σειρά σε πέμπτο παιχνίδι, βέβαια. Ενώ είχε ανακτήσει το πλεονέκτημα της έδρας, στη συνέχεια η ήττα του στο ΣΕΦ φέρνει την πέμπτη μάχη στην Ισπανία, στην Βαρκελόνη. Υπάρχει ένα πρόβλημα με το Λαριτζάκι, το διαβάσαμε και στα πρωτοσέλιδα, γιατί ένα διάστρεμα το οποίο είχε αποκομίσει από τους αγώνες με την Μπαρτσελόνα είναι αυτό που δεν τον έχει αφήσει ούτε χθες να προπονηθεί. Και θα δούμε αν τελικά θα συμπεριληφθεί στην αποστολή με την οποία θα ταξιδέψουν οι Ερυθρόλευκοι. Και αν θα είναι και στις διαθέσιμες λύσεις του κυρίου Μπαρτσόκα, που είναι και το πιο σημαντικό, γιατί είναι πολύ καθοριστικός παίκτης για τον τρόπο με τον οποίο αγωνίζεται ο Ολυμπιακός. Ακόμα μία μάχη.
Και θα κλείσουμε μετά την προσπάθεια των ελληνικών ομάδων. Προφανώς υπάρχει και η μάχη του Ολυμπιακού την Πέμπτη κόντρα στην Άστον Βίλα. Εκεί ξέρουμε ότι ο Μαρτίνες θα είναι ο τερματοφύλακας που θα υπερασπιστεί την αιστεία της Άστον Βίλα. Ο Αργεντίνος, ε. Ναι, ναι, ναι. Και θα δούμε τι θα γίνει με τον Τίλεμανς και τον Ρότζερς που επίσης είναι αμφίβολοι και είναι και σημαντικές απουσίες για την αγγλική ομάδα. Η Άστον Βίλα είναι το παιχνίδι της χρονιάς αυτό. Ναι. Για τον Ολυμπιακό νομίζω ότι είναι περισσότερο το παιχνίδι της χρονιάς. Καλά για τον Ολυμπιακό. Και εδώ που το έχει φέρει κιόλας έχει μια πολύ έτσι, ιστορική ευκαιρία να κάνει το μεγάλο βήμα και να συμμετέχει σε τελικό. Και θα κλείσουμε Πάντως είναι τώρα μιλάμε δύσκολο μάτσο. Εγώ δεν είμαι από αυτούς που λένε ότι άντε, οκ, έχει ρίξει τέσσερα, πρέπει να βάλει τρία ή άλλα. Έχει προβάδισμα όμως, εντάξει. Έχει προβάδισμα προφανώς, αλλά μιλάμε για μια ομάδα. Δεν μετρούν τα γκολ έξω, αλλά μετράνε τα γκολ που έβαλε. Τέσσερα γκολ έχει. Αλλά μιλάμε για μια ομάδα η οποία είναι top class. Και σε αυτό το... Ναι, αλλά έχει βρει τα κουμπιά και βάζει τα γκολ. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και σε αυτό το επίπεδο νομίζω ότι δύσκολα μπορεί να υποτιμήσει αντίπαλο ή να θεωρήσει ότι κάτι έχει τελειώσει. Οπότε είσαι καλά. Μπορεί να γύρει το γήπεδο, δεν ξέρει τι μπορεί να σου. Ωραία, να κλείσουμε με. Απέναντι ποιοι είναι. Είναι η Φιωρεντίνα και η Μπρίζ, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Φιωρεντίνα, βέβαια 1-0. Νομίζω... 1-0 ήταν το μάτς. Πόσο δεν θυμάμαι. 3-2. Ήταν 3-2. 3-2 και έχω την αίσθηση ότι η Μπρίζ. Τουλάχιστον κατά δική μου άποψη μπορεί να κάνει την ανατροπή. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Όπως την είδαμε με τον Μπάοκ, ήταν πάρα πολύ καλή. Βέβαια και η Φιωρεντίνα είναι πολύ ανταγωνιστική και τη έχει μείνει και αποθυμένο από πέρσι. Για να δούμε. Θα έχει, είναι ένα πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον στα ζευγαρία. Να κλείσουμε με γκολ από την Αγγλία. Να κλείσουμε. Υπάρχει μια. Ούτε είναι... την έκτηση. Ναι. Άρα και τη Ευρώπη, τελώς. Αν δεν τα καταφέρει, είμαστε στις τελευταίες αγωνιστικές. Και είναι ενδεικτικό του πόσο κακή είναι η σεζόν. Κατάντια, ρε παιδί μου. Ναι, ναι, καμία σχέση. Ναι. Γενικά, μια πολύ, πολύ μεγάλη ομάδα η οποία δεν έχει καταφέρει να βρει λύση. Μετά το Ferguson, τίποτα. Σωστά. Τίποτα μετά. Στη μάχη του τίτλου τώρα, πότε θα κάνει αυτά τα δύο παιχνίδια που χρωστά η Manchester City, γιατί δεν αντέχω άλλο να τα ακούω με δύο παιχνίδια λιγότερο. Θα πάει τώρα με το τέλος. Τώρα κοντεύει, το κοντεύει. Το επόμενο, τελειώνουμε δηλαδή. Να, ουσιαστικά το παίρνει η Manchester, έτσι. Άμα πάρει τα παιχνίδια, είναι στο χέρι της και μπορεί να κάνει αυτό που έκανε, το έχει ξανακάνει δηλαδή με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Πάντως είναι και οι δύο ομάδες αχώνευτες, και η City και η Arsenal δεν είναι αχώνευτες. Έχω την αίσθηση ότι για το καλό του αγγλικού πρωταθλήματος, γιατί είμαστε και από μακριά, και όχι γιατί είμαι και λίγο Arsenal, πρέπει να το πάρει Arsenal. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρει, αλλά θα έπρεπε να το πάρει. Χρόνια το πάρει. Κακοδαιμονία τεράστια. Τόσα χρόνια έχει φτάσει στην Ελλάδα. Είναι το φάντασμα του Βενγκέρ. Εκεί άλλο. Ναι, αφού ήταν ο loser τη Ήταν loser. Με τα μπελαβάνω. Τώρα. Θέλατε να το πω. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γρηγόρη. Σα ευχαριστώ. Καλημέρα μα. Θα λέμε πάλι αύριο, έτσι. Ναι, βέβαια, όπω είπαμε, κάθε μέρα. Σε περιμένουμε στα βράδια. Άντε, μπράβο. Λοιπόν, οικονομικό ένθετο. Πάμε 8 και 2 πρώτα λεπτά, λοιπόν. Ήρθε η ώρα μα να πάμε λίγο στα οικονομικά μα. Πενθήμερη εργασία, εξαήμερη εργασία. Σωστά, σωστά. Θα δούμε επίσης πώς αμείβεται αυτή. Θα δούμε επίσης τι γίνεται με τα αναδρομικά των συνταξιούχων. Τα οποία είναι, από ό,τι φαίνεται, υπάρχουν μεγάλο θέμα. Κυρία Γεωργαντίνα μαζί μας. Μαρίνα μαζί μας, εδώ. Μεγάλο θέμα. Και μεγάλο θέμα που θα προκύψει τις επόμενες μέρες είναι και η τιμή της βενζίνης, να ξέρετε. Γιατί ο κόσμος που έφυγε και ο κόσμος που ήρθε. Μόνο για να πας στην Κέρκυρα, δηλαδή στην Οικουμενίτσα, ήθελε ένα κατοστάρικο. Και θα δούμε την τιμή της βενζίνης κάπου στις Κυκλάδες ήταν 2,2. Εδώ, στην Αθήνα, ναι, εδώ στην Αθήνα φλερτάρει σίγουρα με το 2. Ίσως και να το ξεπεράσει. Η Ελευθερία Σπυρέκηδα μας έστειλε φωτογραφία από την Άξο που ήταν 2,2. Ακατέβατη η βενζίνη στην Άξο. Ακατέβατη. Στην Πάρο, μήπως. Στην Πάρο, ήταν... Δεν γνωρίζω. Στην Πάρο, συγγνώμη. Στην Πάρο. Τυχαία την Άξο μου ήρθε άλλη φωτογραφία. Ίδια τιμή. Εγώ είμαι στο σπίτι μου, αλλά μπορεί να ήταν κάπου. Ναι, εντάξει. Okay. Ναι. Λοιπόν, ωραία. Ο κ. Χρήστος Βούκας είναι μαζί μας. Του καλέσαμε. Γεια σα, κ. Βούκα. Χρόνια πολλά. Να είστε καλά. Θα μας απαντήσει και στα ερωτήματα τώρα. Και ο κ. Αλέξης Μητρόπουλος, καθηγητής εργατικού δικαίου, ο οποίος είναι μαζί μας. Γεια σας, χρόνια πολλά. Πώς είστε, κύριε καθηγητά. Χρόνια πολλά σε όλους. Ναι, έχουμε και το Viber της εκπομπής μας που μπορεί να μας στέλνει ο κόσμος και για τις τιμές της βενζίνης. Και ξέρετε τι δεν πήγε πολύ καλά και το διάβασα σε άρθρο. Το λιανεμπόριο. Μάλλον ο κόσμος φαίνεται ότι το δώρο όσοι το πήραν, γιατί όπως είπαμε δεν το πήραν όλοι, τα χρήματα που είχαν να διαθέσουν μπορεί να τα διέθεσαν είτε για να φάνε σε κάποια ταβέρνα, είτε για να πάνε ένα σύντομο ταξίδι. Και το λιανεμπόριο δεν πήγε καθόλου καλά. Μάλιστα, ο κύριος Σαββίδης έδωσε χθες ένα άρθρο. Ο αντιπρόεδρος, ακριβώς. Ότι δεν πήγε συγκριτικά με πέρσι, ενώ περίμεναν ότι θα είναι στα ίδια επίπεδα, ίσως και λίγο καλύτερα. Ο κόσμος φαίνεται ότι δεν πήγε να ψωνίσει. Γενικώς υπάρχει μια αποχώρηση στην αγορά λόγω τιμών. Ναι. Λόγω της ακρίβειας. Το Υπουργείο λέει ότι είναι πολύ φθηνότερα τα προϊόντα ένδυσης και υπόδεισης. Γενικότερα, το λιανεμπόριο, θα σου πω κάτι, το λιανεμπόριο γενικά, δηλαδή υπόδειση και ένδυση πράγματι έχουν κρατήσει κάτω.
έχουν κρατήσει σχέση με τα άλλα προϊόντα, με τα τρόφιμα, ψηλοσταθερές τις τιμές. Βάλαμε θα πανταχώθεν και δεν πας να παγωνάς πράγματα. Δεν φτάνει, ρε φίλε. Εγώ κάναμε μια κομπή στο ραδιόφωνο στην Ερμού και βλέπαμε τον κόσμο στην Ερμού. Ήταν μια μέρα πριν, ήταν μεγάλη Πέμπτη, μεγάλη Τρίτη. Λοιπόν, είχε πάρα πολύ κόσμο, μία σακούλιτσα, μικρά δωράκια. Όχι τρέλες. Όχι αυτό που σου πάρεις σακούλες, να πάρεις τα δώρα. Λίγα πραγματάκια. Και φθηνά. Έχει αλλάξει προτεραιότητες ο κόσμος. Δηλαδή δεν είναι πλέον προτεραιότητα του να πάρει ένα ρούχο. Πρέπει να ψωνίσει το σπίτι, είναι προτεραιότητα. Τι συζητάμε. Να ξεκινήσουμε με τα ερωτήματα των τηλεθεατών. Ναι, να ξεκινήσουμε λοιπόν με τα ερωτήματα των τηλεθεατών και μετά να πούμε και για τις συντάξεις. Να ξεκινήσουμε λοιπόν λίγο που έχουμε εδώ να μας τα απαντήσετε. Αν δείξουμε την πρώτη κάρτα, όπου λέει έχω επιστροφή φόρου, τι πρέπει να κάνω για να λάβω τα χρήματα. Ναι, λοιπόν, θα πρέπει άμεσα όσοι δεν έχουν ενημερώσει τον IBAN μέσα στην πλατφόρμα της ΑΔΕ στα στοιχεία τους, να ενημερώσουν τον IBAN ώστε να μπορούν να λάβουν την επιστροφή. Πολύ σημαντικό εδώ είναι να ενημερωθεί και το email. Γιατί οτιδήποτε ειδοποίηση στέλνετε μόνο με mail. Δεν περιμένουμε κάτι από το ταχυδρομείο πια. Ή αν μας έρθει κάτι από το ταχυδρομείο θα είναι αργά, έτσι. Δεν θα είναι για καλό εν ολίγες. Οπότε θα πρέπει να είναι το email που μπορεί να έχει γίνει. Το email γίνεται η ενημέρωση και στον IBAN, όταν είναι ενημερωμένος ο IBAN μέσα στην πλατφόρμα της ΑΔΕ, εκεί μπορείς να λάβεις την επιστροφή και να μην έχεις κάποιο πρόβλημα. Και μάλιστα και η δεύτερη ερώτηση είναι για το IBAN, γιατί έχουν υπάρξει κάποια κολλήματα από ό,τι φαίνεται. Είμαι νέος φορολογούμενος και θέλω να ανοίξω τραπεζικό λογαριασμό μισθοδοσίας. Δεν μπορώ όμως να υποβάλω τη φορολογική δήλωση, γιατί κλειδώνει το σύστημα όταν δεν βάλεις IBAN. Ναι, φέτος για πρώτη φορά δεν μπορούμε να υποβάλουμε δήλωση αν δεν έχουμε ενημερώσει μέσα τον IBAN για αυτό το λόγο. Γιατί υπήρχαν αδιάθετα χρήματα τα οποία δεν είχαν δοθεί στον κόσμο. Και για να μπορέσει ο κόσμος και να πάρει την επιστροφή και να είναι σωστά ενημερωμένα τα στοιχεία, αναγκαστικά κλείδωσε αυτό. Αυτό όμως φέρνει κάποιο πρόβλημα στους νέους που θέλουν να πάνε να ανοίξουν ένα τραπεζικό λογαριασμό μισθοδοσίας, που θέλουν να πάνε να ανοίξουν κάποιο λογαριασμό για κάρτα είτε προπληρωμένη στην τράπεζα, που η τράπεζα το πρώτο στοιχείο που σου ζητάει είναι ένα καθαριστικό. Εκτός από την αλληλογραφία και που διαμένεις. Πάντως το IBAN είναι απαραίτητο για όλες τις εκφάνσεις, για να πάρεις χρήματα πίσω, για όλα αυτά. Είναι πάρα πολύ βασικό λοιπόν να επικαιροποιήσουμε τα στοιχεία μας. Έτσι δεν είναι. Έτσι ακριβώς. Και να πάμε και σε μια τελευταία ερώτηση. Έχω εισόδημα ως 10.000 ευρώ. Υπάρχει περίπτωση ελέγχου από την εφορία? Ναι, υπάρχει εντολή. Αν είσαι ελεύθερος και ελεύθερος επαγγελματίας και μισθωτός, πια το θέμα μας δεν είναι τα έσοδα. Πια αρχίζει και μπλέκει το πράγμα με τα έξοδα. Δηλαδή, τι δαπάνες κάνεις, πού τις κάνεις, τι είδους πολυτέλεια έχουν αυτές οι δαπάνες. Οπότε από εκεί και μετά, χαμηλά εισοδήματα με μεγάλο ποσό δαπανών είτε στο 049 που είναι ο κωδικός και τον βλέπουν από τη δήλωση, είτε διατραπεζικά, αν βγει σε έλεγχο και μπορέσει ο ελεκτής πια με ένα κουμπί να μπορέσει να σου ελέγξει ακριβώς τι κινήσεις έχεις κάνει και τι δαπάνες, από εκεί και μετά έχεις κάποιο πρόβλημα ελέγχου και μπορεί εννοείται να κληθείς να πληρώσεις. Αυτονόητο είναι πάντως ότι όταν δηλώνεις χαμηλά εισοδήματα δεν μπορεί να έχεις πολύ περισσότερες δαπάνες. Έτσι, αν δεν έχεις άλλες πηγές εισοδήματος. Ανοίγονται πια social, ανοίγονται διάφορα περίπτωση ελέγχου. Έχουμε δει υποθέσεις που έχει γίνει. Ναι. Έχουμε πολλές και περιπτώσεις δωρεών. Χρηματικών δωρεών μεταξύ γονέων, παιδιών, που και εκεί υπάρχει το θέμα αυτό. Πού τα βρήκες, αν τα βρήκες, πώς τα έκανες και αν τα έκανες διατραπεζικά. Αγορών ακινήτων με μετρητά. Τα οποία και εκεί θα υπάρχει πρόβλημα. Όλοι αυτοί θα κληθούν σε έλεγχο. Μάλιστα. Και τα Airbnb βέβαια, έτσι, όταν έχεις κάποιο ακίνητο και δεν το έχεις δηλώσει, εκεί θα πρέπει. Είναι πολλοί αυτοί που πάνε να αγοράσουν σπίτι με προφανώς, μετρητά. Προφανώς. Το λένε, λοιπόν, τα πάμε λίγο να δούμε και το θέμα των συνταξιούχων με τον κύριο Μητρόπουλο και θα δούμε και την εξάημερη εργασία στη συνέχεια. Ποια αναμένουν τα αναδρομικά. Ακριβώς. Έχουμε τι περιμένουν από το δικαστήριο. Έχουμε μια μεγάλη παλέτα προσώπων, οι οποίοι, κύριε Μητρόπουλε, τα ξέρετε καλύτερα από εμάς. Προσπαθούν οι άνθρωποι να πάρουν τα αναδρομικά που δικαιούνται, ούτε ξέρω εγώ πόσο καιρό. Σε λίγο θα τα ξεχάσουν. Ναι. Η μεγάλη εκκρεμότητα, κύριε Στάθη, κύριε Κολουκυθά, είναι το εντεκάμινο των αναδρομικών, που εδώ και 3 χρόνια έχει εκδοθεί απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας και η κυβέρνηση δεν τα δίνει ούτε σε αυτούς που πληρούν το διατακτικό της απόφασης, που λέει ότι για όσους άσκησαν αγωγές μέχρι τον Ιούλιο του 20 και είναι 350.000 κόσμου, δώστε τα αναδρομικά. Το διατακτικό της απόφασης είναι αυτό. Θυμόσαστε, έχουμε γύρει συζήτηση στη δική σας εκπομπή και με άλλους συναδελφούς που λέμε ότι και για αυτούς που δεν έκαναν αγωγές ας φανεί η κυβέρνηση
λίγο γενναιόδωρο. Δεν το έχει δώσει ούτε σε αυτούς που έχουν έγκαιρα. Δεν είναι γενναιοδορία. Συγγνώμη, δεν σας διορθώνω, κύριε καθηγητά μου. Ξέρω ότι συμφωνείτε. Υποχρέως είναι. Στο τέλος της μέρας είναι το ελάχιστο, ρε παιδί μου. Τι συζητάμε τώρα. Θυμάστε κάποτε, κύριε Μητρόπουλο, λέγαμε την επανάσταση του αυτονόητου. Εδώ μιλάμε για τα αυτονόητα. Έτσι. Εγώ κάθε φορά που βγαίνω με τον καθηγητή το λέω, θα το ξαναπώ και πάλι. Εμείς οι δημοσιογράφοι είχαμε παρασυρμένοι πολλές φορές από τις διαβεβαιώσεις θα δοθούν. Μην πηγαίνετε στα δικαστήρια, μην πηγαίνετε στους δικηγόρους, παιδιά. Όταν βγει η απόφαση, θα τα πάρετε όλοι. Εάν δεν. Επειδή είναι έτσι η λειτουργικότητα της πιλωτικής δίκης, έτσι, που λέει ότι όποιο αποτέλεσμα, αρνητικό ή θετικό, θα αφορά όλους αρνητικά ή θετικά. Λοιπόν, έχετε δίκιο, διότι και εμείς και νομικοί αλλά και πολιτικοί παρότριναν κάποιους να μην ξοδεύονται για να περιμένουν το τελικό αποτέλεσμα. Και τώρα, ο ίδιος ο ΕΦΚΑ υπάρχουν, όπως είπε. Και ο ίδιος ο ΕΦΚΑ, κύριε καθηγητά, έχει πει στον κόσμο: κάντε απλά τις αιτήσεις. Άμπραβο. Σωστό και αυτό. Έτσι. Σωστό και αυτό. Όπως είπε τώρα η κυρία Γεωργαντή πολύ σωστά, υπάρχουν κάποιες μικροομάδες συνταξιούχων. Για παράδειγμα, αυτές οι οποίες οι συνταξιούχοι δεν είχαν τις προϋποθέσεις για την επικουρική σύνταξη. Ενθυμίστε, κύριε Στάθη, κύριε Κολοκυθά, ότι ήταν 25 και 35 χρόνια η θεμελιωτική προϋπόθεση. Τώρα, σωστά, η κυβέρνηση το κατέβασε στα 15. Εδώ είναι μια κατηγορία 15-20 χιλιάδων συνταξιούχων που για πρώτη φορά θα πάρει επικουρική σύνταξη επειδή πληρεί τη μικρότερη προϋπόθεση της 15 ετίας. Η δεύτερη μεγάλη δεξαμενή τώρα παίρνουν αναδρομικά είναι αυτοί οι οποίοι έχουν 30 χρόνια ασφάλισης και πάνω και η κυβέρνηση επέλεξε τώρα στο παραπέντε, βεβαίως και λόγω ευρωεκλογών, να τους δώσει τα αναδρομικά λόγω επανυπολογισμού επειδή έχουν 30 χρόνια προϋπηρεσίας και πάνω. Και είναι και μια τρίτη κατηγορία, δέκο, αυτοί που είναι με βαρέα, αυτοί έχουν μεγαλύτερο επασφάλιστρο και παίρνουν και αυτοί αναδρομικά γιατί έχουν πληρώσει παραπάνω εισφορές και γίνεται επανυπολογισμός. Αυτές είναι οι τρεις κατηγορίες που προανέφερε η κυρία Γεωργαντή, ότι αυτή την περίοδο το γράφουν και μεγάλες εφημερίδες σήμερα, το αναγνώσατε, ότι αυτήν την περίοδο καταβάλλονται σε αρκετές δεκάδες χιλιάδες συνταξιούχων τα αναδρομικά. Αλλά η μεγάλη κατηγορία του 11 μήνου δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Αυτές είναι 7 κατηγορίες που διεκδικούν αυτά τα χρήματα. Ακριβώς, είναι 7 κατηγορίες. Για αυτό το δεκάμινο που λέει ο καθηγητής. Ακριβώς. Μπορούμε να δείξουμε και κάποιες κάρτες. Ναι, γιατί με ενδιαφέρει το κόσμο πολύ. Είναι οι συνταξιούχοι του δημοσίου, οι οποίοι λαμβάνουν μόνο κυρία σύνταξη πάνω από 1.400 ευρώ. Είναι οι συνταξιούχοι του δημοσίου, οι οποίοι λαμβάνουν κύρια και επικουρική από 1.000 έως 1.400 ευρώ. Οι συνταξιούχοι, οι οποίοι λαμβάνουν κύρια και επικουρική κάτω από 1.000 ευρώ. Οι συνταξιούχοι δημοσίου, οι οποίοι λαμβάνουν σύλλογο συντάξεων εκ των οποίων η κύρια είναι πάνω από 1.400 μεικτά. Εκείνοι από ταμεία ιδιωτικού τομέα με άδεσμα κύριας και επικουρικής πάνω από τα 1.000 ευρώ. Συνταξιούχοι από τα ταμεία ιδιωτικού τομέα με άδεσμα κύριας και επικουρικής κάτω από 1.000 ευρώ. Και τέλος, συνταξιούχοι από ταμεία ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι λαμβάνουν μόνο κύρια σύνταξη ανεξαρτήτου ποσού. Και εδώ μας έστειλε και ένα μήνυμα τηλεθεάτρια που μας βλέπει τώρα η κυρία Ελένη. Να, αν μπορείτε να μου το απαντήσετε και στους δύο απευθύνομαι. Η σύνταξή μου βγαίνει ακόμη με νόμο Κατρούγκαλου και τον ημερωτικό του ΕΦΚΑ λέει ότι η περίπτωσή μου θα επεξεργαστεί αργότερα. Πότε θα γίνει ο επαναυπολογισμός σε μένα? Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα και στην κυρία. Είναι κάποιες σύνθετες μικρές υποθέσεις, κυρία Γεωργαντή, που από το 16 και δόθε που εφαρμόζεται ο νόμος Κατρούγκαλου, για κάποιες συνθετότερες καταστάσεις λέει ο ΕΦΚΑ, δεν έχω ακόμη ολοκληρώσει τον επανυπολογισμό. Η κυρία Ελένη σε αυτή την κατηγορία φαίνεται ότι υπάγεται. Να ρωτήσω, κύριε καθηγητά, όσον αφορά τις συντάξεις τώρα, γιατί δεν είναι σχετικό με αυτό, αλλά εκδίδονται πράγματι γρήγορα πλέον οι συντάξεις ή έχουμε μεγάλο στόκ? Έχουμε ταχύτερη έκδοση, κύριε Στάθη, βεβαίως. Το πολεμήσατε κι εσείς, λέω, και οι εκπομπές σας κλπ. Άρα έχουμε ταχυτέρα εκαθάριση, μόνο που το 2024 αναμένουμε ρεκόρ συνταξιοδοτήσεων, εξόδου, διότι υπάρχουν κάποιες μεταβατικές ρυθμίσεις, κυρίως για δημοσίους υπαλλήλους. Κάθε έτος παραμονής των δημοσίων υπαλλήλων τους κοστίζει τουλάχιστον 500 ευρώ μείον το εφάπαξ.
επειδή από το 14 και δότε, από το 14 και δότε, δεν υπάρχει ανταποδοτικότητα σε αυτή την καλή παραδοσιακή ιστορική παροχή του ΕΠΑΠΑΚΣ και παίρνουν μόνο άτουκες τις εισφορές του. Ενώ μέχρι το 14 υπήρχε ανταποδοτικότητα του ΕΦΑΠΑΣ. Αυτό στέλνει πολύ κόσμο, δημοσίους υπαλλήλους, στο Ταμείο των Συντάξεων. Αλλά και οι νέοι επανυπολογισμοί των συντάξεων επηρεάζουν. Και κυρίως το ότι εξέπνευσαν οι προθεσμίες για πρόωρες συνταξιοδοτήσεις. Οι τελευταίοι, κυρίως γυναίκες, κάνουν αυτή την περίοδο χρήση, διότι έχει οριστικά καταργηθεί η δυνατότητα των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων. Άρα το 24 θα φέρει 220 με 250.000 νέους συνταξιούχους στα εκδοτήρια των συντάξεων. Αυτό είναι ρεκόρ, κύριε καθηγητά, ο αριθμός. Είναι από τα ρεκόρ. Συνήθως ήταν 170 με 200.000. Φέτος αναμένουμε πολύ πάνω από 200.000. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να δούμε και την εξαήμερη εργασία. Πενθήμερο και εξαήμερη εργασία, το οποίο είναι πολύ σημαντικό θέμα. Να δούμε πρώτα τις κάρτες. Υπάρχει κάπου εξαήμερη. Υπάρχει. Στις αυτούς που δουλεύουν, που έχουν 24/7. Ναι. Αλλά εδώ αλλάζουν τα δεδομένα, όπως καταλαβαίνουμε πλέον. Ακριβώς. Θα μας πει και περισσότερο και ο Μητρόπουλος. Μπορούμε να δούμε και τις κάρτες προηγουμένως για το τι θα γίνει. Ότι θα υπάρξει προσάυξηση κατά 40% ή κατά 115% αν η έκτη μέρα εργασία είναι αργία. Ναι. Στη συνέχεια, η εξαήμερη εργασία τώρα, αν πει ότι υπάρχει ο εργοδότης αυξημένο φόρτο εργασίας, να έχει προδηλωθεί στο εργάνι ότι ανήκει στην συγκεκριμένη κατηγορία. Ότι μια επιχείρηση πρέπει να βγάλει κάποια δουλειά συγκεκριμένη. Ακριβώς, δηλαδή, ότι υπάρχει αυξημένος φόρτος εργασίας στη συγκεκριμένη περίοδο. Να δηλώνεται εκ των προτέρων στο εργάνι, έτσι. Και στη συνέχεια να μην υπάρχει υπέρβαση των 8 ώρων ημερησίως με απαγόρευση υπερεργασίας και υπερορίας. Το Σάββατο δηλαδή, ναι. Να καταβάλλεται ημερομίσθιο για την έκτη μέρα απασχόλησης προσαυξόμενο κατά 40%. Το Υπουργείο, αν θυμόμαστε, είχε πει ότι εμείς αυτό το κάνουμε για να προστατεύσουμε τον εργαζόμενο. Να μην γίνεται εκμετάλλευση του εργαζόμενου. Γι' αυτό βλέπουμε και όλες αυτές τις δικλείδες που έχει βάλει και το τι πρέπει να δηλώνεται από τον εργοδότη. Μιλάμε καθαρά για εξαίμερη εργασία. Το έχει πει και ο κύριος Πανάκης, αν δεν κάνω λάθος, υφυπουργός. Ακριβώς. Λοιπόν, κοιτάξτε, μην κρυβόμαστε στο δάχτυλό μας. Η εξαίμερη εργασία ισχύει. Σε πολλές επιχειρήσεις. Ισχύει ήδη. Ναι, δηλαδή πια το κάνουμε λες και. Ανακαλύψαμε την πυρίτιδα. Δεν είναι αυτό το πράγμα. Επίσης βλέπουμε. Όπως και οι προσαύξεις. Ναι, μίνι μάρκετ, φούρνοι, σαραπλαστεία δουλεύουν 24/7, 24 ώρες, 24 ώρες, πολλές φορές με ανάβικα. Αυτά έχουν ισοπεδωθεί. Το θέμα είναι να πληρώνονται σωστά και να είναι δηλωμένα σωστά όλα. Το θέμα είναι και τι θα γίνει με τις συμβάσεις της ΓΕΣΕ. Εμείς σπάσουν οι πενταήμερες του 8 ώρες. Εδώ θα έρθει λίγο να κλειδώσουμε την ψηφιακή κάρτα αυτό το κομμάτι. Οπότε. Τα ταυτίζεται. Θα μπορεί να το ελέγχεις, λέτε. Ναι. Ωραία. Κύριε καθηγητά, ανοίγει την πόρτα και για άλλα πράγματα όμως. Αυτό. Να πούμε πρώτη φορά στην εκπομπή σας ότι η δουλειά στην έκτη μέρα από 1η Ιουλίου ήταν να εφορμαστεί 1η Μαρτίου, αλλά λόγω ευρωεκλογών και μεγάλης δυσαρέσκειας σε χιλιάδες κόσμου, θα ισχύσει από 1η Σεπτέμβρη. Να πούμε ότι είναι διευθυντικό δικαίωμα του εργοδότη. Να το ξεκαθαρίσει το Υπουργείο. Δεν μπορεί, όπως λένε και δικοί μου συνάδελφοι, αλλά και φοροτεχνικοί των σακούς της τηλεοράσης, που λέει είναι εθελοντικό για τον εργαζόμενο. Άπαξ και ο εργοδότης εντάσσεται στις δύο κατηγορίες που προανέφερε και η κυρία Γεωργαντή, το έχετε αναλύσει και σε άλλες εκπομπές σας, ή σε αυτές που είναι συνεχούς λειτουργίας με εναλλασσόμενες βάρδιες. Μέχρι τώρα έχουν πενθήμερο, επιλέγουν να περάσουν στο εξαήμερο. Υποχρεούνται οι εργαζόμενοι τους να δουλέψουν εκ τη μέρα με την προσάυξηση 40%. Αν η εκ τη μέρα συμπίπτει με Κυριακή ή αργία, έχει πλάσει το επιπλέον 75%. Σωστά η κυρία Γεωργαντή είπε 115%. Άρα και η δεύτερη κατηγορία, αυτή είναι αυτό που είναι το φαινόμενο που θα ανησυχήσει πολύ κόσμο. Όσες μέχρι τώρα δεν δουλεύουν συνεχώς και εναλλασσόμενες, μπορούν να επιλέξουν επικαλούμενες φόρτο, αυξημένο φόρτο, είπε η κυρία Γεωργαντή, έτσι λέει ο νόμος Γεωργιάδη, και να πούνε εμείς περνάμε τη δουλειά την έκτη μέρα. Αυτή η κατηγορία των επιχειρήσεων που για πρώτη φορά θα επιλέξουν να περάσουν στην έκτη μέρα θα δημιουργήσει
μεγάλες τριβές και δυσαρέσκειες, γιατί λένε, είναι διευθυντικό δικαίωμα, είναι υποχρεωτικό, δεν επιλέγει ο εργαζόμενος, βεβαίως με την προσάυξηση που προαναφέραμε. Να ρωτήσω, γιατί μέχρι τώρα έχετε δίκιο, λέγαμε ότι θα μπορεί να επιλέξει. Λέει τη συνένεση του εργαζόμενου, να το πω έτσι. Όχι, κύριε Στάτη. Όχι. Όχι. Εσείς τα λέτε, τα αναλύετε, βγάνετε αποφάσεις. Ο νόμος του 10 έλεγε διακριτική ευχέρεια του εργαζόμενου. Ναι. Δεν περπάτησε ο νόμος. Δηλαδή μπορούσε να αρνηθεί με τον προηγούμενο νόμο ο εργαζόμενος. Δεν περπάτησε ο νόμος του πρώτου μνημονίου του 10 και τώρα ήρθε ο νόμος και το βάζει ως διευθυντική επιλογή. Ότι, γιατί μεταξύ μας τώρα, δηλαδή, και να μην ήταν διευθυντικό δικαίωμα, αν έρθει και σου πει δουλεψε 6 μέρα και του πεις όχι, το τέλος της μέρας δεν θα του πεις. Αλλά όταν είναι και διευθυντικό δικαίωμα, αλλάζουν τα τέλεια τώρα. Έτσι, έτσι. Άρα λοιπόν, να το λέμε εμείς οι επιστήμονες, διότι ακούω να λένε ότι αν δεν μπορεί να αρνηθεί, αν ο εργοδότης έλα την 6η μέρα, με το ΔΕΛΕΑΡ, αυτό που είπε η Μαριάννα, η κυρία Γιώργαντη, το 40%. Αλλά αν συμπίπτει με Κυριακή αργία ή έκτη. Να ρωτήσω κάτι. Το φόρτο εργασίας, πώς θα τον αποδείξει η εταιρεία, χρειάζεται να τον αποδείξει? Χρειάζεται να τον αποδείξει. Εδώ είναι ο τελικός κριτής στο Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας. Ναι. Εδώ αντιλαμβάνεστε και καταχρηστικές επικλήσεις μπορεί να έχουμε. Αντιλαμβάνεστε και τριβές. Γι' αυτό το λέω. Η δεύτερη κατηγορία των επιχειρήσεων, κύριε Στάδη, κύριε Κολοκυθά, είναι αυτή που θα δημιουργήσει τα προβλήματα. Δηλαδή, έρχεται ο εργοδότης τουρισμός, επικαλούμε Πάσχα, επικαλούμε καλοκαίρι και λέει εγώ έχω φόρτο εργασίας. Εδώ πρέπει οι εργαζόμενοι να πούνε ότι ο εργοδότης αυτό επέλεξε, παίρνουμε την προσάψηση, κύριε Μητρόπουλε, είναι ζήτημα... Κύριε καθηγητά, ορίστε, επειδή τα λέμε και εσείς τα λέτε και έξω τα δόντια και τα συζητάμε κάθε μέρα, μην κρυβόμαστε τώρα στο δάχτυλό μας. Στον τουρισμό δεν υπάρχει πενθήμερο. Επτάήμερο είναι. Φουλ εφτάήμερο. Και μακάρι να υπάρχει οκτάωρο στον τουρισμό. Μακάρι να υπάρχει οκτάωρο. Μακάρι. Και σε πολλές δουλειές μου αρέσει. Εδώ είπατε και εσείς και ο κύριος Στάτης και η Μαριάννα είπε για συλλογικές συμβάσεις. Ναι. Διότι υπάρχουν προστριβές. Έρχεται νόμος μετά, ενώ ισχύουν συλλογικές συμβάσεις και απαγορεύουν τη δουλειά την 6η μέρα. Εδώ θα έχουμε και τριβές νομικής φύσης. Α, έχουμε. Προσφυγές, ναι. Έτσι, γι' αυτό η κυβέρνηση έκανε χρονική αντιμετάθεση 2 φορές εφαρμογής του νόμου. Ο νόμος αυτός θα δημιουργήσει προβλήματα. Πάντως, διότι ο εργαζόμενος τώρα που έχει πενθήμερο από το 82, κύριε Κολοκυθά, κύριε Στάθη, θα πει εγώ γιατί να δουλέψω. Και εδώ, μπορεί να μην θέλω. Όταν πας και του λες εξαήμερο μετά από τόσα χρόνια. Ο εξοικειωμένος με τα δικαστικά, κύριε Στάθη, ξέρει ότι αν αρνηθεί ο εργοδότης, πρέπει, λέει, η άρνησή του να μην είναι καταχρηστική. Σωστό. Να μην είναι καταχρηστική απέναντι στο δικαίωμα του εργοδότη. Είναι ζητήματα αυτά. Είναι ζητήματα. Βέβαια. Μάλιστα. Λοιπόν, ελπίζω βέβαια να καλύψει, αν κάνει ένα καλό ο συγκεκριμένος νόμος, να καλύψει αυτό που σε υποχρέωνε και σου έλεγε θα πάρεις τόσα το μήνα, τελεία παράγραφος, και θα δουλεύεις 6-7 μέρες εδώ το Γιάννη. Αν... Λόγω της ανάγκης, λόγω των αναγκών που προαναφέρατε και της ακρίβειας, το 115% προσάυξηση πέρα το μεροκάματο. Αυτό. Αν είναι Κυριακή. Και αυτό. Το 40% προσάυξηση πέρα από το μεροκάματο είναι ένα ισχυρό δέλεαρ για τους εργαζόμενους να παρακάμψουν... Αν δούλευαν κιόλας να πληρώνονται κανονικά οι άνθρωποι. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που δούλευαν 6 μέρες και πληρώνουν για 5, έτσι. Γι' αυτό το έθεσε η κυβέρνηση αυτό. Κύριε Μητρόπουλε, το ενδεχόμενο ρεπό, η εναλλακτική του ρεπό που λέμε... Το ρεπό το διευθετούν, αλλά η 6η μέρα θα είναι η 6η μέρα. Θα δουλεύει 6 μέρες. Θα πληρώνεται κανονικά. Πέρα, θα κάνετε την Κυριακή. Θα πληρώνεται. Από εκεί και πέρα είπε η κυρία Γεωργαντή, είπε κατά νότα των 8 ώρων. Ένα θέμα που σας θέτω τώρα απλώς θα απασχολήσει πολύ κόσμο. Στο ασφαλιστικό δίκαιο για 70 χρόνια η 6η μέρα δεν μετράει ασφαλιστικά. Ο μήνας, προσέξτε εδώ, τι προβλήματα έχουμε. Σωστό. Τι προβλήματα έχουμε. Ναι, ο μήνας είναι μέχρι 25 ένσημα. Ο μήνας. Ο χρόνος είναι μέχρι 300 ένσημα. Η εβδομάδα είναι 5 ένσημα.
Η έκτη μέρα δεν θα μετράει ασφαλιστικά. Είναι προβλήματα αυτά, κύριε Στάθη, κύριε Κολοκυθά. Σωστό είναι αυτό που λέτε. Πολύ σωστό είναι αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα έχουμε προβλήματα. Ευχαριστώ. Χρόνια πολλά. Θα τα πούμε και πάλι. Χρόνια πολλά. Τα ξαναλέμε, κύριε Μητρόπουλε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε, κύριε καθηγητά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε, κύριε Βούκα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε και να πούμε και πριν κλείσουμε, γιατί μέσα έρχονται πολλά μηνύματα. Αυτό που είπαμε πριν, ότι όντως δεν περισσεύει. Υπάρχουν οικογένειες και εδώ μάλιστα την καλημέρα μας που λέει ότι κοίτα, εμείς παίρνουμε 1000 ευρώ ο καθένας, λίγο πιο πάνω, έχουμε 650 ευρώ το ενίκιο και ένα παιδί. Όσο μπορούσαμε να φάμε πιο λιτά φάγαμε, αλλά μας κόστησε 450 ευρώ το τραπέζι του Πάσχα. 450, πόσα άτομα. 65 ευρώ το άτομο, 65 ευρώ ένα κεφάλι, λέει ο συγκεκριμένος. Σπίτι που πήγανε σε χασάπι, πήρανε πράγματα για να. Για την Κυριακή του Πάσχα. Φάνε. 65 ευρώ το άτομο. 65 ευρώ το άτομο. Πολλά, πολλά τα ακούω. 65 ευρώ το άτομο, 7 άτομα για τις δύο μέρες. Σάββατο βράδυ και Κυριακή. Δύο μέρες. Σάββατο βράδυ και Κυριακή. Μέρες. Αλλά όταν έχεις αυτά τα έξοδα. Καθίστε ρε παιδιά, όταν έχεις όλα αυτά τα έξοδα. Παιδιά κτλ. Δεν σου περισσεύει σίγουρα ηλιανεμπόριο και στενό τραπέζι κάνεις. Δεν βάζεις αυτό που είπε και εδώ ο κύριος. Δεν έβαλα μέσα το γλυκό, τα κάρβουνα, όλα αυτά που τρέχουν. Λοιπόν, δεν μπορεί να τα απεξέλθεις. Πάμε να δούμε ένα πολύ μεγάλο θέμα που αφορά την μονή της χώρας, λοιπόν, τη μετατροπή σε τζαμί. Έχουμε κανονίσει να συναντηθούμε με τον κύριο Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο, τον διεθνολόγο. Έχουμε τη χαρά να τον έχουμε μαζί μας. Καλημέρα σας, κύριε Δεσποτόπουλο. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Η χαρά είναι όλη δική μου. Μην αντιστρέφετε τους όρους και τιμή. Λοιπόν. Να είστε καλά. Συγγνώμη για την καθυστέρηση. Λοιπόν, το θέμα είναι τώρα ότι η μονή της χώρας, το συζητάμε, έρχεται ένα ακόμα θέμα στη σχέση μας με την Τουρκία. Από χθες είναι τζαμί. Και προστίθεται, και το λέμε από το πρωί αυτό, είναι η αντίδραση για τα θαλάσσια πάρκα που δεν την περιμέναμε ότι θα είναι τόσο σκληρή. Είναι το μάθημα της γαλάζιας πατρίδας που μπαίνει και αυτό στο παιχνίδι. Και είναι πλειάδα προκλήσεων της Τουρκίας. Ενώ πάμε σε ένα διάλογο τώρα, ας πούμε, μεθαύριο, σε μια συνάντηση στην Άγκυρα. Και ενώ τα νερά παραμένουν ήρεμα προφανώς. Αλλά οι προκλήσεις, προκλήσεις. Εδώ και αρκετά χρόνια, δυστυχώς, η Τουρκία διολυσθένει στον εθνικισμό και μάλιστα στον ισλαμικό εθνικισμό. Δηλαδή έναν εθνικισμό ο οποίος έχει και χαρακτηριστικά θρησκευτικά. Αυτό είναι πάρα πολύ δυσάρεστο, όχι μόνο διότι βλέπουμε μνημεία, για παράδειγμα, να αλλοιώνονται και πολλές φορές, ξέρετε, να κινδυνεύουν. Η Αγία Σοφία κινδυνεύει αυτή τη στιγμή από τη βαριά χρήση που έχει. Να. Από χιλιάδες επισκέπτες, οι οποίοι δεν περιδιαβαίνουν απλώς στο μνημείο, αλλά προσεύχονται. Μαζεύονται σε πλήθος που γεμίζει το μνημείο. Δηλαδή υπάρχει και θέμα για τα ίδια τα μνημεία. Αυτό που επίσης όμως είναι πολύ δυσάρεστο είναι ότι όλα αυτά αποτυπώνονται στο μυαλό του Τούρκου ψηφοφόρου και γενικώς του Τούρκου πολίτη. Με άλλα λόγια, ο Τούρκος πια πολίτης με όλα αυτά τα αφηγήματα έχει πιστεί, πιστεύει ότι η Ελλάδα του έχει φαρπάξει νησιά. Ότι η Αγία Σοφία σε λίγο θα μας πούν ότι δημιουργήθηκε ο Στέμενος. Ότι η Μονή ήταν δεν ξέρω εγώ τι. Όλα αυτά δηλαδή τα αφηγήματα έχουν εντυπωθεί, έχουν εσωτερικευτεί από τους Τούρκους πολίτες. Με αποτέλεσμα, αν αύριο μεθαύριο πάμε κοντά σε κάποια λύση που θα είναι κοντά στο διεθνές δίκαιο, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να περάσει στην τουρκική κοινωνία όταν έχουν δημιουργηθεί όλες αυτές οι φαντασιώσεις. Αυτό είναι ένα... Πράγματι, αλλά ταυτόχρονα αποκαλύπτει και μία, να το πω, διγλωσία από την πλευρά του Ερντογάν, παραδοσιακά θα μου πείτε. Εδώ, από τη μία στιγμή, κάνει τζαμί τη Μονή της Χώρας, με την παράδοση, την ιστορία, τη βαρύτητα που έχει για τον ελληνισμό κτλ. Και από την άλλη πλευρά, χθες το βράδυ κάνει δηλώσεις και λέει ο Ερντογάν, εγώ κάνουμε νέους φίλους, ανοίγουμε τα φτερά μας. Σαν το... Ότι δεν υπάρχουν θέματα που δεν μπορούμε να λύσουμε με το διάλογο. Ναι. Ότι μπορεί να έχουμε και κάποια ζημιά, πώς να το πω, στο διάλογο, ότι μπορεί και από το διάλογο να χάσουμε και κάτι. Το βάζει μέσα στην κουβέντα όλο αυτό. Αυτό είναι μια αντίφαση από μόνη της, όλο αυτό το πράγμα. Αλλά θα μου πείτε, αυτός είναι ο Ερντογάν, τώρα κύριε Δεσποτόπουλε. Η Τουρκία κινείται σε τρία επίπεδα. Το ένα επίπεδο είναι η ρητορική. Το άλλο επίπεδο είναι το πεδίο επί του εξωτερικού και το άλλο είναι το επίπεδο του πεδίου επί του εσωτερικού. Όσο αφορά στη ρητορική, δεν έχουμε μεγάλες αλλαγές. Δηλαδή, εντάξει, δεν έχουμε το «θα έρθουμε μια νύχτα ξαφνικά». Ναι. Προεκλογικά στη Σμύρνη είπε διάφορα χαριτωμένα και ο Ερντογάν. Ναι. Επί των ελεκτικών, η Τουρκία έχει μείνει στο ίδιο τέμπο. Όπως έχει μείνει στο ίδιο τέμπο σε εσωτερικά θέματα.
Παράδειγμα, όχι μόνο δεν έγινε αντιστροφή της μετατροπής σε τζαμί της Αγίας Σοφίας, αλλά να ακολούθησε άλλος ένας χριστιανικός ναός. Εκεί που υπάρχει όμως μεγάλη διαφορά είναι επί του πεδίου, του εξωτερικού. Ξέρετε, οι υπερπτήσκοι παραβιάσεις ξεκίνησαν το 1974 στο Αιγαίο. Για πρώτη φορά από τότε κλείνουμε χρόνο που δεν έχουμε υπερπτήσκοι παραβιάσεις. Αυτό από μόνο του είναι μια μεγάλη επιτυχία για εμάς. Μακάρι η Τουρκία να έμπαινε σε μια λογική σε όλα τα θέματα. Δυστυχώς δεν μπαίνει. Το αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας και γενικώς η αναθεωρητική πολιτική της είναι εδώ και θα είναι εδώ. Αυτό θα πρέπει να το γνωρίζουμε. Γι' αυτό εγώ δεν έχω καμία αμφιβολία ότι μπορεί η ελληνική κυβέρνηση να προσέρχεται στο διάλογο και να προσπαθεί να οθεί την Τουρκία προς μια λογική διαλόγου, αλλά την ίδια στιγμή έχουμε ένα ισχυρό εξοπλιστικό πρόγραμμα και επίσης δεν έχουμε καμία αφέλεια ότι μπορεί η Τουρκία αύριο μεθαύριο, μέσα σε λίγες ώρες ή σε λίγες μέρες ή λίγους μήνες, να πει κάτι διαφορετικό από μια πολιτική που ξεδιπλώνει εδώ και 5 δεκαετίες. Μπορούμε να περιμένουμε κάτι από αυτή τη συνάντηση της Άγκυρας τώρα? Ή απλά είναι μια συνάντηση που φτιάχνουμε κι άλλο το κλίμα? Έχουμε αποτελέσματα ήδη σε θέματα χαμηλής πολιτικής. Παράδειγμα, τους Τούρκους επισκέπτες στα νησιά μας. Η κυρία Μακρύ, για παράδειγμα, υφυπουργός παιδείας, βρίσκεται σε μια συνεννόηση που είχε στην Κωνσταντινούπολη ώστε να εγκρίνονται πιο γρήγορα από την τουρκική κυβέρνηση οι δάσκαλοι που στέλνουμε στα ενημερωτικά σχολεία που καθυστερούν κάθε χρόνο. Αυτά είναι θέματα που σας δίνω δύο μικρά παραδείγματα καθημερινής πολιτικής που επιλύεις θέματα που μπορείς να συνεργαστείς με τον γείτονα χωρίς να σημαίνει ότι παραχωρείς κάτι από τα μεγάλα. Να ρωτήσω αυτό κάτι. Που καταλαβαίνω ότι μέχρι τέλος του χρόνου θα συνεχίσουμε σε ήρεμα νερά. Μετά. Αυτό μπορούμε να περιμένουμε να επιβεβαιώσει η επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στην Κωνσταντινούπολη. Δεν περιμένω δηλαδή εγώ ότι θα βγει κάποια μεγάλη είδηση. Ναι. Όταν πάμε στη Χάγη, για παράδειγμα. Μην περιμένουμε κάτι τεράστιο. Είμαστε πολύ μακριά από αυτό. Έτσι. Να ρωτήσω, λέει ο Ερντογάν. Ότι απλά θα ανανεώσουν, πιθανολογώ ότι οι δύο ηγέτες ανανεώσουν το ραντεβού τους και για το καλοκαίρι, διότι θα έχουμε σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Οπότε μπορούν να τα πούνε, ας τα πούμε και εκεί. Για να συνεχίσουμε τη διαδικασία. Λέει ο Ερντογάν, πιστεύουμε ότι δεν υπάρχει πόρτα που δεν μπορεί να ανοίξει ο διάλογος και διαπραγματεύσεις. Αρκεί να υπάρξει προσέγγιση με καλή πρόθεση και να δοθεί ευκαιρία στη διπλωματία. Η συνέχεια, λέει, σίγουρα θα έρθει με λίγη προσπάθεια και λίγη θυσία. Αυτό μπορεί να διαβαστεί και ότι μπορεί να κάνω και μισό βήμα πίσω. Και οι Έλληνες, φαντάζομαι. Όχι. Όχι, λέτε. Όχι. Όχι, όχι, όχι. Η θέση των Τούρκων, ξέρετε, έχει διατυπωθεί πολύ έξυπνα για να ακούγεται ωραία στο εξωτερικό. Δηλαδή, τι λένε οι Τούρκοι έξω όταν γυρίζουν και τα λοιπά? Ότι να δείτε τους Έλληνες, δεν θέλουν να λύσουν τα προβλήματά μας. Τους λέμε, ελάτε να κάνουμε αυτό το καζάν-καζάν, το win-win, να κερδίσουμε όλοι. Ελάτε να συνεκμεταλλευτούμε. Τι ωραία που ακούγεται, να συνεργαστούμε και να συνεκμεταλλευτούμε. Οι Τούρκοι όμως στενοούν σε αποκλειστική οικοδομική ζώνη κεφαλοκρηπίδα που ανήκει στην Ελλάδα βάσει του διεθνού δικαίου. Και όχι μόνο αυτό, δεν θέτουν μόνο τα δικά μας δηλαδή θέλουν θυσία. Σαφώς. Ναι, δηλαδή. Είναι τα δικά μας και τα δικά σου δικά μας. Ναι, ξέρετε, οι Τούρκοι δεν λένε ότι ξέρετε, έχουμε μια διαφορά στην ΑΟΣ. Τι ΑΟΣ έχει το Καστελόριζο? Πάμε να το δούμε στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Οι Τούρκοι λένε ότι αν πάτε στα 12 ναυτικά μίλια την εθνική σας κυριαρχία θα σας κάνω πόλεμο. Και δεν σας ανήκει η Ρόδος και η Σάμος γιατί έχετε στρατό. Για να καταλάβουμε τι παράλογα λένε οι Τούρκοι. Ναι. Άρα, να σας το πω και λίγο διαφορετικά. Οι Τούρκοι προσποιούνται ότι οι απολύκοι γίνανε αρνάκια και εμείς προσποιούμαστε ότι τους πιστεύουμε προκειμένου να ολοκληρώσουμε και την απόκτηση των F-35 και να προωθήσουμε τη δική μας στρατηγική. Τη δουλειά τους αυτή και τη δουλειά μας εμείς. Ωραία το είπατε. Ναι, κύριε Σποδόπουλε, πάμε και στο άλλο θέμα. Πάμε και στο θέμα της Μέσης Ανατολής. Γιατί είναι κρίσιμες οι ώρες και από χθες περιμένουμε. Έχουμε διάφορα τελεσίγραφα από την πλευρά του Ισραήλ. Είναι μονόδρομος το να κάνει τελικά την επιχείρηση στη Ράφα? Γιατί για εγχειρία δεν ξέρω, υπάρχουν κάποια σημάδια, αλλά να τελειώσει τελείως το θέμα της Ράφα δεν νομίζω να το αφήσει ο Νετανιάχου. Κοιτάξτε, υπάρχουν επιδρομές εδώ και δύο μέρες στη Ράφα. Ναι. Δεν έχουμε αυτή τη στιγμή προέλαση του στρατού, τουλάχιστον από ό,τι λένε τα μέσα. Έχει βγάλει μια ανακοίνωση Χαμάς, θα το έχετε δει, η οποία δέχεται τους όρους, μάλλον δέχεται την πρόταση της Αιγύπτου για εκεχηρία, αλλά νομίζω ότι απέχει πολύ από αυτό που θέλει το Ισραήλ. Νομίζω ότι επειδή βρισκόμαστε πια προς το τέλος αυτού του δράματος, το Ισραήλ πιέζει για ομήρους. Δηλαδή η αχίλλειος πτέρνα του Νετανιάχου αυτή τη στιγμή στο εσωτερικό του Ισραήλ είναι ότι δεν έχουν απελευθερωθεί ούτε καν οι περισσότεροι όμηροι.
Και αυτό, ξέρετε, είναι μεγάλο πρόβλημα, διότι ο ίδιος έκτισε ένα εσωτερικό αφήγημα που είπε ότι εγώ θα εξοντώσω τη Χαμάς, και σε αυτό το σημείο έχει επιτυχίες, αλλά στο δεύτερο σκέλος ότι θα απελευθερώσω τους ομήρους δεν τα έχει πάει καλά. Αν δεν κάνω λάθος, από 250 ομήρους έχουν απελευθερωθεί μόνο κάπου 120 και έχουν προσθεθεί και στρατιώτες και γυναίκες στρατιωτίνες, οι οποίες πολεμούν στον πόλεμο εκεί. Άρα νομίζω ότι πιέζει πάρα πολύ για να μπορέσει να γίνει απελευθέρωση των ομήρων. Και ίσως τα πρώτα αυτά χτυπήματα στη Ράφα να είναι ένας μοχλός πίεσης. Εάν λοιπόν η Χαμάς δεν ανταποκριθεί απελευθερώνοντας τους ομήρους, νομίζω ότι θα είναι θέμα λίγου χρόνου να δούμε τα Ισραηλινά στρατεύματα να μπαίνουν στη Ράφα, και εκεί πια καταλαβαίνετε ότι η ανθρωπιστική κρίση θα γίνει ακόμα μεγαλύτερη. Σφαγή θα γίνει. Επιτρέψτε μου να σας πω και αυτό. Να καταλάβουμε τι γίνεται. Η Κυψέλη είναι εδώ στην Αθήνα, από τις πιο κοινοκατοικημένες περιοχές του κόσμου. Έχει 9.000 κόσμο ένα τετραγωνικό χιλιόμετρο και σε πολυκατοικίες. Τέλος πάντων, σε ανθρώπινες συνθήκες. Στη Ράφα έχουμε 2,5 φορές την πυκνότητα αυτή. Έχουμε αυτή τη στιγμή, έχει συγκεντρωθεί 22.000 άνθρωποι ένα τετραγωνικό χιλιόμετρο και όχι σε πολυκατοικίες. Σε σκηνές πάρα πολύ. Καταλαβαίνετε λοιπόν για τι συνθήκες μιλάμε. Έχουμε αναφορές ήδη για υπατήτηδες, για χολέρα, για πράγματα δηλαδή που είναι αδιανόητα για την ανθρωπότητα το 2024. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Σταθμόπουλε. Την καλημέρα μας. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλά, καλημέρα. Ευχαριστούμε πολύ, τα πούμε σύντομα και πάλι. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα σιγά-σιγά με το νέο Πελκόρσα, το δώρο μας φυσικά από την εκπομπή αυτή. Το νέο Πελκόρσα 200 Edition, τα βλέπετε τα αυτοκίνητα αυτά. Ένα Πελκόρσα δικό σας, αξίας 19.000 ευρώ, με 75 άλογα, με 1.200 κυβικά, με χαμηλή κατανάλωση, μόλις 5,3 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα, με πλούσιο εξοπλισμό, σύστημα ασφαλείας, cruise control, αισθητήρα αναγνώρισης σημάτων κυκλοφορίας, air condition, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι, θερμενόμενοι εξωτερικοί καθρέφτες, απ' όλα. Ό,τι ακούτε και βάλτε και άλλα τόσα λοιπόν. Διεκδίκησε λοιπόν το Opel Corsa την 20 Edition, τηλεφωνείτε από σταθερό κινητό στο 14800 και αφήνετε το ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο, ή στέλνετε γραπτό μήνυμα, γράφετε Open, αφήνετε κενό, ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 14800. Καλημέρα, καλημέρα. Χρόνια πολλά σε όλους. Χρόνια είμαστε, πολλά. Παιδιά. Όλα τα καλά, όλα τα καλά. Κλειστά σήμερα καταστήματα, να ξέρετε. Εδώ εμείς ανοιχτά προφανώς. Αργία πρωτομαγιά σήμερα, έχει μεταφερθεί. Κλειστές τράπεζες, κλειστό δημόσιο, κλειστά εμπορικά καταστήματα, σούπερ μάρκετ, λαϊκές, βαρβάκιος κλειστή και βαρβάκιος κλειστή. Από αύριο όλα λοιπόν. Από αύριο όλα κανονικά. Το μόνο που είναι ανοιχτό είναι τα πολιτικά πάνελ. Μέσα μεταφοράς με ωράριο Κυριακής και Αργιών, δηλαδή τίποτα. Είμαστε σαν Κυριακάτικο τώρα. Αρχίζει επισήμως η προεκλογική περίοδος που ξεκινήσει. Τώρα φουλάρουμε. Αλλά τώρα πάμε στην τελική ευθεία. Άρα πρέπει να γνωρίσουμε και ανθρώπους οι οποίοι μπαίνουν τώρα στο στίβο της εκλογής. Ορθώ. Να τους δούμε, γιατί αυτοί οι άνθρωποι πολύ απλά θα ζητούν την ψήφο σας. Λοιπόν, να καλημερίσουμε πρώτα την κυρία Ιφηγένεια Μουμτζή, η οποία είναι υποψήφια ευρωβουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα, κυρία Μουμτζή. Γεια σας. Καλημέρα και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλημέρα. Ο κύριος Βασίλης Σακελάρης, υποψήφιος ευρωβουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία. Κύριε Σακελάρη, καταλαβαίνετε την κυρία. Ξεκινήσαμε, εννοείται αυτό, δεν το συζητάμε, αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, δεν σας ακούμε, θα σας ακούσουμε σε λίγο εσάς. Θα τον ακούσουμε και τον κύριο Σακελάρη, φαντάζομαι, να τον διορθώσουμε το πρόβλημα. Τώρα πολύ καλά. Τώρα πολύ καλά, μια χαρά. Δεν πρόλαβα να σας ακούσουμε, εντάξει. Καλημέρα σας, Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά. Να είστε καλά. Να ξεκινήσουμε με ένα. Καταρχήν, είστε νέοι άνθρωποι, μπαίνετε στο στίβο της πολιτικής, είστε την ψήφο των συμπολιτών μας. Τι περιμένετε από τις ευρωεκλογές εσείς, ως στόχευση, ως, πώς να το πω, ως διακύβευμα? Τι βάζετε πρώτα απ' όλα σε αυτό το κομμάτι των ευρωεκλογών? Γιατί εδώ γίνεται με εθνικούς όρους οι ευρωεκλογές, έτσι, μην κοροϊδευόμαστε. Δεν νομίζω να μιλήσουμε καθόλου για την Ευρώπη. Ναι. Το μόνο ευρωπαϊκό είναι αυτό που δείχνουμε. Το κτίριο του Ευρωκοινοβουλίου. Τίποτα άλλο. Εδώ θα μιλήσουμε για την ακρίβεια, την καθημερινότητα, μιλάμε για τα δικά μας θέματα. Τα πολύ δικά μας θέματα. Και καλά κάνουμε προφανώς, γιατί κάλπη είναι. Κύριε Σακελάρη. Δεν τον ακούμε τώρα. Ναι, με ακούτε. Τώρα πολύ καλά. Ναι, ξεκινάμε από μένα. Ωραία. Ναι, βέβαια. Κοιτάξτε, το διακύβευμα πέρα από εθνικό είναι και ευρωπαϊκό. Τα ελληνικά προβλήματα σίγουρα είναι συνδεδεμένα και με την Ευρώπη. Όσον αφορά τους νέους ανθρώπους, αλλά και γενικότερα τους πολίτες, το βασικό είναι ότι ή θα συνεχίσουμε στο δρόμο της εθνικής σιγουριάς, ή θα ρισκάρουμε
με αψήφιστες αποφάσεις και πειράματα. Επίσης, πολύ βασικό είναι η ενδυνάμωση των ελληνικών θέσεων και των διεκδικήσεων στο εξωτερικό, έτσι ώστε να στείλουμε ανθρώπους οι οποίοι και θα διεκδικούν και θα γνωρίζουν τα θέματα, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα δυσφημούν τη χώρα ή δεν θα ψάχνουν ευκαιρίες, έτσι ώστε να βάλουν κατά της χώρας. Αυτό το λέτε προφανώς για το ψήφισμα κατά δίκη στο Ευρωκοινοβουλίο σχετικά με το κράτος δικαίου στην Ελλάδα, όπως καταλαβαίνω. Αυτό είναι μομφή για το ΣΥΡΙΖΑ και κάποιο και το ΠΑΣΟΚ που είχαν ψηφίσει κάποιους βουλευτές που ψήφισαν αυτό. Αυτό λέτε. Εντάξει, δεν είναι μομφή, είναι μια πραγματικότητα. Και μην ξεχνάμε ότι πολύ πριν και από αυτό το ψήφισμα έχουμε δει και τη διασπορά fake news στο εξωτερικό και μια ζέση με την πρώτη ευκαιρία να ρίξουν βολές εναντίον της χώρας, ενώ έχουμε πάει πάρα πολύ καλά, τόσο στη φύλαξη των συνόρων, όσο και σε πολλά άλλα ζητήματα. Ναι. Κύριε Σακελάρη, συγγνώμη που το ρωτάω, ποια είναι η δουλειά σας κανονικά? Η δουλειά μου είναι, εργάζομαι στο Λονδίνο τα τελευταία 7 χρόνια. Είμαι μάνατζερ στους Βρετανικούς αυτοκινητοδρόμους όσον αφορά την βελτιστοποίηση κόστους. Και παράλληλα, η πολιτική μου ιδιότητα είναι ο υπεύθυνος διεθνών σχέσεων της ΟΝΕΔ για να πληρωτής γραμματέας της νεολαίας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Άρα έχετε δουλειά και καλή δουλειά, όπως καταλαβαίνετε. Έχετε καλή δουλειά, αυτό λέω. Ναι. Που σημαίνει ότι η ενασχόλησή σας με την πολιτική είναι μια επιλογή, όχι καριέρας, δε και καλά. Όχι, είναι ένα πάθος. Είναι η διάθεση για προσφορά και η αγάπη για την πατρίδα. Σε κάθε περίπτωση. Ειδικότερα είναι οι άνθρωποι πρέπει να δώσουν το παράδειγμα ότι παράλληλα με τη δουλειά τους, παράλληλα με την υπόλοιπη κοινωνική του ζωή, βρίσκουν χρόνο να ασχοληθούν με τα ζητήματα και της Ελλάδας αλλά και κυρίως της Ευρώπης. Μάλιστα. Κάνετε περιοδίες ανά την Ελλάδα εσείς? Ναι, γι' αυτό αυτή τη στιγμή με βρίσκεται και λίγο σε αυτή τη φάση. Βρίσκομαι αυτή τη στιγμή στη Μαγνησία, στο Βόλο, στην ιδιαίτερη πατρίδα της μητέρας μου. Και έχουμε ξεκινήσει. Λοιπόν, μάλιστα. Πάμε και στην κυρία Μουμτζή. Να μας πείτε και εσείς την επαγγελματική σας ιδιότητα, να συστηθούμε λίγο. Και εσείς στη Μεγάλη Βρετανία, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι. Ναι. Ακριβώς. Βρίσκομαι στην Μεγάλη Βρετανία. Είμαι ερευνήτρια για την καταπολέμηση του διαδικτυακού μίσους. Συγκεκριμένα στον αθλητισμό, δηλαδή προστατεύουμε τους αθλητές από τον ρατσισμό, τον σεξισμό, την ομοφοβία στα social media και κάνουμε και γενικότερες πολιτικές αναλύσεις. Είναι ιδιωτική εταιρεία, λέγεται Signify και πολύ περήφανη που είμαι εκεί πέρα μαζί τους. Μάλιστα. Άρα και για εσάς ουσιαστικά δεν είναι επαγγελματική αποκατάσταση η ενασχόλησή σας με την πολιτική. Έχετε δουλειά και πολύ καλή δουλειά κι εσείς. Άρα η τάση είναι να βοηθήσω. Ακούσατε προηγουμένως τον αντιποψήφιό σας εδώ, τον κύριο Σακελάρη, που λέει έριξε μομφές στην αντιπολίτευση, όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ, για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι ευρωβουλευτές στο Ευρωκοινοβούλιο. Εγώ ρώτησα τον κύριο Σακελάρη, κύριε Μουτζή, πριν απαντήσετε, γιατί επειδή είναι ένας νέος άνθρωπος, ένας άνθρωπος που έρχεται από το εξωτερικό και μίλησε πολύ πολιτικά. Ναι. Γι' αυτό και εμένα μου κάνει εντύπωση. Γιατί ξέρετε, αυτό το ακούμε συνήθως από βουλευτές που έρχονται εδώ πέρα και είναι έτοιμοι για την αντιπαράθεση. Αλλά μίλησε πολύ πολιτικά. Και λέω, γιατί το κάνει αυτό τώρα για να μιλήσει πολιτικά? Από την άλλη, όμως, εντάξει, όταν θες να μιλήσει για την Ευρώπη, προφανώς το κράτος δικαίου είναι ένα θέμα. Και ό,τι έγινε το προηγούμενο διάστημα. Κοιτάξτε, φυσικά το ότι είμαστε νέοι, ότι κατοικούμε στο εξωτερικό, οτιδήποτε. Γενικά πρέπει να σταματήσει αυτή η αντίληψη το ότι η πολιτική είναι επάγγελμα. Είμαστε, τουλάχιστον εμείς στο ΣΥΡΙΖΑ, είμαστε νέοι άνθρωποι οι οποίοι έχουμε όρεξη για δουλειά και έχουμε τις κατάλληλες γνώσεις και background για να την κάνουμε αυτή τη δουλειά. Φυσικά και θα μιλήσουμε πολιτικά. Είμαστε σε περίοδο των ευρωεκλογών και αυτή τη στιγμή βλέπω η Νέα Δημοκρατία προτάσει αυτή την έννοια της σταθερότητας και του φόβου ότι αν δεν εκλεγεί η Δημοκρατία δεν θα υπάρχει σταθερότητα. Αλλά στην πραγματικότητα αυτή η σταθερότητα είναι μια στασιμότητα και ολίσθηση. Για να μην πάμε πάρα πολύ μακριά, τώρα ήταν παράδειγμα το Πάσχα. Εντάξει. Ναι. Η σταθερότητα που έχει φέρει η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή για την ακρίβεια είναι το ότι δεν παίρνει μέτρα, αφήνει την κατάσταση όπως είναι, προσπαθεί απλώς να παγώσει τις τιμές. Φέτος είχαμε το ακριβότερο Πάσχα όλων ετών. Και σκέφτομαι, φυσικά ο Έλληνας και η Ελληνίδα θα βρουν κάθε τρόπο να γιορτάσουν το Πάσχα και τα Χριστούγεννα, μόνο αυτές τις γιορτές έχουμε. Δεν θα μείνει κάποιο σπίτι του. Επομένως, τι έπρεπε να στηριχθεί μια ελληνική οικογένεια για να μπορέσει να αντέξει η τσέπη τη στο πασχαλινό τραπέζι, όταν υπολογίζεται ότι κόστησε από 90 μέχρι και 130 ευρώ, δηλαδή από πέρσι,
αυξήθηκε η τιμή 16 με 19% στη δεύτερη φτωχότερη χώρα της Ευρώπης, σύμφωνα με το Financial Times. Τώρα, η Νέα Δημοκρατία, για να σας φέρω το παράδειγμα της σταθερότητας, θα πει ότι πάγωσε τις τιμές με το καλάθι του Πάσχα. Mm-hmm. Κυρία Μουμουτζή, η Νέα Δημοκρατία δεν θέλει να καταπολεμήσει την ακρίβεια, γιατί ακούγεται λίγο οξύμορο αυτό. Ένα κόμμα, ας πούμε, που κυβερνά τον τόπο να μην θέλει να αντιμετωπίσει την ακρίβεια. Γιατί την φθείρει και την τρώει κιόλας αυτή η ακρίβεια. Δεν είναι κάτι το οποίο απλά περνάει. Εγώ πιστεύω πως η Νέα Δημοκρατία έχει προτεραιότητα αυτή τη στιγμή το βραχυπρόθεσμο κέρδος εκλογικά και να επιτρέπει την εσφροκέρδεια να διονύζεται στα καρτέλα του σούπερ μάρκετ. Δηλαδή, κλείνει τα μάτια δηλαδή, στην ουσία. Σαφέστατα. Σαφέστατα. Δηλαδή, όταν μας προτείνεται ως λύση το ότι τη μεγάλη εβδομάδα υπάρχει ένα πάγωμα των τιμών, ας πούμε για παράδειγμα στο κατσικάκι. Τι να το κάνουμε εμείς αυτό όταν από πέρσι η τιμή του κατσικιού έχει ανέβει 25%. Δηλαδή, όλο αυτό είναι ένα επικοινωνιακό παιχνίδι και του κυρίου Γκρίνμπεργκ και του κυρίου Μητσοτάκη, ότι προσπαθούν να διαχειριστούν την ακρίβεια. Στην πραγματικότητα λένε ότι παγώνουν τις τιμές. Ασχολήθηκε ο Γκρίνμπεργκ με το κατσικάκι, κύριε Μουτζή. Ασχολήθηκε ο Γκρίνμπεργκ και με το κατσικάκι. Πιστεύω πως ναι, φυσικά. Παίρνει πάρα πολλά τη Νέα Δημοκρατία. Να ρωτήσω κάτι, επειδή είστε νέος άνθρωπος εσείς και έχετε και εικόνα πανευρωπαϊκή. Είναι κακό να έχουν επικοινωνιολόγους οι πολιτικοί? Σαφέστατα και όχι, όμως το θέμα είναι. Γιατί το προτάσετε, συγγνώμη, σας διακόπτω, θα μου απαντήσετε αμέσως. Γιατί το προτάσετε διαρκώς ότι είναι ο Τάδε, είναι. Να λέει δηλαδή ο κύριος Σακελάρης μετά, εσύ έχετε το Σπηλιωτόπουλο, ο άλλος έχει τον Κολοκυθά, ο άλλος έχει τον Στά. Κοιτάξτε. Μπορώ να απαντήσω κι εγώ. Θα απαντήσετε αμέσως, μόλις ολοκληρώσετε. Έχουμε χρόνο, μην ανησυχείτε, κύριε Σακελάρη. Ελάτε, κυρία Μούντζη. Φυσικά, εγώ πάντα λέω ότι η επικοινωνία είναι το μισό της πολιτικής. Δηλαδή, αν κάνεις κάτι καλό και δεν το επικοινωνείς, είναι σαν να μην το έκανες. Όμως, ο κύριος Μητσοτάκης δεν έχει επικοινωνιολόγο για να προωθήσει τις καλές του θέσεις. Είναι για να καλύψει τα ελλείμματα που έχει στην καταπολέμηση της χροκέρδης και της ακρίβειας, που δεν κάνει τίποτα ουσιαστικό, αλλά θέλει να προβάλλει σαν να το κάνει. Και φυσικά και σε οποιοδήποτε άλλο κομμάτι της πολιτικής και της οικονομίας. Δηλαδή, πάρτε τα καύσιμα. Πάρτε, τι να σου πω, τις τιμές στα σούπερ μάρκετ. Πάρτε το ΦΠΑ αυτή τη στιγμή παραμένει πάρα πολύ ψηλό, σύν την ακρίβεια. Και αυτό είναι φόρος της προστιθέμενης αξίας. Δηλαδή είναι πάρα πολλά αντιλαϊκά τα μέτρα που έχει η κυβέρνηση Μητσοτάκη αυτή τη στιγμή. Αλλά βρίσκει έναν τρόπο με τον κύριο Γκρίνμπεργκ, αλλά φυσικά και με τους άλλους δικούς της τρόπους, να παρουσιάζει μια ψευδή εικόνα της πραγματικότητας, που η οικονομία πάει καλά. Παναλαμβάνω. Ο Φανάκης, ελάτε, κύριε Σακελάρη. Είμαστε η δεύτερη φτωχότερη χώρα στην Ευρώπη. Κλείνετε τα μάτια στην ακρίβεια, δηλαδή εσείς τώρα, κύριε Σακελάρη. Εσείς αφήνετε μια καρτελοποιημένη οικονομία να εξελίσσεται σε βάρος των πολιτών. Και εδώ ξανά έχει ο Γκρίνμπεργκ, από ό,τι κατάλαβα. Τα καλύπτει όλα ο Γκρίνμπεργκ μετά. Ναι. Κοιτάξτε, λίγο θέλω να σας πω πως το να ρίχνουμε την επιτυχία των πρωτοβουλειών αποκλειστικά σε έναν επικοινωνιολόγο είναι σαφές πάρα πολύ υποτιμητικό προς τους πολίτες. Λέμε δηλαδή ότι οι πολίτες δεν αντιλαμβάνονται και ότι ένας επικοινωνιολόγος απλά με κεγιάρει μια δίθεν πραγματικότητα. Οπότε αυτό δεν σε καμία περίπτωση δεν συμβαίνει. Έχουν γίνει πάρα πολύ αυξημένοι οι έλεγχοι από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και στην αγορά. Και παράλληλα και με το. Δεν ξέρω, κυρία Μουτζή, αν έχει έρθει να κάνει Πάσχα στην Ελλάδα. Εγώ βρίσκομαι αυτή την περίοδο εδώ πέρα και έχω δει και πέρα από τις δράσεις για το καλάθι του νοικοκυριού και για το καλάθι του νονού. Έχει δημιουργηθεί και η ψηφιακή πλατφόρμα, ο καταναλωτής, όπου άμεσα οι καταναλωτές μπορούν να κάνουν τις συγκρίσεις στα προϊόντα και στο e-shop κάθε αλυσίδα σούπερ μάρκετ, ενώ παράλληλα και από την 1η Μαρτίου, ξέρω να το γνωρίζετε, 4 διαφορετικά μέτρα για την ακρίβεια, μείωση των εκτόσεων στους προμηθευτές και προς τα σούπερ μάρκετ και η μεταφορά του ωφέλους στον καταναλωτή, απαγόρευση στους προμηθευτές στο σούπερ μάρκετ για 3 μήνες της υλοποίησης προϋοθετικών ενεργειών, πλαφών στα μεικτό κέρδος του βρεφικού γάλακτος και υποχρέωση των προμηθευτών για προμήθεια ανοπών προϊόντων και στο λιανεμπόριο σε καθαρές τιμές net pricing. Αυτό έφεραν αποτέλεσμα. Τα μέτρα καλά είναι. Να τα ακούς και να περιγράφονται. Το θέμα είναι στον καταναλωτή, στο ράφι έφτασε αυτό. Δηλαδή, πάω εγώ να ψωνίσω και το βρίσκω φτηνότερα κάτι. Αυτό είναι το ερώτημα. Σε πολλές περιπτώσεις, ναι, δεν είπαμε ότι όλα έχουν γίνει τέλεια, ότι προσφέρουμε μαγικές λύσεις. Και σύντις άλλης, αυτός είναι και ο χώρος ο οποίος επιλέγει να κινείται συνειδητά η Νέα Δημοκρατία, να αντιμετωπίζει υπαρκτά προβλήματα με ρεαλιστικές λύσεις. Δεν είναι οι μαγικές, λαϊκίστικες πρωτοβουλίες, ανήκουν σε άλλους χώρους. Και αυτό έχει φανεί και υπάρχει και η
προηγούμενη μαρτυρία. Εδώ υπάρχει βέβαια η πλευρά της αντιπολίτευσης, όπου δεν είναι μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ. Όλη η σύσσωμη αντιπολίτευση περιγράφει μια κατάσταση στη χώρα η οποία είναι ισοπεδωμένη περίπου. Όσον αφορά κυρίως την ακρίβεια, την παιδεία, την υγεία, κομμάτια βασικά, συστατικά στοιχεία κοινωνικής συνοχής, τα οποία έχουν εξαντληθεί όπως φαίνεται. Έτσι τα περιγράφει η αντιπολίτευση. Αντιπολίτευση και άλλη χώρα περιγράφει. Και ότι εσείς έχετε θωρακιστεί πίσω από το 41% μισό του Κασακελάρη. Και την αλαζονία του 41% και δεν ασχολείστε στην ουσία με την καθημερινότητα και ασχολείστε με άλλα πράγματα και με την επικοινωνία. Δηλαδή, επί της ουσίας, άλλη χώρα περιγράφει η αντιπολίτευση. Κοιτάξτε, η αντιπολίτευση άλλη χώρα περιγράφει εδώ και πάρα πολύ καιρό και πριν και τις εθνικές εκλογές ακόμα. Αν θυμηθείτε και τα σποτ του ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία κατέδειγναν μια διάχυτη μιζέρια, μια τελείως αναντιστοιχία με την πραγματικότητα. Η επιτυχία της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας ήταν ότι έχει ρίξει μεγάλο βάρος στα προβλήματα των πολιτών, στη διευκόλυνση της καθημερινότητας και κάτι το οποίο ακουμπάει και στο ψηφιακό κράτος, στη μείωση των ουρών, στη μείωση του κόστους, στη δυνατότητα επίσης, για παράδειγμα, δεν αναφέρουμε και την δυνατότητα της επιστολικής ψήφος, και άνθρωποι να μην χρειάζεται πλέον να ταξιδέψουν για να ψηφίσουν. Γίνονται βήματα σταθερά και αυτό έγινε και το διακύβευμα των εκλογών. Ότι με μικρότερο ή με μεγαλύτερο ρυθμό οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να συνεχιστούν και η σταθερότητα να διατηρηθεί. Μάλιστα. Ελάτε, κυρία Μουντζή, για πέστε μας. Ναι, να μου επιτρέψετε να σχολιάσω σε αυτό. Φυσικά, όσο αφορά τον κύριο Γκρίνμπεργκ, δεν είναι ότι προβάλλει μια θετική πολιτική. Όπως είπαμε, μαζεύεται κακώς κείμενα. Η πραγματικότητα είναι ότι οποιαδήποτε μέτρα, ας πούμε, προβάλλει και προτάσει η Νέα Δημοκρατία, προφανώς δεν έχουν αντίκτυπο στην ελληνική οικονομία. Δηλαδή, έρχομαι και ρωτώ εγώ τον κύριο Σακελάρη, αν όλα αυτά που περιγράφει ισχύουν, τότε πώς εξηγείται ότι η Ελστάτ το 2021 μέχρι το 2024 μέχρι σήμερα λέει ότι οι τιμές στα τρόφιμα έχουν αυξηθεί κατά 30%. Όταν έχουν πάρθει αυτά τα μέτρα της ακρίβειας. Και για να μην κατηγορείται και ο ΣΥΡΙΖΑ ότι κάνει μόνο λαϊκισμούς και δεν έχει να προτάσει κάποιες πολιτικές, να πούμε ότι έχουμε καταθέσει πρόταση νόμου με 12 πάρα πολύ δυναμικά άρθρα για την καταπολέμηση της ακρίβειας, που κοιτούν το πώς ρίχνουμε τις τιμές, πώς καταπολεμούμε την εσχροκέρδεια, πώς ενθαρρύνουμε τον Έλληνα και την Ελληνίδα επιχειρηματία να ρίξει το κόστος της παραγωγής τους, να έχουμε ελεγκτικούς μηχανισμούς που το πλαισιώνουν όλο αυτό. Δηλαδή, αφού γκραζόμαστε τα προβλήματα της κοινωνίας, ερχόμαστε με πάρα πολύ όρεξη να δουλέψουμε και καταλαβαίνουμε ότι η σταθερότητα αυτή τη στιγμή που περιγράφει η Νέα Δημοκρατία είναι η ανέχεια του Έλληνα και της Ελληνίδας. Η σταθερότητα, το να παραμείνουμε σε μια φτώχεια, δεν έχει κανένα νόημα. Πρέπει να ζητήσουμε καλύτερη ζωή. Συμφωνώ όλοι σε αυτό. Αλλά κύριε Μουζή, καταλαβαίνω πολύ καλά και στον κύριο Σαγκελάρη το λέω αυτό. Επειδή είστε και δύο νέοι άνθρωποι και νέοι στην πολιτική, ενώ και ως εκπρόσωποι και ως υποψήφοι, καλό είναι να προβάλλετε και τη θετική ατζέντα λίγα εκεί. Δηλαδή τη θετική ατζέντα του ΣΥΡΙΖΑ, τη θετική ατζέντα της Δημοκρατίας και όχι τη φαγωμάρα μόνο. Γιατί η φαγωμάρα ανήκει στο παρελθόν. Λίγο, ξέρετε, και οι δύο έχει πέσει ο ένας πάνω στον άλλον τώρα. Δηλαδή, ο κύριος Σακελάρης απέσω στο ΣΥΡΙΖΑ, εσείς απέναντι στον Μητσοτάκη. Ας πούμε και κοιτάξουμε λίγο και θετική ατζέντα. Δηλαδή, από τους νέους ανθρώπους θέλει ιδέες, θέλει προτάσεις. Θέλει την άλλη οπτική. Αν θέλετε και τη δική μας συμβουλή, ναι, εμείς εδώ πέρα. Εμείς κάνουμε κάτι άλλο εδώ πέρα. Αλλά... Βέβαια. Ναι. Καταλαβαίνετε τι λέμε. Δηλαδή... Να απαντήσω. Όπως είπατε, να μου επιτρέψετε και εγώ να σχολιάσω. Ευχαριστώ πολύ. Συμφωνώ απολύτως μαζί σας. Και ένας λόγος που εγώ και ως νέα θέλω να ασχοληθώ με την πολιτική είναι ότι πιστεύω στο πρόταγμα του ΣΥΡΙΖΑ για μια καλύτερη ζωή. Δηλαδή, όπως ανέφερα, έχουμε ένα πάρα πολύ δυναμικό πρόγραμμα για την καταπολέμηση της ακρίβειας με 12 πολύ συγκεκριμένες λύσεις, οι οποίες κοιτούν και καταλαβαίνουν πώς θα πέσουν οι τιμές. Πώς θα ενθερρύνουμε τις ελληνικές επιχειρήσεις να ρίξουν το κόστος παραγωγής τους, πώς θα υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί γύρω από αυτό, πώς θα καταπολεμήσουμε την εσχροκέρδεια, πώς θα πέσουν οι τιμές στα καύσιμα και όλα αυτά, ξέρετε, είναι θετικές προτάσεις, διότι αυτό που θέλουμε είναι να πέσει χρήμα στην οικονομία. Δηλαδή, όταν η Ελλάδα είναι πρώτη-τελευταία στην αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη, καταλαβαίνουμε ότι ο Έλληνας και η Ελλήνα θέλουν να ανασάνουν. Και αυτό έχει άμεσο αντίκτυπο στο νέο και στη νέα, οι οποίοι αυτό το Πάσχα δεν πήγανε διακοπές, πήγανε στα χωριά με τους γονείς τους, δηλαδή καταλαβαίνουμε ότι αυτή η ανέχεια, αν δεν υπάρχει μια δυναμική παρέμβαση η οποία απαιτεί μια καλύτερη ζωή, θα διαιωνιστεί επαόριστον. Αυτό, ξέρετε, είναι μια μεγάλη ταφόπεδα. Τον κύριο Κασελάκη ως ηγέτη, πώς τον βλέπετε, κυρία Μουμτζή? Εξαιρετικό.
Είναι, πιστεύω, αυτό που χρειάζεται αυτή τη στιγμή η ελληνική πολιτική και η Ελλάδα. Έχει φέρει μια τρομερή. Δεν είναι λίγο one-man show ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η προεκλογική εκστρατεία. Δεν αφορά μόνο τον ΣΥΡΙΖΑ. Απλά για εσάς ρωτώ για τον ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, επιτρέψτε μου να διαφωνήσω κάθετα σε αυτό. Δηλαδή, όταν καταρχάς το Ευρωψηφοδέλτιο έχει βγει από μια δημοκρατική διαδικασία, δηλαδή ο κύριος Κασελάκης είπε στο κόμμα και σε φίλους του κόμματος, ψηφίστε εσείς ποιους θέλετε στο Ευρωψηφοδέλτιο, και αυτά τα 42 άτομα βγαίνουν όλοι στην πρώτη γραμμή, χωρίς προτιμήσεις του κύριου Κασελάκη, και μας λέει, βγείτε μπροστά, πείτε τις θέσεις σας, έχουμε πολλά θετικά πράγματα να κάνουμε, έχουμε όρεξη για δουλειά. Εγώ βλέπω έναν ηγέτη, έναν leader μιας πάρα πολύ δυναμικής ομάδας. Αλλά σαφέστατα είμαστε όλοι μαζί σε αυτό. Ελάτε κύριε Σαγκελάρη. Ήθελα να σας πω, ευχαριστώ πολύ, ότι προφανώς και μιλάμε για θετική ατζέντα. Και θετική ατζέντα είναι η σιγουριά και η σταθερότητα. Και θα έπρεπε άνθρωποι οι οποίοι έχουν ζήσει στο εξωτερικό να μπορούν να καταλάβουν αυτή τη διαφορά, να μπορούν να διαπιστώσουν πως η Ελλάδα έχει βελτιωθεί από τις προηγούμενες ευρωεκλογές μέχρι σήμερα, η εικόνα της Ελλάδας. Δηλαδή αυτό είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε και με τους φίλους μας, με τους συναδέλφους μας και με τους συναδέλφους μας από το εξωτερικό. Οπότε άκουσα και την κυρία Μουμτζή, η οποία όταν της είπατε να πούμε για θετική ατζέντα, για ζητήματα των ευρωεκλογών, ξανά το θέμα στην ακρίβεια, το οποίο είναι προφανώς κάτι υπαρκτό, κάτι το οποίο συμβαίνει σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ωστόσο, είναι κάτι το οποίο διακυβεύεται. Είναι ο ευρωπαϊκός τρόπος ζωής, είναι η ενεργειακή μετάβαση, είναι η κοινή, επίσης, κοινή αγροτική πολιτική, όπου η αριστερά, οι σοσιαλιστές και οι πράσινοι έχουν φέρει σε μεγάλη δυσχέρεια και τους παραγωγούς και τους αγρότες, και επιπλέον είναι και η ασφάλεια, είναι η άμυνα της Ευρώπης και η εξωτερική πολιτική, και προφανώς η αυξανόμενη έννοια των πολιτών για τη μετανάστευση. Μάλιστα. Οπότε υπάρχει ατζέντα. Σε όλα αυτά τα ζητήματα έχουμε κάνει βήματα μπροστά. Μπορούμε να διαπραγματευτούμε, μπορούμε να συζητήσουμε το κατά πόσο γρήγορα ή αργά έχουν προχωρήσει κάποια πράγματα ή ακριβώς το ρυθμό, αλλά όχι σε καμία περίπτωση ότι έχουμε υπαναχωρήσει. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ και τους δύο. Ο κύριος Βασίλης Αγγελάρης, υποψήφιος ευρωβουλευτής με την Δημοκρατία, η κυρία Ιφηγένεια Μουμτζή, υποψήφια ευρωβουλεύτρια, όπως λένε και στο ΣΥΡΙΖΑ, να ξέρεις. Λοιπόν, με τον ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Μουμτζή. Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία προσωπική και στους δύο. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Θα τα πούμε και πάλι. Σίγουρα θα τα πούμε. Να είστε καλά, την καλημέρα μας. Γεια σας. Γεια σας, για χαρά. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα. Αυτή ήταν η πολιτική συζήτηση τώρα. Εντάξει, ρε παιδί μου, κοίταξε να δεις τώρα. Όχι, ενώ ήταν πολιτική συζήτηση νέων ανθρώπων. Πιο πολιτική. Ναι, ήταν, είχε πολιτική. Δηλαδή, πολύ ακρίβεια, πολύ. Αλλά εγώ αυτό είναι το παράπονό μου. Δηλαδή, άστε φαγωμάρα τώρα σε αυτή τη φάση. Πάμε στη θετική ατζέντα. Δηλαδή, εσύ ο ΣΥΡΙΖΑ να προβάλλεις αυτό, εσύ ως Νέα Δημοκρατία να προβάλλεις αυτό που θες να κάνεις. Δεν δείξεις. Πρόκειται, γιατί θα σου πω και να είμαστε και δίκαιοι τώρα. Ναι. Και εμείς προβοκάρουμε λίγο, θα τους πας ότι εσύ. Πας απέναντι. Εσύ, εγώ θέλω θετική ατζέντα, δεν βλέπεις. Εντάξει. Δεν είναι. Είναι η φύση της πολιτικής σου συγκρουσιακή. Δεν θα γίνεις μην είναι μόνο αυτό. Δεν θα γίνεις εσύ ο καλός υπόθεσης, όχι. Κι εγώ ξινός και ο μουντρούχος. Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε. Έλα προς το κέντρο. Μην πατάρεις ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Εμείς θα μείνουμε στο κέντρο, να ξέρεις. Λοιπόν, εδώ δεν παίζουμε εμείς με αυτά. Μα όταν έχεις έμπειρους ανθρώπους γύρω, ρωτάς, να μάθεις κανένα πράγμα, τίποτα. Ρωτάς. Καμιά πληροφορία. Νικήτας Κακελαμάνης, βουλευτής της Δημοκρατίας. Γεια σας. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Πρόεδρος. Φρέσκος, κύριε Κολοκυθά. Κύριε Κακελαμάνη, γιατί το λέτε αυτό. Φρέσκος, φρέσκος. Σε κουραζόταν τη μεγάλη εβδομάδα. Εδώ είμαστε χθες. Κουραστήκαμε ήδη για την εβδομάδα αυτή, να ξέρετε. Άλλοι λείπαν εδώ. Στάξαμε υδρότα εδώ. Ήταν μέρες. Πάρει διακοπές, έχουν οργό στη μισή Ελλάδα και εμείς εδώ πέρα. Υδρώναμε τη φανέλα, κύριε Κακελαμάνη. Εδώ, ορίστε με, είδα τη μεγάλη Παρασκευή, ο άνθρωπος. Βεβαίως. Δεν το χτυπάς μια ζωή αυτό τώρα, τη μεγάλη Παρασκευή. Για πάντα θα το λέω. Ο κύριος Στεμπονέρας, είναι Στεμπονέρας. Καλημέρα κύριε Στεμπονέρα. Καλημέρα και χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά και σε εσάς. Κύριος Χρήστος Κατσότης, βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Λοιπόν, καλημέρα σας. Να είστε καλά, καλημέρα. Λοιπόν, μεγάλο θέμα η μονή της χώρας. Μετατροπή σε τζαμί. Να ξεκινήσουμε από αυτό. Να ξεκινήσουμε και λίγο από τα θέματα που πρέπει να μας απασχολούν. Γιατί κοντεύει και η συνάντηση με τον Ταγί Περντογάν. Και λίγο πριν τη συνάντηση, μας καλωσορίζει, όπως βλέπω εδώ και στο τύπο γράφεται, κάνοντας τζαμί μια βυζαντινή μονή. Λοιπόν, πρόκληση. Κατά την άποψή μου, τρία είναι τα θέματα. Ναι.
τα οποία τα βάλατε από το πρωί γιατί σας είδα. Το ένα είναι, μπορεί να φαίνεται ότι δεν ακουμπάει την Ελλάδα, ακουμπάει όλη την Ευρώπη, η επίσκεψη του Κινέζου Προέδρου στην Ευρώπη. Ναι. Τα απόνερα της οποίας θα τα δούμε κάποιους μήνες μετά. Άκουσα αυτό που είπατε, το έλεγα με τον κύριο Κατζότη έξω, ότι το 20% του τι καταναλώνει η Ευρώπη είναι Κίνα. Τεράστιο ποσοστό. Όχι τεράστιο. Θα έλεγα πλήρη εξάρτηση. Έτσι. Και αυτό δικαιολογεί και εμπολείς και τη γενικότερη στάση της Κίνας στα δρόμενα ανά τον κόσμο τώρα, έτσι. Αλλά αυτό ας το αφήσουμε για άλλη μέρα. Το δεύτερο είναι αυτό το οποίο είπατε. Και το τρίτο είναι η επικείμενη επίσκεψη του κυρίου Ράμα και η ομιλία του. Βέβαια. Η προεκλογική. Θα το σου γιατί είναι πολύ σημαντικό. Έτσι. Έχει ενημερώσει. Επισήμως. Δεν μπορεί να κλείνει δημόσια εκδήλωση χωρίς να είναι ενημερωμένο. Θα μαζέψει 10.000 κόσμο και θα ενημερώσει. Αποκλείεται να μην. Δεν θα έπρεπε και διπλωματικά λοιπόν, να έχει ενημερωθεί. Εάν λοιπόν ήθελα να σας απαντήσω συναισθηματικά καταρχήν για το πρώτο που μου βάλατε σαν θέμα. Για τη μονή της χώρας. Ναι, η απάντηση ήταν αυτόν ότι βέβαια να υπενθυμίσουμε ότι ο τύπος αυτός, ο Ερντογάν, την απόφαση για μετατροπή της ιστορικής αυτής μονής σε τζαμί την έχει πάρει εδώ και 5 χρόνια. Απλά υλοποιεί. Τώρα έγινε. Τώρα έγινε. 5 μέρες πριν πάει ο Μητσοτάκης στην Άγκυρα, κάνει την ενεργοποίηση. Κάτι δείχνει και αυτό, κάτι έτσι. Κάτι δείχνει. Δεν είναι μόνο αυτό. Υπενθυμίζω την ιστορία με τα θαλάσσια πάρκα και μπορεί να αναδιπλώθηκε γιατί εκεί υπήρξε πράγματι ισχυρή αντίδραση από τα δύο αρμόδια υπουργεία, και το εξωτερικών και το άμυνας. Υπάρχει η επικείμενη αλλαγή στα σχολικά τους βιβλία, όπου θα υπάρχει μέσα κομμάτι ολόκληρο περί γαλάζιας πατρίδας. Και υπό την έννοια αυτή, συναισθηματικά η απάντησή μου, επειδή ξέρετε τις γενικότερες θέσεις μου, ήταν είναι αυτονόητη. Πλην όμως την εξωτερική πολιτική δεν πρέπει να τοποθετήσει με το συνέστημα. Εκτιμώ... Υπάρχει χλιαρή απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών. Εκτιμώ... Έτσι λένε κάποιοι. Δεν με ενδιαφέρει τόσο η απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών. Με ενδιαφέρει αν τα θέματα αυτά θα μπουν στη συζήτηση τη συνάντηση Ερντογάν-Μητσοτάκη. Αυτό περιμένω εγώ. Ελπίζω ότι θα μπουν, αλλά αυτά θα τα μάθουμε όταν θα τελειώσει η συνάντηση και τι θα βγει στα ανακοινοθέντα. Ελπίζω ότι θα μπουν και πρέπει να μπουν. Σε ό,τι αφορά όμως τον κύριο Ράμα, η θέση μου είναι απόλυτα ξεκάθαρη. Δεν μπορεί να τον αντιμετωπίζουμε ως ηγέτη μιας χώρας που υπάρχει το αίσθημα του δικαίου ότι υπάρχουν τα ανθρώπινα δικαιώματα ενώ δεν υπάρχουν. Η άποψή μου είναι ότι δεν μπορεί να είναι ο Μπελέρης στη φυλακή και εμείς να υποδεχόμαστε και να επιτρέπουμε στον Έντι Ράμα να μιλήσει σε ανθρώπους που ζουν και δουλεύουν στην Ελλάδα. Οκ, okay, κανένα άρα, πρόβλημα. Άρα, αν το απαγορεύσουμε την είσοδο. Όχι την είσοδο, αλλά την εκδήλωση. Την εκδήλωση. Άλλο η είσοδος και άλλο η εκδήλωση. Αλλά πρέπει να γίνει παρέμβαση άμεσα, είναι, έτσι. Η δική μου θέση είναι αυτή. Είναι προσωπική μου άποψη. Μην τη χρεώσετε στη Νέα Δημοκρατία. Δεν ξέρω ποια θα είναι η επίσημη θέση. Θα μπορούσαν οι αρχές, δηλαδή οι ελληνικές, να πούνε στο αίτημα για διοργάνωση. Βεβαίως. Και να πούνε ότι δεν. Υπενθυμίζω ότι κάτι τέτοιο είχε κάνει η Μέρκελ στον Ερντογάν. Το ενθυμίστε, που ζήτησε να πάει να μιλήσει στους Τούρκους της Γερμανίας προεκλογικά. Και η Μέρκελ του το απαγόρευσε. Του είπε όχι προεκλογική εκδήλωση. Γιατί αυτός με αυτό το αιτιολογικό έρχεται εν όψη των προεδρικών εκλογών. Και είναι και 12 Μαΐου, ένα ακριβώς χρόνο. Λοιπόν, ενώ για την Τουρκία. Δεν είναι τίποτα τυχαίο, μάλλον από ό,τι καταλαβαίνω. Αυτά. Ο κύριος Ράμα δεν τα κάνει τυχαία όλα αυτά. Όχι. Δεν είναι άνθρωπος που κάνει τυχαία πράγματα, να πούμε. Αλλά και εδώ, και κλείνω με αυτό, είναι να μου πεις τώρα εντάξει, εγώ είναι γνωστό ότι είμαι ευρωσκεπτικιστής. Ποια είναι η θέση της Ευρώπης απέναντι στον κύριο Ράμα. Μεγαλύτερη υποστηρίχτρια του κυρίου Ράμα στην Ευρώπη, που υποτίθεται αυτός σοσιαλιστής, κεντροαριστερός ή άλλη ακροδεξιά, είναι η κυρία Μελώνη. Διότι της έδωσε τεράστια έκταση στην Αλβανία να κάνει στρατόπεδο για τους πρόσφυγες. Τα κέντρα υποδοχής. Τώρα, άμα μιλάμε για αυτή την Ευρώπη, εντάξει. Ελάτε, κύριε Τεμπονέρα. Νομίζω ότι το νούμερο ένα ζήτημα το οποίο θα έπρεπε να μας απασχολεί κατά την άποψή μου είναι ο πόλεμος ο οποίος υπάρχει στη Γάζα. Έχει ξεκινήσει μια σφαγή, υπάρχουν βομβαρδισμοί. Φαίνεται ότι κλιμακώνεται η επίθεση από πλευράς του Ισραήλ απέναντι σε μια περιοχή όπου είναι στεβαγμένοι περίπου 1 εκατομμύριο άνθρωποι. Είμαστε στα πρόθυρα μιας ακόμα εξελισσόμενης ανθρωπιστικής κρίσης. Και άρα εδώ θα περιμένω κι εγώ και από την ελληνική κυβέρνηση και από τη διεθνή κοινότητα προφανώς να αναλάβει πρωτοβουλίες οι οποίες θα κατατείνουν και στην άμεση κατάφυση του πυρός, αλλά και στην έναρξη συνομιλιών, να ενεργοποιηθεί και η διπλωματία,
προκειμένου να μην θρυνήσουμε κι άλλους αμάχους. Θυμίζω ότι έχουμε 35.000 νεκρούς έχουμε αυτή τη στιγμή, ανάμεσα σε αυτούς πάρα πολλά παιδιά. Αυτά ανακοινώνει η Παλαιστίνη. Βλέπετε όμως ότι ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να έχουν παρέμβαση στον Νετανιάχου. Οι γυναίκες, σωστά. Ούτε ο Biden μπορεί να παρέμβει στον Νετανιάχου, θα το κάνει η Ελλάδα. Εντάξει, τώρα το αν μπορεί να παρέμβει η Αμερική ή αν έχει συμφέροντα για αυτό το οποίο εξελίσσεται στην Παλαιστίνη αυτή τη στιγμή, νομίζω ότι είναι λίγο φανότερο. Το θέμα είναι τι κάνει η διεθνή κοινότητα, το θέμα είναι τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και αν τελικά έχει μια αυτόνομη στρατηγικά εξωτερική πολιτική, προκειμένου να μην σύρεται διεθνώς συνεχώς πίσω από υπερεθνικές ολοκληρώσεις όπως είναι το ΝΑΤΟ ή η πολιτική των ΗΠΑ, και αν τελικά μπορεί να λειτουργήσει έστω και στοιχειώδως ομοσπονδιακά για να κάνει πράξη τις αρχές και τις αξίες πάνω στις οποίες χτίστηκε η Ευρώπη, της αλληλεγγύης, του ανθρωπισμού, όλα εκείνα τα ιδανικά τέλος πάντων τα οποία πίστεψαν οι λαοί ότι μπορούν να φέρουν εις πέρας. Και φαίνεται ότι υπάρχει μια αφωνία απέναντι σε ένα λαό ο οποίος δοκιμάζεται για δεκαετίες και σε κάθε περίπτωση εμείς δεν ζητάμε κάτι άλλο. Εμείς είπαμε ξανά και ξανά ότι πρέπει να γίνουν σεβαστές οι αποφάσεις του ΟΗΕ, να υπάρξουν δύο ανεξάρτητα κράτη στα πλαίσια της συμφωνίας του 1967 και να ιδρυθεί επιτέλους το Παλαιστινιακό κράτος με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Δεν μπορώ να ξεφύγω από τον πειρασμό. Θα σας ρωτήσω, κύριε Ντεμπονέρα, υπερεθνικές ολοκληρώσεις στο ΝΑΤΟ ή Ιερά Συμμαχία. Είναι ξεκάθαρη η θέση μας, είναι αποτυπωμένη στα συνεδριακά μας κείμενα. Έχουμε πει ότι η συμμετοχή μας σε τέτοιους οργανισμούς πρέπει πρωτίστως να στηρίζεται και να σέβεται τα εθνικά συμφέροντα της χώρας. Πρέπει πρωτίστως να σέβεται το διεθνές δίκαιο και η ένταξή μας στις συμμαχίες αυτές πρωτίστως πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις αρχές και τις αξίες τις οποίες η χώρα θέλει, της ειρήνης, της ασφάλειας, της σταθερότητας στην περιοχή. Άρα το Ιερά Συμμαχία είναι άστοχη δήλωση. Εγώ λέω ότι οι συνεδριακές μας αποφάσεις δεν μιλάνε ούτε για ιερές ούτε για ανίερες συμμαχίες. Μιλάνε για μια παρουσία της χώρας σε διεθνείς συμμαχίες. Σεβόμαστε τις διεθνείς συνθήκες. Σε κάθε περίπτωση όμως αυτές πρέπει να απαντούν με βάση τα δικά μας εθνικά δίκαια. Και προφανώς δεν έχουμε καμιά δουλειά ούτε να γινόμαστε άρμα των ΗΠΑ, ούτε να στέλνουμε πολεμικό εξοπλισμό και να εκθέτουμε τη χώρα σε πολλαπλούς κινδύνους, είτε αυτό αφορά αυτά τα οποία εξελίσσεται στην Ερυθρά Θάλασσα, είτε στη Γάζα, είτε στην Ουκρανία αυτή τη στιγμή. Άρα η θέση μας είναι σαφής ως προς αυτό. Αυτά που λέτε τα ωραία, κύριε Ντεμπονέρα, δεν τα ξέρει ο κύριος Κασελάκης. Είναι, επαναλαμβάνω, οι επίσημες θέσεις. Εμείς σας θυμίζω ότι έχουμε βγει από ένα συνέδριο. Και ρωτώ, ο αρχηγός σας δεν τις γνωρίζει, γιατί άλλα είπε. Είναι σαφές. Έχουμε συλλογικά αποφασίσει και έχουμε πάρει αποφάσεις μόλις πριν από 1,5 μήνα στο συνέδριό μας, το οποίο ολοκληρώθηκε. Εκεί υπάρχουν τα κείμενα τα οποία έχουν ψηφιστεί ομόφωνα. Και άρα αυτά είναι τα οποία δεσμεύουν όλους μας. Ναι, θεωρώ ότι απαντάτε στον κύριο Κασελάκη, όχι σε μένα. Μα γι' αυτό ρώτησα. Είμαστε στην πλευρά της ιστορίας στο θέμα της Μέσης Ανατολής. Κατά την άποψή μου, εδώ δεν χωράνε αστερίσκοι. Έχουμε μια ανθρωπιστική κρίση και μια σφαγή η οποία γίνεται στη Γάζα. Χωρίς αστερίσκους, είμαστε υπέρ του Παλαιστινιακού λαού και ζητούμε την άμεση κατάπαυση του πυρός και βεβαίως να βρεθεί λύση μέσω και της διεθνούς διπλωματίας, αλλά βεβαίως και η Ευρωπαϊκή Ένωση και η χώρα μας να αναλάβουν πρωτοβουλίες. Και απελευθέρωση των ομήρων, φαντάζομαι. Προφανώς, είναι προφανές. Για τη μονή της χώρας. Εντάξει, υπάρχουν ενέργειες οι οποίες γίνονται από την άλλη πλευρά πολλές φορές για να εργαλειοποιηθεί, αν θέλετε, ακόμα και το θρησκευτικό αίσθημα και η ιστορική παράδοση μεταξύ των δύο χωρών. Σε κάθε περίπτωση όμως υπάρχουν πολλά ανοιχτά ζητήματα. Αυτό το οποίο με απασχολεί περισσότερο είναι δεν έχουμε αυτή τη στιγμή πάνω στο τραπέζι ξεκάθαρα ποιο είναι το πλαίσιο της συζήτησης, τι ακριβώς θα συζητηθεί. Δεν υπάρχει καμιά ενημέρωση από ό,τι ξέρουμε μέχρι σήμερα ούτε από το Υπουργείο Εξωτερικών ούτε από πλευράς πολιτικών αρχηγών. Αυτό πρέπει να κάτι το οποίο, συνιστά μια γεωταχή διπλωματία, η οποία έχουμε δει πολλές φορές. Σας θυμίζω ότι πριν από ένα μήνα περίπου ακούσαμε συμφωνίες ή συνεννοήσεις οι οποίες έγιναν με τον κύριο Ζελένσκι και τις μάθαμε από το εξωτερικό. Αυτό δεν μπορεί να συμβαίνει σε μια χώρα η οποία έχει ένα, τέλος πάντων, έχει μια στοιχειώδη συνεννόηση, θέλω να πω, στα εθνικά θέματα. Το θέμα της μονής της χώρας πρέπει να τεθεί στη συνάντηση με το Μητσοτάκη Ερντογάν. Νομίζω ότι πρέπει να τεθούν όλα τα ζητήματα τα οποία αφορούν διμερείς σχέσεις με μια πάγια τακτική και γραμμή η οποία έχει η χώρα και την οποία την έχει συμφωνήσει, νομίζω, τα τελευταία χρόνια. Ελάτε, κύριε Κατσότη. Ναι, συντελείται μια γενοκτονία στην Παλαιστίνη και δυστυχώς η εμπλοκή της χώρας μας στους δύο πολέμους, και στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή, είναι πολύ πιο βαθιά από ό,τι νομίζει ο κόσμος ή από ό,τι θέλει να λέγεται προς τα έξω. Και στην Ουκρανία πρωτοστατούμε σαν κυβέρνηση εδώ, η κυβέρνηση, όχι ο λαός μας, η κυβέρνηση, σε αυτόν τον πόλεμο, ο οποίος συνεχίζεται στο έδαφος της Ουκρανίας, μεταξύ Ρωσίας από τη μία μεριά, ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης από την άλλη, αλλά και στη Μέση Ανατολή, όπου εκεί δυστυχώς αυτό που είπαν το δικαίωμα στην αυτοάμυνα του Ισραήλ θα ηχεί στα αυτιά του κόσμου και εδώ οι ευθύνες αυτών που, αν θέλετε, δώσαν τη δυνατότητα να γίνει αυτή η σφαγή
είναι πολύ μεγάλες. Είναι γνωστό το 2015, ομόφωνη απόφαση πήρε η Βουλή για το θέμα του ανεξάρτητου κράτους της Παλαιστίνης. Όμως δεν υλοποιήθηκε ποτέ. Ούτε από το ΣΥΡΙΖΑ, ούτε τώρα με την Δημοκρατία. Αποφάσισαν λοιπόν και αυτές οι δυνάμεις, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία, να στηρίξουν, αν θέλετε, αυτή τη σφαγή, να στηρίξουν το Ισραήλ, τον σύμμαχο, να το πω έτσι, το οποίο, ο οποίος σήμερα το κράτος δολοφόνο, όπως λέμε, παρόλο που γίνεται μια προσπάθεια για την ειρήνευση, βλέπετε ότι παρεμβαίνει και στη Ράφα, λοιπόν, με τραγικά αποτελέσματα για τον κόσμο. 35.000 νεκροί, πάρα πολλοί άμαχοι, γυναίκες και παιδιά. Mm-hmm. Αυτό νομίζω ότι είναι κριτήριο και για την ψήφο στις ευρωεκλογές. Το ποιο στηρίζει τα γεράκια του πολέμου, που είναι και η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, αλλά και τα κόμματα εδώ, τα οποία συντάσσονται με αυτούς τους συμμάχους. Για τη μονή της χώρας, για πέστε μας. Πώς βλέπετε τις κινήσεις του Ερντογάν? Η επιθετικότητα του Ερντογάν είναι μεγάλη. Και η γαλάζια πατρίδα είναι στα πλαίσια αυτά των διεκδικήσεων του Ερντογάν. Και οι διεκδικήσεις εδώ με τα νησιά και τα λοιπά είναι στην ημερήσια διάταξη. Δεν έχει πάει πίσω, να το πω έτσι, ο Ερντογάν από αυτές τις διεκδικήσεις που έχει την επιθετικότητά του. Και έτσι λοιπόν σήμερα βλέπουμε αυτό να συνεχίζει. Άρα λοιπόν η κυβέρνηση τι κάνει σήμερα, διαχειρίζεται μια κρίση στα πλαίσια, αν θέλετε, της διαιτησίας των Αμερικάνων που θέλουν εδώ στο Αιγαίο να είναι διαιτητές, θέλουν τη συνδιαχείριση και στο τραπέζι πέφτουν όλα τα ζητήματα. Και βλέπετε ότι εδώ οι υποχωρήσεις και οι συμβιβασμοί που γίνονται είναι μεγάλες. Διάλογο ανοιχτό πρέπει να έχουμε όμως, έτσι, ανοιχτούς διάβλους. Εντάξει, πάντα ο διάλογος, το θέμα είναι όμως σε ποια πλαίσια γίνονται. Όταν εδώ υπάρχουν αμφισβητήσεις των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας και εμείς δεν θα πάμε στη Χάγη να λύσουμε αυτά τα κυριαρχικά δικαιώματα, αυτό είναι. Δεν είναι η θέση της κυβέρνησης αυτή για τη Χάγη. Για τη Χάγη, η θέση της κυβέρνησης είναι η εθνική θέση. Μία διαφορά μόνο. Εντάξει, εθνική θέση. Αλλά από την άλλη πλευρά όμως η Τουρκία δεν έχει κάνει πίσω σε καμία από τις θέσεις. Συμφωνώ σε αυτό. Ο Ράμα πρέπει να έρθει στην Ελλάδα. Πρέπει να απαγορευτεί. Όχι να έρθει ο Ράμα στην Ελλάδα. Σωστά να διατυπώσω. Ο κύριος Κακλαμάνης λέει. Να κάνει εκδήλωση. Προεκλογική εκδήλωση του Ράμα στην Ελλάδα. Κοιτάξτε, και ο Ράμα παίζει ένα παιχνίδι στην περιοχή. Και πίσω από το Ράμα βρίσκονται άλλοι. Άλλες δυνάμεις μεγάλες. Σύμμαχοι της κυβέρνησης σήμερα. Και οι Αμερικάνοι που παίζουν παιχνίδια στην Αλβανία, αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση που υπόθηκε προηγουμένως. Με τις σχέσεις που έχει ο σοσιαλδημοκράτης με τη Μελώνη. Να την κάνει την εκδήλωση. Κοιτάξτε, εδώ έτσι κι αλλιώς υπάρχουν οι Αλβανοί στη χώρα μας, οι οποίοι είναι πολλά χρόνια και έχουν δικαίωμα. Και ψηφίζουν στην Αλβανία προφανώς. Ναι, ψηφίζουν εκεί, ας πούμε. Το θέμα είναι ότι πρέπει να γίνει με έναν τρόπο, όπως το λένε, με συνεννόηση κτλ. Και για τη διευκόλυνση. Τώρα, γιατί γίνεται έτσι, λέω ότι είναι μέρος ενός παιχνιδιού που παίζεται μεταξύ των δύο χωρών. Και όσο έχουμε σε εξέλιξη και την φυλάκιση του Φρεντ Μπελέρη, έτσι. Ναι, που εμείς έχουμε πάρει σαφή θέση ότι κακός είναι στη φυλακή. Κύριε Τεμπονέρα, για την εκδήλωση, θα πρέπει να γίνει η εκδήλωση του Ράμα στην Ελλάδα? Κοιτάξτε, το ουσιαστικό δεν είναι αυτό κατά την άποψή μου. Το ουσιαστικό είναι να μπουν τα ζητήματα τα οποία αφορούν και τη στάση της κυβέρνησης στη σχέση με την Αλβανία. Θυμίζω ότι η υποψηφιότητα του κ. Μπελέρη, άσχετα αν συμφωνεί ή διαφωνεί κανείς με αυτή, έχει μετατρέψει ένα ζήτημα υπαρκτό, ένα ζήτημα ευρωπαϊκό και μεταξύ Ευρώπης και Αλβανίας, ένα ζήτημα το οποίο φαίνεται να γίνεται διμερές μεταξύ της Ελλάδας και της Αλβανίας αυτή τη στιγμή. Δεν είναι τυχαίο ότι ο ίδιος κ. Γεραπετρίτης, είναι γνωστό αυτό, διαφωνούσε με την υποψηφιότητα αυτή, αλλά και άλλα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, προφανώς το ζητούμενο και το μείζον δεν είναι το αν θα γίνει μια εκδήλωση ή όχι, αλλά να τεθούν τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το κράτος δικαίου, με το σεβασμό των δημοκρατικών δικαιωμάτων του λαού και της ομογένειας που βρίσκεται στην Αλβανία, της ελληνικής ομογένειας, ζητήματα τα οποία τα είχαμε θέσει κι εμείς και όταν έγινε η σύλληψη του κυρίου Μπελέρη, με την οποία βεβαίως και διαφωνήσαμε και την καταγγείλαμε αμέσως. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, θα το πιάσει 33% η Νέα Δημοκρατία ή θα περάσει κάτω από το πύχη? Έχετε βάλει πύχη. Καταρχήν να πω ότι σχετικά με την υποψηφιότητα του κυρίου Μπελέρη, εγώ θεωρώ το ανάποδο από αυτό που είπε ο κύριος Τεμπονέρας, ότι έτσι διεθνοποιείται το θέμα του. Ναι. Και από τη στιγμή που είναι υποψήφιος δημοσίως, δεν θα πω για τους άλλους τρεις σταυρούς μου, αλλά ο ένας από τους τέσσερις σταυρούς μου θα πάει στον κύριο Μπελέρη. Και το λέω δημόσια αυτό το πράγμα. Και πρέπει να εκλεγεί ο Φρέντι Μπελέρη, διότι φανταστείτε το ανάποδο, τι πρόκειται να υποστεί ο άνθρωπος αυτός
Αν από τον κύριο Ράμα. Άρα διαφωνείτε με τον κύριο Γεραπετρίτη, από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι, εγώ δεν θεωρώ αυτό που είπατε ότι γίνεται διμερές το θέμα. Θεωρώ ότι διεθνοποιείται έτσι το θέμα. Διατυπώθηκε τη διαθέση από τον κύριο Γεραπετρίτη. Ναι. Αυτά είναι δημοσιογραφικές πληροφορίες. Δημοσίως δεν ακούσαμε κάτι. Δημοσίως δεν έκανε ποτέ τέτοια δήλωση. Ναι, δημοσίως δεν ακούσαμε κάτι. Να πούμε έτσι. Από, ξέρω ότι ξέρει και ο κύριος Τεμπονένας διαβάζοντας εσάς τους δημοσιογράφους. Δεν μπορώ να σας όσον πω. Αφορά τον πύχη των εκλογών. Σε αυτό εδώ το τραπέζι σας είχα πει την άποψή μου για να έχει η Νέα Δημοκρατία, όχι 33, πάνω από το 33. Και σας είχα πει ότι δυστυχώς στην Ελλάδα για μια ακόμη φορά θα ασχολούμεθα περισσότερο με τα εσωτερικά μας και λιγότερο με τα ευρωπαϊκά μας. Και από ό,τι βλέπω και στα πάνελ που είναι υποψήφοι ευρωβουλευτές, με αυτά ασχολούνται και όχι με την Ευρώπη. Από όλα σχεδόν τα κόμματα. Είναι εξαίρεση το σημερινό πάνελ που συζητήσαμε λίγο άλλα θέματα. Ναι, μπράβο. Εξαιρέσεις υπάρχουν, αλλά αυτό είναι ο κανόνας. Και σας είχα πει ότι τρία είναι τα θέματα που πρέπει να δρομολογήσει ουσιαστικές λύσεις. Και κάνει προσπάθεια η ακρίβεια, η υγεία, η δημόσια ασφάλεια και η ευρωπαϊκή ατζέντα με την οποία θα πάμε στην προεκλογική περίοδο. Βεβαίως το κόμμα που έβαλε την Ελλάδα στην Ευρώπη δεν μπορεί να είναι εναντίον της Ευρώπης και ακόμα και εγώ είμαι υπέρ της Ευρώπης, αλλά υπέρ ποιας Ευρώπης. Υπήρξατε και ευρωβουλευτές, κύριε Κλάμα. Βεβαίως. Παραδείγματος χάρη, το έλεγα έξω στο φίλο μου τον κύριο Κατσότη, όταν ήμουν 94-99. Το κυρίως αιτούμενο από τότε ποιο ήταν. Αυτό που παρουσίασε ως νέο δόγμα ο κύριος Μακρόν προχθές. Δηλαδή η ανεξάρτητη κοινή εξωτερική πολιτική και ο ευρωπαϊκός στρατός. Δηλαδή περάσαν 30 χρόνια και η γυραιά αυτή η κυρία που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση συζητάει και παρουσιάζεται. Τον ευρωστρατό το συζητάμε όντως. Πρέπει να πάμε όχι με το λιβανιστήρι, με υπέρ της Ευρώπης, αλλά μαχητικά και με κριτική διάθεση. Αυτό πιστεύω ότι πρέπει να γίνει. Πάνω από 33%. Για το 33% που λέτε. Σίγουρα 33%. Πολιτική ανατροπή λέτε εσείς και έχετε βάλει πύχη τις εθνικές εκλογές. Τώρα, τις πρόσφατες. Πού είναι ο πύχης, δεν έχω καταλάβει. Μιλάμε για πολιτική ανατροπή, διότι ακριβώς οι Έλληνες πολίτες αντιμετωπίζουν μια συνθήκη που λέει ότι εργάζονται με ωράρια Κίνας, αμείβονται με μισθούς Βουλγαρίας και αντιμετωπίζουν τιμές στα προϊόντα Ελβετίας. Αυτό είναι ένα ζητούμενο για εκείνους οι οποίοι μας υπόσχονταν ευρωπαϊκή σύγκληση με βάση τους μέσους όρους και τους αριθμούς, οι οποίοι ευημερούν, αλλά όχι άνθρωποι τελικά. Τώρα, όσον αφορά τον πύχη, εμείς τι λέμε? Εμείς λέμε ότι πρέπει να επιτύχουμε ένα τέτοιο ποσοστό, όπου θα επιτρέψει μια πράγματι συνθήκη ανατροπής του πολιτικού σκηνικού. Όλες οι δημοσκοπήσεις λένε ότι τα ποστά της Νέας Δημοκρατίας θα είναι πολύ πιο χαμηλά σχέση με τις βουλευτικές εκλογές. Εμείς εμφανίζουμε σημάδια σταθεροποίησης και ανάκαμψης δημοσκοπικής. Δεν μας αρκεί αυτό. Θέλουμε να δημιουργήσουμε μια τέτοια συνθήκη για την επόμενη μέρα, όπου ο προοδευτικός και δημοκρατικός χώρος θα έχει τις βάσεις προκειμένου να προχωρήσει σε μια μεγάλη ανασύνθεση. Αν είστε κάτω από 17% ενίτα. Νομίζω ότι θα είμαστε αρκετά παραπάνω αφενός. Αφετέρου πιστεύω ότι το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα δεν είναι μόνο ποσοτικό, είναι και ποσοτικό, αλλά πρέπει να δείξει ότι ο δημοκρατικός χώρος βρίσκεται ξανά μέσω των κομμάτων του προοδευτικού χώρου σε μια τροχιά κυβερνησιμότητας. Και ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να είναι επισπεύδων στην προσπάθεια αυτή, προκειμένου να δώσει μια αυτή εναλλακτική. Σας αρκεί να είστε δεύτερο κόμμα. Να είστε δηλαδή πάνω το ΠΑΣΟΚ και σε κάποια χαμηλά ποσοστά. Δεν ενδιαφέρει νομίζω την ελληνική κοινωνία το ποιο θα είναι δεύτερο ή τρίτο. Αυτό που τον ενδιαφέρει είναι να υπάρχουν προτάσει πολιτική, να υπάρχουν προγραμματικέ θέσει, να υπάρχουν, αν θέλετε, ζητήματα τα οποία μπαίνουν και αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών και την Ευρώπη, για την οποία πράγματι δεν συζητήσαμε, αλλά και για την καθημερινότητα των πολιτών. Και πάνω σε αυτά να έχουμε συγκεκριμένε θέσει. Πάνω σε αυτό θα κριθούμε και θεωρώ ότι το πρόγραμμά μα είναι εκείνο. Καταθέσαμε ένα πρόγραμμα για την ακρίβεια πρόταση νόμου πριν από μερικέ μέρε, όπου αντιμετωπίζει και βράχη πρόθεσμα αλλά και πάμε και στον κύριο Κατσότη. Πάνω σε αυτά θα πρέπει να κουβεντιάσουμε. Ελάτε για να κλείσουμε, κύριε Κατσότη. Ναι, επειδή υπάρχει περίπτωση, σύμφωνα με τους δημοσιογράφους, να χάσουν την ιδιότητά τους οι 12 βουλευτές των Σπαρτιατών και να οδηγηθούμε σε 12 εκλογές περιφερειακές μονοεδρικές. Επειδή σας άκουσα και λέτε πάλι εσείς σήμερα για ενοποίηση του προοδευτικού χώρου κτλ., γιατί δεν κατεβάζετε κοινό υποψήφιο απέναντι στον υποψήφιο της Νέας Δημοκρατίας? Διότι όπως ξέρετε και με μία ψήφο το πρώτο κόμμα εκλέγει τον βουλευτή. Καταλαβαίνω την αγωνία της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς δεν έχουμε καμία αγωνία. Αν πάμε για εκλογές θα πάρουμε και τις 12. Ειδικά με το παράδειγμα του Δήμου Αθηναίων, το Στραπάτσο ήταν πάρα πολύ μεγάλο. Υπάρχει μια κοινωνική αντιπολίτευση η οποία είναι στους δρόμους και ευθύνη δική μας είναι να δώσουμε στην αντιπολίτευση τέτοια πολιτική ενέργεια. Σε αυτή την κατεύθυνση θα πάμε. Κύριε Κατσότη, παρακαλώ να κλείσουμε. Είναι γεγονός ότι πίσω από κάθε πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο ελληνικός λαός σήμερα βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οδηγίες, οι αποφάσεις κτλ.
Τα κόμματα λοιπόν που συνδιαμορφώνουν αυτή την πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟ, δηλαδή πολιτική η οποία τσακίζει τα δικαιώματα του λαού μας και στους μισθούς και στις εργασιακές σχέσεις. Να μην ξεχνάμε τη Λευκή Βίβλο, τη Συνθήκη του Μάστριχτ, όλα αυτά που έχουν περάσει πάνω από τη ζωή του λαού μας. Άρα λοιπόν, κριτήριο ψήφου για τον καθέναν είναι η ζωή του όπως είναι σήμερα, η οποία είναι αποτέλεσμα αυτών των αποφάσεων, των οδηγιών. 90% των νόμων που είναι στη χώρα μας είναι αποτέλεσμα προσαρμογής, εναρμόνισης της χώρας μας, του νομοθετικού πλαισίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα αυξήσει τα ποσοστά των κουκουέ. Λοιπόν, εμείς λέμε ότι ο εργαζόμενος, τα λαϊκά στρώματα έχουν όφελος να ενισχύσουν το ΚΚΕ, γιατί αυτό είναι μπροστά στους αγώνες, συγκρούεται με αυτή την αντιλαϊκή πολιτική της Νέας Δημοκρατίας και τη συνένεση που βρίσκει και στο ΣΥΡΙΖΑ και στο ΠΑΣΟΚ, γιατί βλέπετε ότι τα νομοσχέδια ψηφίζονται με όλους αυτούς. 70% είναι η κοινή ψηφοφορία που έχουν στην Ευρωβουλή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους. Άρα λοιπόν έχουν κάθε όφελος να ψηφίσει. Καλημέρα μας και στους τρεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χρόνια πολλά. Καλημέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας. Καλά. Πάμε σε διάλειμμα, πάμε. Λοιπόν. Πάρα πολύ ωραία. Ως εδώ. Ως εδώ και μη παρέκει. Χρόνια πολλά σε όλους. Να είστε καλά. Να είστε καλά, να χαίρεστε την οικογένειά σας. Εδώ. Κιτσολάκι γύρισε, φαντάζομαι σήμερα, έτσι. Περιμένουμε να δω εκπομπή. Παιδιά. Γιατί χθες δεν είχαμε τι να δούμε μετά. Ελένη, χρόνια έλα, πολλά. Τώρα. Ελένη. Λοιπόν, χρόνια πολλά, Ελένη. Λοιπόν, χρόνια πολλά στα παιδιά, Ελένη, και σε όλα τα παιδιά τα καλά, λοιπόν, σε όλη την καλή παρέα που έχετε. Ακολουθεί αμέσως μετά. Απολαύστε τους. Βέβαια, εμείς τα λέμε αύριο το πρωί 6 ώρα. 6 ώρα εδώ. Γεια σας. Γεια σας. Καλημέρα.